Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Προεδρικές εκλογές 2013 και απόψε το μεγάλο debate μεταξύ των τριών βασικών υποψηφίων για το Κυπριακό. Ήδη Νίκος Αναστασιάδης, Σταύρος Μαλάς και Γιώργος Λιλίκας έχουν φτάσει εδώ στο ΡΙΚ και βρίσκονται στο στούτιο 3, το μεγάλο στούτιο του ΡΙΚ, όπου θα γίνει η παραγωγή αλλά και η μετάδοση αυτής της συζήτησης, την οποία θα μεταδώσουν ταυτόχρονα, εξού και είναι διακαναλική, τα άλλα κανάλια, ο Αντένα, ο Σίγμα, μαζί με τον Μέγα, ασφαλώς και το ΡΙΚ. Και όποιοι άλλοι ήθελαν να ζητήσει το σήμα του ΡΙΚ, το έχουμε δώσει για τη μετάδοση αυτού του debate. Εδώ στο στούντιο μαζί μου έχω τρεις από τα επιτελεία των τριών βασικών υποψηφίων. Είναι ο κύριος Χρήστος Κληρίδης, εκ μέρους του επιτελείου του κύριου Νίκου Αναστασιάδη, ο κύριος Τάκης Χατζηγεωργίου, εκ μέρους του επιτελείου Σταύρου Μαλά, και ο κύριος Μαρίνος Σιζόπουλος, εκ μέρους του επιτελείου του κυρίου Γιώργου Λιλίκα. Καλησπέριζω λοιπόν και τους τρεις. Χαίρομαι ότι θα έχουμε μια πολύ ζωντανή συζήτηση, ιδιαίτερα μετά την ολοκλήρωση του debate, το οποίο αρχίζει, όπως έχουμε πει, στις 9:15 και θα ολοκληρωθεί στις 11:15, και εμείς στη συνέχεια θα θίξουμε τα βασικά θέματα στα οποία θα γίνει αναφορά από τους τρεις βασικούς υποψήφιους μέχρι τις 12:30. Να πούμε, έτσι ήδη είναι οι πολίτες είναι και οι τηλεθεατές είναι ενημερωμένοι, ότι απόψε λοιπόν στον debate θα υπάρχει συντονιστής, είναι ένας από κάθε κανάλι ανά ημίωρο, ο οποίος δεν θα υποβάλει ερωτήσεις, θα συντονίζει ακριβώς τους υποψήφιους με τους δημοσιογράφους για την εφαρμογή των συμφωνηθέντων. Και αυτή η εφαρμογή προνοεί ερώτηση από τον δημοσιογράφο 30 δευτερόλεπτα και απάντηση 2 και 30 αντί 2 λεπτά, όπως ήταν στο προηγούμενο debate, διευκρινιστική ερώτηση 15 δευτερολέπτων και απάντηση 1 και 15. Και στο μέσο της εκπομπής του debate, αλλά και στο τέλος, θα υπάρχουν δίλεπτες παρεμβάσεις, ανακεφαλαιοποίηση θα έλεγα, εκ μέρους των υποψηφίων για τα όσα θα λεχθούν στο πρώτο μέρος και στο δεύτερο μέρος. Λοιπόν, καλωσορίζω λοιπόν τους τρεις, και μέχρι να ξεκινήσει αυτό το debate θέλω να πω λοιπόν, να πάμε στον αν είναι έτοιμος ο Γιωργαλής. Πάμε λοιπόν στο Γιωργαλή, ο οποίος ο συνάδελφος παρακολουθεί από το απόγευμα την πορεία των πραγμάτων. Λοιπόν, Παναγιώτη, τι γίνεται εκεί πέρα? Λοιπόν, Γιαννάκη, μόλις πριν από λίγο είδαμε και τις αφήξεις των τριών βασικών υποψηφίων για την Προεδρία της Δημοκρατίας, του Νίκου Αναστασιάδη, του Σταύρου Μαλά και του Γιώργου Λιλίκα. Θα πρέπει να πούμε ότι ουσιαστικά με τις αρχικές τους τοποθετήσεις εδώ έξω από το στούντιο 3 του ΡΙΚ έχουν δώσει και σαφέστατα δείγματα για την πολιτική, την τακτική που θα ακολουθήσουν στο απόψινό debate. Θα έλεγα το στίγμα των τοποθετήσεων του κύριου σημείου βασικά, στο οποίο θα επικεντρωθεί ο καθένας. Ακριβώς. Σταύρος Μαλάς και Γιώργος Λιλίκα σίγουρα θα ακολουθήσουν μια επιθετική τακτική. Είδαμε τον Σταύρο Μαλά αρχικά να σκίδρει μια επίθεση κατά του Νίκου Αναστασιάδη και του Γιώργου Λιλίκα για τις θέσεις τους στο Κυπριακό, χαρακτηρίζοντας μάλιστα και τις προσεγγίσεις τους μέχρι και επικίνδυνες. Είχαμε την απάντηση από τον Γιώργο Λιλίκα, ο οποίος ουσιαστικά έδωσε διπλό χτύπημα τόσο κατά του Σταύρου Μαλά όσο και κατά του Νίκου Αναστασιάδη για την στάση που τήρησαν κατά το δημοψήφισμα το 2004 για το σχέδιο ΑΝΑΝ, ενώ σε εντελώς διαφορετικά μήκη κύματος ο Νίκος Αναστασιάδης και με τον αέρα θα λέγαμε του προπορευόμενου είπε ότι όπως και για την οικονομία έτσι και για τον Κυπριακό χρειάζεται μια απαραίτητη ενότητα και είπε ότι δεν πρόκειται να παρχοντολογήσει. Νομίζω είναι ενδεικτικό για το τι θα πρέπει να δούμε στο απόψινο debate. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Παναγιώτη. Σίγουρα θα είμαστε σε συνεχή επαφή μαζί σου και ιδιαίτερα μετά την ολοκλήρωση του debate για να ακούσουμε τα σχόλια από τους πρωταγωνιστές που είναι οι τρεις βασικοί υποψήφοι εξερχόμενοι από το μεγάλο στούτιο, το στούτιο 3 του ΡΙΚ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ώρα. Θα είμαστε και πάλι σε επαφή μαζί σου. Λοιπόν, έρχομαι εδώ στο στούτιο και ένα βασικό θα έλεγα, ένα ερώτημα άλλωστε έχουμε το χρόνο για να αγγίξουμε. Τι αναμένετε εσείς από αυτή τη συζήτηση απόψε και πόσο, όχι να διαφωτίσει, τι ελπίδα θα δώσει στον Κυπριακό λαό, ακούοντας αυτά τα οποία ακούμε εδώ και τόσο καιρό και από τους υποψηφίους αλλά και από τα κόμματα τα οποία τους υποστηρίζουν? Κύριε Κληρίδη. Κύριε Καρακλά, αυτές οι εκλογές δυστυχώς έχουν σαν επίκεντρο το θέμα της οικονομίας. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Δεν την τροχιοδρόμησε κανείς, δηλαδή δεν ήταν σκόπιμο επικοινωνιακά, αν θέλετε, μία γραμμή πλεύσης, ήταν διότι οι εξελίξεις, χωρίς να θέλω σε αυτόν το στάδιο να ασκήσω κριτική για το πώς και γιατί φτάσαμε εδώ, οδήγησαν
στο θέμα οικονομία να είναι το πρώτιστον θέμα αυτού του προεκλογικού αγώνα. Όμως το Κυπριακό πάντοτε, ενώ όσο παραμένει άλυτο και έχουμε κατοχήν στην Κύπρο, σίγουρα είναι έναν καυτό θέμα. Εγώ θα ήθελα πραγματικά, και το λέω de profundis, το Κυπριακό να μην αποτελούσε σημείο τριβής μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων. Όταν αντιμετωπίζεις την κατοχή, θα έπρεπε να είναι όλες οι πολιτικές δυνάμεις ομόφωνες, ενωμένες, και κάπου έχω την αίσθηση, ακούοντας για μια ακόμη φορά, και προβλέπω ότι θα τα ακούσουμε και απόψε, τις αντιπαραθέσεις στο Κυπριακό, ότι τελικά το Κυπριακό το συζητούμε μεταξύ μας, για μας και μόνο. Ευχαριστώ κύριε Κλειδί, άλλωστε συγγνώμη σε διακόπτω, ο χρόνος πρέπει να δώσω τον χρόνο και στους υπόλοιπους να τοποθετηθούν. Κύριε Χατζηγεωργίου. Αγαπητέ μου κύριε Καρεκλά, νομίζω ότι απόψε, αλλά και η ημέρα των εκλογών κυρίως, είναι στιγμές ψηλές της δημοκρατίας μας. Τη δημοκρατία μας πρέπει να την αγαπούμε, να τη στηρίζουμε, να τη βαθαίνουμε. Δεν είναι η δημοκρατία κάτι στατικό. Μάλιστα. Βαθαίνει με τον καιρό, εφόσον οι θεσμοί της στηρίζονται από τον λαό, από τους πολίτες και βεβαίως κυρίως και πρωτίστως από αυτούς που τάσσονται να τις υπηρετήσουν. Εγώ απόψε θα παρακαλέσω τους πολίτες που θα παρακολουθήσουν αυτή την συζήτηση, την διαπραγμάτευση μεταξύ των υποψηφίων, να προσπαθήσουν να αναγνώσουν το ηθικό του προσώπου τους, την αξιοπιστία τους, την ειλικρίνεια τους. Ποιος λέει κουβέντες που δεν εφαρμόζονται, ποιος λέει κουβέντες υπερβολικές, ποιος λέει κάτι απλώς και μόνον για να κερδίσει ψήφους. Αυτό, εάν οι πολίτες προσιλώσουν το ενδιαφέρον τους σε αυτό το σημείο, θεωρώ ότι θα βγούμε όλοι πιο κερδισμένοι από αυτή τη συζήτηση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Σιζόπουλε. Κύριε Καρεκλά, είναι γεγονός ότι είναι η πρώτη φορά σε προεδρικές εκλογές όπου το Κυπριακό περνά στη δεύτερη ουσιαστικά μοίρα. Όμως παρόλα αυτά είναι πολύ καλά γνωστό ότι ενλοχεύουν κίνδυνοι. Η Τουρκία έχει καταστήσει κατά τρόπο πια αναντίλεκτο και σαφή με τον πιο επίσημο τρόπο ποιες είναι οι προθέσεις της και ποιοι είναι οι τελικοί της στόχοι, που δεν είναι άλλος η πλήρης επικυριαρχία επί του Κυπριακού και επί της Κυπριακής Δημοκρατίας. Τώρα μάλιστα που αυτές οι επιδιώξεις έχουν αναβαθμιστεί ακόμα περισσότερο από την ανέβρεση του φυσικού αερίου. Από την άλλη πλευρά, είναι γεγονός ότι ο κύριος Ντάουνερ επεξεργάζεται διαδικασίες οι οποίες αποσκοπούν στο να κεφαλαιοποιήσουν στην τουρκική πλευρά και ακτιμένα δικαιώματα όσον αφορά τις συνομιλίες που προηγήθηκαν και κυρίως τις προτάσεις της δικής μας πλευράς, οι οποίες ουσιαστικά δεν είχαν καμία ανταπόδοση από την πλευρά της Τουρκίας. Έτσι λοιπόν, αυτό που τουλάχιστον απόψε θα πρέπει ο καθένας να μένει είναι ποιος από τους υποψήφιους θα έχει ξεκάθαρες τοποθετήσεις, θα έχει ξεκάθαρη γραμμή και κυρίως θα έχει να προτείνει συγκεκριμένες θέσεις οι οποίες να ανατρέπουν την τουρκική πολιτική και κυρίως αυτό που η Άγκυρα μεθοδικά εδώ και πάρα πολλά χρόνια επιδιώκει. Δηλαδή, μια λύση στο Κυπριακό που θα της δίνει την δυνατότητα, μάλιστα, αν όχι της ολικής κατάληψης, σε πρώτη φάση της ολικής επικυριαρχίας και σε δεύτερη φάση μια διαδικασία αλεξανδρετοποίησης της Κύπρου. Καταγράφω τις τρεις διαφορετικές τοποθετήσεις και από εσάς τους ίδιους εδώ πέρα. Ο κ. Κλειδίδης έχει ότι θα ήταν ευχής έργο να μην τα σημείων τριβής στο Κυπριακό σε οποιαδήποτε προεκλογική εκστρατεία. Ο κ. Χατζηγεωργίου μίλησε ότι για να αναδειχθεί η αξιοπιστία και η πραγματικότητα των θέσεων ενός εκάστου και εσείς η ξεκάθαρη γραμμή και ούτω καθεξής. Το βασικό ερώτημα το οποίο θα το αφήσω έολο αυτή τη στιγμή, διότι πολύ σύντομα και θα ήθελα να βλέπω και το στούντιο μέσα, θα δούμε λοιπόν 30 δευτερόλεπτα μας μείνουν, όχι ακόμη με ειδοποιούν ακόμη λίγο. Το ερώτημα είναι αφού εμείς οι ίδιοι εδώ μέσα, ρωτώ μέχρι τώρα, ποια συμφωνία, σε ποια συμφωνία κατέληξαν οι πολιτικοί ηγέτες μεταξύ μας, για να υπάρχει μια ξεκάθαρη γραμμή. Και εδώ είναι το κατάντημα της Κυπριακής Δημοκρατίας. 38 και τόσα χρόνια μετά την τουρκική εισβολή δεν υπάρχει ενιαία πολιτική. Και ο κάθε ένας ερμηνεύει τις διάφορες θέσεις ή απόψεις οι οποίες λέγονται ή υιοθετούνται ακόμη και από το Εθνικό Συμβούλιο με τον τρόπο που επιθυμεί ο καθένας. Αποτέλεσμα, φτάσαμε εδώ στο σημείο που φτάσαμε και δεν ξέρουμε πού θα πάνε τα πράγματα από εδώ και μπρος. Έχετε από 20 δευτερόλεπτα με την προϋπόθεση ότι ενδεχομένως να σας διακόψω ανά πάσα στιγμή. Κύριε... Να μην ξεχνούμε ότι υπάρχει και η επόμενη μέρα, κύριε Καρεκλά, των εκλογών. Τα προβλήματα παραμένουν, είναι δυσεπίλητα
είναι δύσκολα, στο Κυπριακό θα συνεργαστούν όλες οι πολιτικές δυνάμεις για να βρουν μια κοινή συνισταμένη για να αντιμετωπίσουν τον τουρκικό επεκταρισμό. Συνεπώς, να έχουμε πάντα κατά νου ότι θα πρέπει μέσα στο Συμβούλιο Αρχηγών που προτείνει και ο κύριος Αναστασιάδης, στις επιτροπές να συμμετέχουν όλοι για να μπορέσουμε να βρούμε έστω μια κοινή συνισταμένη για να αντιμετωπίσουμε. Κύριε Χατζηγεωργίου. Κύριε Καρεκλά, είναι αλήθεια όμως ότι μερικές φορές στο Εθνικό Συμβούλιο κατάληξαν όλα τα κόμματα σε κοινές αποφάσεις. Δυστυχώς όμως πάντοτε εν ώψη εκλογών ανατρέπονται αυτές τις αποφάσεις. Τις ανέτρεψε ο κύριος Αναστασιάδης το 1993 όταν υποστήριζαν για 4,5 χρόνια την πολιτική του κυρίου Βασιλείου και την ανέτρεψαν θάβοντας ουσιαστικά τις ιδέες Γκάλη. Ο δε κύριος Λιλίκας λέει σήμερα πράγματα τελείως συγκρουόμενα, τολμώ να το πω, με την πολιτική του Τάσου Παπαδόπουλου. Συγκρούεται με τη βασική πολιτική τοποθέτηση του κυρίου Παπαδόπουλου υπέρ της Ζωνικής Δικοινωτικής Ομοσπονδίας, με δηλώσεις και τοποθετήσεις τις οποίες έχουμε δει όλοι πάρα πολλές φορές. Μια τελευταία φράση. Παρακαλώ. Χρειαζόμαστε, ακριβώς γιατί συμβαίνει αυτό που περιγράψαμε και εγώ και εσείς πάρα πολλές φορές, χρειαζόμαστε νέο αίμα. Έχετε 20 δευτερόλεπτα, κύριε Σιζόπουλε, συγγνώμη και συγγνώμη που σας διακόπτω. Κύριε Καρεκλά. Η ενότητα είναι ζητούμενο, και θα το κόψω αμέσως. Είναι ζητούμενο για όλους, αλλά η ενότητα επιδεικνύεται στην πράξη. Και την κορυφαία στιγμή που θα έπρεπε να επιδείξουμε την ενότητα για να απορρίψουμε ένα απαράδεκτο σχέδιο όπως ήταν το σχέδιο Νανάν, κάποιοι προτίμησαν να δραπετεύσουν πολύ, από την ενότητα. Κύριε Σιζόπουλε, πάμε αμέσως στο στούτιο 3 του ΡΙΚ. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ορίσατε στη δεύτερη διακαναλική τηλεμαχία των τριών υποψηφίων για την Προεδρία της Δημοκρατίας, των κυρίων Νίκο Αναστασιάδη, Σταύρου Μαλά και Γιώργου Λιλίκα, αυτή τη φορά για τον Κυπριακό. Καλησπέρα σε όλους. Είμαι ο Κυριάκος Πομιλωρίδης, δημοσιογράφος του Αντένα, και πριν ξεκινήσουμε και στους τηλεθεατές την διαδικασία που έχει διαφοροποιηθεί σε σχέση με το τελευταίο debate, να παρουσιάσω και τους συνεργάτες που μαζί τους ανακρίνουμε τους τρεις προεδρικούς υποψηφίους. Είναι ο Πάρης Ποταμίδης από το ΡΙΚ. Ο Πάβλος Μιλωνάς από το ΜΕΓΑ και ο Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου από το ΣΥΓΜΑ. Η διαδικασία προβλέπει 4 κύκλους ερωτήσεων. Κάθε κύκλος θα συντονίζεται περιτροπής 6 ημών των δημοσιογράφων, ο οποίος δεν θα έχει δικαίωμα όμως ερώτησης. Αυτή είναι και μια βασική διαφορά σε σχέση με το προηγούμενο debate. Ο υποφαινόμενος θα συντονίσει τον πρώτο κύκλο, ο Πάρης Ποταμίδης στο δεύτερο και ούτω καθεξής. Η σειρά των ερωτήσεων έχει προσυμφωνηθεί. Κάθε δημοσιογράφος θα έχει 30 δευτερόλεπτα να υποβάλει ερώτηση σε ένα υποψήφιο, ο οποίος θα πρέπει να απαντήσει σε 2,5 λεπτά χρόνος, ο οποίος θα φαίνεται και στο κάτω μέρος της οθόνης. Μετά το πέρας του, το μικρόφωνο θα διακόπτει τον ήχο. Ο ερωτών θα έχει και πάλι δικαίωμα διευκρινιστικής ερώτησης, θα πρέπει να την υποβάλει σε 15 δευτερόλεπτα και ο υποψήφιος θα πρέπει να απαντήσει σε 1 λεπτό και 15 δευτερόλεπτα. Στους υποψηφίους θα δοθεί επίσης η δυνατότητα τοποθετήσεων 2 φορές, μία πριν από το διάλειμμα και μία δεύτερη τοποθέτηση και τελική πριν από το πέρας αυτής της διακαναλικής συνάντησης. Και θα τα δούμε όλα αυτά βεβαίως και στη σειρά πρακτικά. Να δώσω τον λόγο στον Πάρη του Ποταμίδη, ο οποίος ρωτάει τον κύριο Αναστασιάδη. Κύριε Αναστασιάδη, ένας ηγέτης διακρίνεται από κάποια γνωρίσματα. Δύο βασικά από αυτά είναι να καθοδηγεί αλλά και να εκφράζει το λαό. Το 2004 με το σχέδιο Ανάν επιχειρήσατε να καθοδηγήσετε προς μία κατεύθυνση χωρίς να τα καταφέρετε. Σίγουρα δεν εκφράσατε το λαό. Αν θεωρήσουμε ως δεδομένη τη βούληση του λαού και ότι αυτή δεν έχει αλλάξει, πώς πιστεύετε ότι μπορείτε να εκφράσετε πιστικά τη βούλησή του, όταν δηλώνετε με σεβασμό στην άποψή του, αλλά η δική σας αυθεντική τοποθέτηση δεν έχει αλλάξει? Πρώτον, ο σεβασμός προς τον λαό σημαίνει ότι δεν μπορεί να παραμείνεις προσκολλημένος ή στην οποιαδήποτε άποψη υιοθέτησες την δοσμένη στιγμή. Μέχρι σήμερα, κύριε Ποταμίτη, έχουμε περάσει από 8 εκλογικές αναμετρήσεις. Τα ίδια έχω ακούσει. Αυτό που έχει σημασία είναι, δηλαδή, το υιοθέτησες το ναι και δεν είπες το όχι και ούτω καθεξής. Δηλαδή, ελέγχονται οι θέσεις. Γι' αυτό πήγαμε σε δημοψήφισμα. Αν ήταν διαφορετικά, δεν θα παρεπέμπεται. Γιατί δεν θα επιτρέπεται να έχει κανένας άποψη. Αυτό που έχει σημασία είναι αν δεσμεύεσαι με την ετοιμιγορία του 76%, και εγώ απέδειξα εμπράκτος ότι δεσμεύομαι, αγωνιζόμενος μέσα στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα,
μετατρέποντας τις δυσμενείς τότε συνθήκες σε μια θετική για την ελληνοκυπριακή πλευρά στάση, μια στάση η οποία είναι η καθαρότερη από όλες τις άλλες πολιτικές ομάδες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και συνεπώς εκείνο το οποίο λέω σήμερα είναι ότι κανένας δεν έχει την επιλογή. Όχι σήμερα. Από το 2004, 15 Μαΐου, εις το ανώτατο συμβούλιο του κόμματος είχα δηλώσει ότι θέλω για μια για πάντα, ελάχιστες μέρες μετά το δημοψήφισμα, να κάνω ξεκάθαρο πως σαν υπεύθυνη πολιτική παράταξη θεωρούμε την ετοιμιγορία του λαού απόλυτα σεβαστή. Θέλω να ξεκαθαρίσω προς όσους παραπληροφορούν πως η θέση της παράταξης δεν είναι η επαναφορά στο δημοψήφισμα της προτατήσας λύσεως έχει. Κάτι ανάλογο θα ήταν ασέβεια προς την ετοιμιγορία του λαού. 10 Νοεμβρίου 2005, στη συζήτηση του Κυπριακού στην Βουλή, μαζί με τα άλλα κόμματα και ύστερα από συνεχόμενες συνεδριάσεις που διήρκεσαν έναν περίπου χρόνο, καταλήξαμε στην οριστικοποίηση μιας κωδικοποίησης επιδιωκομένων αλλαγών, οι οποίες βεβαίως δεν είναι ούτε διακοσμητικές ούτε επιφανειακές. Μπορώ να συνεχίσω να σας διαβάζω έκτοτε τις θέσεις μου, διαχρονικές και σταθερές. Αυτό το οποίο λέω σήμερα είναι ότι αυτό που πρέπει να διακρίνει τον καθένα μας είναι ο πραγματισμός και ιδιαίτερα η συλλογική διαχείριση. Μέσα από τις προτάσεις μας, τη συμφωνία με το Δημοκρατικό Κόμμα, το διάλογο με το Ευρωπαϊκό Κόμμα και ούτω καθεξής, έχουμε καταλήξει πώς θα διαχειριστούμε το Κυπριακό. Μέσα από την συλλογική σοφία. Δεν θα υπάρχουν προηλυμένες αποφάσεις, θα υπάρχει πάντοτε προδιαβούλευση, θα υπάρξει ο συνομιλητής, θα υπάρξουν οι ομάδες εργασίας του Εθνικού Συμβουλίου, θα υπάρξει εμπειρογνωμοσύνη, θα υπάρξει αυτό το οποίο ο λαός θέλει. Ενότητα γύρω από συγκεκριμένους στόχους. Εάν δηλαδή, κύριε Αναστασιάδη, κάποιοι επιχειρήσουν να επαναφέρουν κάτι παρόμοιο όπως το σχέδιο ΑΝΑΝ, λέγοντας ότι αυτό είναι ένα ρεαλιστικό σχέδιο και υπό τις περιστάσεις δίκαιο, τι θα πείτε? Ναι, συμφωνώ και εγώ, αλλά δεν το θέλει ο λαός και θα είστε πιστικός και δεν θα σας πούν και γίνεται να πείσετε τον λαό σας ως καλός ηγέτης? Ακούστε να δείτε, αυτό το οποίο μέσα από τη συλλογική διαχείριση θα γίνει, θα είναι αυτό το οποίο ο λαός θα πρέπει να αποδεχτεί. Δηλαδή θα πρέπει να αποδεχτεί με σεβασμό εις αυτό το οποίο επιδιώκω. Ενεργότερο νομιλοκίνητο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μια λύση η οποία θα σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα, μια λύση η οποία θα οδηγεί στην αποχώρηση των κατοχικών στρατευμάτων, των επίκων, των οποιονδήποτε παραχωρήσεων έχουμε προβεί, έτσι ώστε να μπορέσουμε να διαμορφώσουμε ένα σχέδιο πραγματικά μέσα και από την ενεργό εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι ώστε επιτέλους να νιώθουμε ότι εκφράζουμε τον λαό και να προτείνουμε κάτι που να γνωρίζουμε ότι και μέσα από την καθολική ενότητα αλλά και τις θέσεις όλων θα το αποδεχτεί ο λαός. Γιατί όπως είπα και στο παρελθόν, μια δεύτερη απόρριψη δεν οδηγεί παρά στην εθνική αυτοκτονία και την οριστική διχοτόμηση. Αυτή είναι η θέση μου, αυτή είναι, επαναλαμβάνω, αυτή θα ακολουθήσω εάν και εφόσον ο λαός με τιμήσει με την ψήφο του. Θέλω να επαναλάβω. Δεν έχουμε την πολυτέλεια του διχασμού, δεν έχουμε την πολυτέλεια της ενότητας γύρω από πρόσωπα, έχουμε μόνο την πολυτέλεια να διασφαλίσουμε το μέλλον του κυπριακού ελληνισμού και μια Κύπρο επανενωμένη χωρίς στρατούς κατοχής και χωρίς τα όλα βαρύδια που μέχρι σήμερα έχουμε δυστυχώς αντιμετωπίσει. Ο Παύλος Μιλωνάς ρωτάει τον κύριο Μαλά. Κύριε Μαλά, στρίξατε επίσης εσείς το σχέδιο ΑΝΑΝ ως μέλος μάλιστα των Ομοιοδημοκρατών τότε. Ήθελα να σας ρωτήσω εάν οι βασικές πρόνοιες αυτού του σχεδίου επανέλθουν, που θα επανέλθουν αμέσως μετά τις προεδρικές εκλογές, θα είναι αποδεχτές από εσάς, νοουμένου ότι η άποψή σας τότε ήταν ότι ήταν ένα λειτουργικό και βιώσιμο σχέδιο επίλυσης του κυπριακού προβλήματος. Σας παρακαλώ να μας πείτε γιατί σήμερα παρουσιάζεστε απορριπτικός εναντί αυτού του σχεδίου. Κύριε Μιλωνά, πρώτα απ' όλα το 2004 ήμουν ένας ενεργός πολίτης, ο οποίος έκρινα μέσα από τα δεδομένα της συγκεκριμένης στιγμής και με την πληροφόρηση που είχα σαν ενεργός πολίτης ότι ενδεχομένως αυτό το σχέδιο με τα πολλά αρνητικά τα οποία είχε μπορούσε ενδεχομένως να λειτουργήσει. Από εκεί πέρα, μόλις ο λαός αποφάσισε, εγώ είχα δηλώσει όταν πλέον μπήκα στην ενεργό πολιτική το 2006 ότι δεν μπορεί αυτό το σχέδιο να επανέλθει και το είχα δηλώσει σε αυτόν τον στούτιο. Είναι ένα πράγμα να είσαι πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας και να κρίνεις σύμφωνα με τα δεδομένα τα οποία είχες ενώπιό σου, και άλλο πράγμα να είσαι ηγέτης ενός κόμματος, όπως για παράδειγμα ο κ. Αναστασιάδης, ο οποίος ήταν και ένας από τους εμπνευστές του σχεδίου ΑΝΑΝ, διότι ήταν επί διακυβέρνησης Δημοκρατικού Συναγερμού που έγινε όλη η διαδικασία και να παίρνεις αποφάσεις. Η ελληνοκυπριακή πλευρά διαχρονικά
έχει διεκδικήσει μια λύση του Κυπριακού πάνω στη βάση διζωνικής δικοινωτικής ομοσπονδίας. Θεωρώ λοιπόν ότι ένας υπεύθυνος ηγέτης, ο οποίος πρώτα απ' όλα σέβεται το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος, αλλά επίσης διεκδικεί με πιστικότητα την επίλυση του Κυπριακού προβλήματος, να μείνει σε θέσεις αρχών. Και η δική μου προσέγγιση είναι να διεκδικήσουμε μια λύση του Κυπριακού μέσα σε ένα ρεαλιστικό πλαίσιο, στη βάση αρχών, με ενότητα και βεβαίως και με την εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οπωσδήποτε μέσα σε ένα πνεύμα μέγιστης συναντήληψης. Θέλω αυτόν να το υπογραμμίσω, γιατί στη δική μου τη θεώρηση η μέγιστη συναντήληψη σε επίπεδο Εθνικού Συμβουλίου είναι η δική μου προσέγγιση. Δεν θεωρώ λοιπόν ότι οι προσεγγίσεις τύπου ναι, αποδεχόμαστε τη λαϊκή ετοιμιγωρία, αλλά ασπαζόμαστε πολιτικές, για παράδειγμα, χαλαρής ομοσπονδίας, όποτε αυτό μας βολεύει. Για παράδειγμα, ομοσπονδίας ή μη ομοσπονδίας, αν συγγράφουμε ένα σχέδιο, μια συμφωνία με το δίκο. Ή πολύ περισσότερον, απορρίπτοντας κάτι το οποίο στηρίζαμε στο παρελθόν, δηλαδή τη διζωνική δικοινωτική ομοσπονδία, παρέχουμε καλή υπηρεσία στον Κυπριακό λαό, ο οποίος θέλει ελπίδα. Παύλο, διευκρινιστική. Κύριε Μαλά, παρόλα αυτά, ήσασταν για ένα χρόνο μέλος μιας κυβέρνησης η οποία πρόσφερε περί τροής προεδρίας στον κύριο Ταλάτ σταθμισμένη ψήφο το περιουσιακό με τις συγκλήσεις. Το δικαίωμα σε Τούρκους υπηκόους 80 εκατομμύρια έρχονται στην Κύπρο. Ήθελα να σας ρωτήσω αν αυτές οι προσφορές μαζί με το γεγονός ότι πλέον. Απαντήστε, κύριε Μαλά, δυστυχώς. Πρώτα απ' όλα, κύριε Μαλά, σας διαφεύγει κάτι πάρα πολύ βασικό. Η κυβέρνηση δεν διαχειρίζεται για το Υπουργικό Συμβούλιο το εθνικό θέμα, αυτό το διαχειρίζεται το Εθνικό Συμβούλιο και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Άρα δεν συζητούνται ούτε εκ περιστροφής προεδρίας, ούτε σταθμισμένη ψήφο, ούτε αυτά τα οποία είχατε αναφέρει. Όμως έχω άποψη. Και στο θέμα της εκ περιστροφής προεδρίας, η δική μου άποψη είναι ότι σήμερα δεν έχουμε στο τραπέζι των συνομιλιών εκ περιστροφής προεδρίας. Πάνω στο θέμα των επίκων, ξεκάθαρα, δεν υπάρχει καταγεγραμμένη θέση ότι αποδεχόμαστε ενός τραπέζι των συνομιλιών 50.000 επίκους και σίγουρα αυτή η άποψη δεν με δεσμεύει. Όσον αφορά τον περιουσιακό, ξεκάθαρες κουβέντες. Οι τρεις βασικές ελευθερίες πρέπει να διασφαλιστούν για εκείνους που επιστρέφουν κάτω από τουρκο-κυπριακή διοίκηση και θα πρέπει οπωσδήποτε ο ιδιοκτήτης να έχει το δικαίωμα να αποκτήσει την περιουσία του και αν δεν το επιδιώξει να αποζημιωθεί ή να γίνει ανταλλαγή. Αυτές είναι οι δικές μου θέσεις, είναι ξεκάθαρες θέσεις, είναι στη βάση αρχών και δεν πρόκειται να ενδώσω σε αυτήν την άποψη. Ο Κωνσταντίνος ρωτάει τον κύριο Λιλίκα. Καλησπέρα σας. Πρώτα να πω ότι οι ερωτήσεις έχουν συνδιαμορφωθεί με πολίτες μέσω του Sigma Light. Κύριε Λιλίκα, επικαλείστε τον Τάσο Παπαδόπουλο για τη διζωνική και ισχυρίζεσαι ότι μέσω της ουράς σωστό περιεχόμενο επιχειρούσε να την αποκηρύξει. Και κάποιοι λένε ότι χαϊδεύεται απλώς τα αυτιά του κόσμου, αφού αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι ο Τάσος Παπαδόπουλος προσυπέγραψε την 8η Ιουλίου, η οποία ήταν η πρώτη συμφωνία που μιλούσε για τη ζωνική. Πού πάει η αξιοπιστία της ελληνοκυπριακής πλευράς στο τέλος της μέρας? Καταρχήν να πούμε, για να είμαστε δίκαιοι με τον αείμνηστο Τάσο Παπαδόπουλο, ότι κληρονόμησε το σχέδιο ΑΝΑΝ και στη συνέχεια πρωτοστάτησε για να το απορρίψει. Ο ίδιος εισήξε την ιδέα του σωστού περιεχομένου, ακριβώς γιατί ήταν αντίθετο με την διζωνική. Και ο λόγος που ήταν αντίθετος ήταν διότι αποδείχθηκε με το σχέδιο ΑΝΑΝ ότι ήταν διχοτομική και ότι στερούσε βασικά ανθρώπινα δικαιώματα και από τους Ελληνοκύπριους, αλλά και δημοκρατικές ελευθερίες. Η 8η Ιουλίου ήταν μια μεγάλη επιτυχία του αείμνηστου Τάσου Παπαδόπουλου. Μπορεί να γίνεται αναφορά μέσα στην συμφωνία στην 8η Ιουλίου, που έγινε με παρέμβαση του Γενικού Γραμματέα τηλεφωνική τότε στις συνομιλίες. Αλλά μέσα στην επιστολή Καμπάρη που ήταν δεσμευτική και η οποία ακολούθησε και ξεκαθάριζε πώς πρέπει να εξελιχθεί και η διαδικασία αλλά και πού να καταλήξει, δύο φορές γίνεται αναφορά για το ότι πρέπει να δημιουργηθεί βάση, μια βάση λύσης του Κυπριακού. Και αυτή η βάση ήταν εκείνη που επέτρεπε στον αείμνηστο Τάσο Παπαδόπουλο να ξεφύγουμε και από το σχέδιο ΑΝΑΝ και από τη διζωνική. Γιατί την ακολουθήσαμε αυτή την πρακτική από το 1974, χωρίς να αναφερόμαστε τότε στη διζωνική, αργότερα παρέσβησε η διζωνική, πολύ αργότερα, και είδαμε που καταλήξαμε. Καταλήξαμε στην ουσία σε ένα σχέδιο το οποίο διχοτομούσε την Κύπρο, κατέληξε την Κυπριακή Δημοκρατία και μετέτρεπε την Κύπρο σε προτεκτοράτο της Τουρκίας. Κατά συνέπεια, η δική μου πρόταση είναι προέκταση της πολιτικής που χάραξε ο αείμνηστος Τάσος Παπαδόπουλος και επέκταση της, θα έλεγα, το 2006.
αφού ξεπεράσαμε τα προβλήματα που μας είχαν δημιουργήσει, θυμάστε με την απόρριψη του σχεδίου ΑΝΑΝ, κάποια ξένα κέντρα αποφάσεων που επεδίωκαν να μας τιμωρήσουν, αλλά και η υπόσκαψη που δεχόμαστε από το εσωτερικό μέτωπο και από κάποια πολιτικά πρόσωπα τα οποία απευθύνονταν τότε στους ξένους πρέσβεις και κατήγγειλαν την Κύπρο, είτε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπως ο κ. Αναστασιάδης, είτε και στους ξένους πρέσβεις. Θέλω να πω ότι ο κ. Αναστασιάδης, όταν λέει ότι σέβεται την τιμιγορία του λαού, δεν λέει όλη την αλήθεια. Το 2009 έλεγε στον κύριο Ντάουνερ ότι πρέπει να παρουσιαστεί ένα σχέδιο που να φαίνεται ότι είναι καλύτερο, να φαίνεται ότι είναι καλύτερο από το σχέδιο ΑΝΑΝ. Στον Αμερικάνο πρέσβη ζητούσε την επαναφορά του σχεδίου ΑΝΑΝ το 2008 με μικρές αλλαγές και στον κύριο Μπράιζα του πρότεινε ο ίδιος ο κύριος Αναστασιάδης συγκεκαλυμμένη επιθετησία, αλλά να μην φαίνεται όπως έλεγε ο ίδιος, όπως έκανε ο κύριος ΑΝΑΝ στο σχέδιο στον Μπουρκεστόκ. Μάλιστα. Τι θα γίνει, κύριε Λίκα, ωστόσο, στην περίπτωση που η Τουρκία αλλά και ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών δεν αποδεχτούν αυτή την θέση σας για αποκήρυξη της διζωνικής? Έχετε κάποιο σχέδιο β' προς αυτή την κατεύθυνση? Κοιτάξτε, η δουλειά δική μας είναι να αγωνιστούμε, να υπερασπιστούμε τα δικαιώματά μας. 38 χρόνια τώρα διαπραγματευόμαστε τους όρους υποταγής μας, διαπραγματευόμαστε τα δικαιώματά μας. Τώρα ήρθε η ώρα να παραδεχτούμε ότι αυτή η πολιτική χρεοκόπησε, μας οδήγησε σε ένα σχέδιο ΑΝΑΝ, το οποίο είδαμε τι περιεχόμενο έχει η διζωνική. Και η δική μας υποχρέωση είναι να υπερασπιστούμε μια λύση η οποία θα οδηγήσει σε μια ελεύθερη πατρίδα. Και όχι θα μας οδηγήσει σε ένα σύστημα apartheid όπως αυτό που υποστήριξε ο κ. Μαλάς, με περιορισμένες ελευθερίες, δημοκρατικές ελευθερίες και πολιτικά δικαιώματα σε όσους Ελληνοκύπριους θα τους επιτραπεί να εγκατασταθούν στις κατεχόμενες περιοχές. Κατά συνέπεια, η διεθνής κοινότητα θέλει λύση. Το περιεχόμενο της λύσης εμείς πρέπει να το επιδιώξουμε και εμείς πρέπει να ενδιαφερόμαστε για την ποιότητα της λύσης. Οι ξένοι θέλουν να κλείσουν τον Κυπριακό με βάση τα δικά τους συμφέροντα. Σε εμάς εναπόκειται να είμαστε διεκδικητικοί. Με την πολιτική των μονομερών υποχωρήσεων, η οποία τώρα παρατέχεται ο κύριος Μαλάς, ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, αν κατάλαβα καλά, έκανε λάθη με τις προτάσεις του και θέλει να αποσύρει τις προτάσεις του κυρίου Χριστόφια, αυτές οι υποχωρήσεις δεν εξυπηρετούν τα εθνικά μας συμφέροντα. Εξυπηρετούν άλλους. Μάλιστα. Πάμε και σε ένα δεύτερο γύρο. Πάρη, ρωτάς και πάλι τον κύριο Αναστασιάκη. Κύριε Αναστασιάδη, ήταν παραδοσιακή η βασική θέση σας η ανάγκη διεύρυνσης του κύκλου των συνομιλητών με την εμπλοκή και της Τουρκίας. Λόγω της συνεργασίας με το ΔΥΚΟ, η θέση αυτή εγκαταλείφθηκε. Το ερώτημα είναι, αν πράγματι πιστεύατε ως Νίκος Αναστασιάδης ότι με τη θέση αυτή εξυπηρετείτε καλύτερα το εθνικό συμφέρον, πώς εγκαταλείπετε αυτή τη θέση και πώς απαντάτε σε αυτούς που μπορούν να πούν ότι θυσιάζετε αυτό που εσείς θεωρείτε ως εθνικό συμφέρον, απλώς και μόνον για να αναδειχθείτε στην εξουσία? Λοιπόν, να πω ότι αν δείτε. Αυτό που συμφωνήθηκε με το Δημοκρατικό Κόμμα είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουμε ομόφωνα δεχτεί, ότι θα είναι ενεργά παρούσα σε μια νέα διαδικασία, έτσι ώστε να είναι ο κηδεμόνας που θα παρακολουθεί το τι προτάσεις καταθέτει η άλλη πλευρά. Την ίδια ώρα έχουμε συμφωνήσει ότι στο Εθνικό Συμβούλιο θα ευρεθεί ο τρόπος, ή μέσα από τον διάλογο που θα γίνει, έτσι ώστε να καθίσταται υπόλογος η Τουρκία για τις προτάσεις που καταδίθενται. Δεν μπορεί να αφήσουμε αποενεχοποιημένη την Τουρκία, διατηρώντας ένα δόγμα κυπριακής ιδιοκτησίας διαλόγου, το οποίο δεν οδήγησε πουθενά παρά μόνο σε αδιέξοδα. Δεν είναι δυνατόν να αναμένουμε ότι όποιος κύριος Καλάτη, ο κύριος Έρογλου, μπορεί να αποφασίσουν για την αποχώρηση στρατευμάτων. Ιδιωτικισμός δυστυχώς εντείνεται, οι περιουσίες χάνονται, οι έπικοι αυξάνονται. Συνεπώς αυτό το οποίο επιβάλλεται, και ιδιαίτερα μετά την δήλωση της Τουρκίας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ότι ελέγχει το βόρειο τμήμα, θα πρέπει επιτέλους να καθίσταται υπόλογο η Τουρκία, έτσι ώστε να αναδείξουμε. Κάτι ανάλογο με χαρά είδα ότι υποστηρίζει και ο κύριος Λελίκας σε ομιλία του στους Lions 16 πρώτου του 2013, λέει πρέπει να φέρουμε την Τουρκία στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Αυτό δεν σημαίνει με κανέναν τρόπο διεύρυνση με την έννοια της διάσκεψης όπως κάποιοι παραποιημένα θέλουν να το παρουσιάζουν, αλλά απλά κάτω από την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών και με βάση συγκεκριμένους όρους. Δηλαδή ούτε χρονοδιαγράμματα, ούτε επιδιαιτησία, αλλά και με συμφωνημένο το πλαίσιο το πώς και ποια θα είναι με την εξέλιξη της Κυπριακής Δημοκρατίας, νομίζω ότι δίδεται η δυνατότητα έτσι ώστε μια νέα διαδικασία να δημιουργεί τις ελπίδες. Και επαναλαμβάνω, θέλουμε ενεργών παρούσαν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Την ίδια ώρα χρειάζεται ένα πλέγμα συμμαχιών έτσι ώστε να μπορέσουμε να στρέψουμε την προσοχή και τις πιέσεις προς την Τουρκία. Διαφορετικά θα μιλούμε απλά για να μιλούμε. Και δεν είμαι διατεθειμένος να μπούμε σε μια νέα διαδικασία η οποία δεν θα έχει τις βάσεις όπως αυτές επιδιώκουμε. Θέλω να πω κάτι
ότι ο Αναστασιάδης υπήρξε εμπνευστής του σχεδίου, αν λέγει ο κύριος Μαλάς. Θέλω να σας συγχαρώ, κύριε Μαλά, γιατί ανακαλύψετε πράγματι κάτι το οποίο εγώ δεν γνώριζα, αλλά δεν είπατε πόσον θετικός είσαστε για τις ιδέες Γκάλη, που ήταν ο προπομπός βεβαίως του σχεδίου Ανάν. Όπως και δεν είπατε ότι δεν ήσασταν πολίτης καν το 2006, όταν ως υποψήφιος τον ΕΔΗ βεβαίως. Έχει ολοκληρωθεί ο χρόνος. Πάρει. Κύριε Αναστασιάδη, λέγεται από αντιπάλους σας επίσης ότι απλώς και μόνο η απόφαση σας για διορισμό συνομιλητή συνιστά απόδειξη πως αναγνωρίζετε ότι στο εθνικό θέμα οι πολίτες δεν σας εμπιστεύονται. Και δεν θα έπρεπε από τώρα να γνωρίζουν οι πολίτες ποιος θα χειρίζεται το Κυπριακό σε συνομιλίες αν εκλεγείτε. Το Εθνικό Συμβούλιο, βεβαίως με ηγέτη των Πρόεδρων της Δημοκρατίας, ο συνομιλητής ορίζεται απλούστατα, γιατί με τη διεύρυνση, όπως πρότεινα, του κύκλου των συνομιλιών, ούτε ο Γενικός Γραμματέας θα είναι παρόν, ούτε βεβαίως ο κύριος Ρόπα ή Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ούτε ο Πρωθυπουργός της Τουρκίας ή της Ελλάδας, όπως το είχα προτείνει, και συνεπώς ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν μπορούσε να είναι παρόν. Γι' αυτό και εισηγήθηκα τον διορισμό συνομιλητή, το οποίο ισχύει και θα ισχύει, διότι θα είναι οπωσδήποτε εκείνος που θα εκφράζει τις θέσεις του Εθνικού Συμβουλίου και δεν είναι θέμα έλλειψης εμπιστοσύνης, αλίμονο αν συνέβαινε κάτι ανάλογο. Έρχομαι τώρα στο θέμα του κυρίου Μαλά. Το 2006 στις εκλογές το υποψήφιος δεν είναι το απλός πολίτης. Και έλεγαν το πιο λογικό. 2006 στις εκλογές ως υποψήφιος βουλευτής των ΕΔΗ. Μου τρώτε χρόνο, κύριε. Το πιο λογικό συμπέρασμα που θα πρέπει να αναμένουμε από αυτούς που ζητούν τη διαμεσολάβηση τους, δηλαδή τον ΟΗΕ, είναι ότι εμείς θέλουμε να διαπραγματευτούμε αυτό το σχέδιο όπως κάναμε από το 2002 μέχρι το 2004. Ο πρόεδρος μας υποδεικνύει και μιλούσε για τον κύριο Παπαδόπουλο τελευταία ότι μόνο στην Κύπρο μιλάμε για το σχέδιο Ανάν. Δηλαδή αυτό είναι νεκρό. Αυτό όταν είσαστε όχι πολίτης αλλά υποψήφιος. Όσον αφορά τον κύριο Λιλίκα. Δεν έχετε χρόνο. Έχει ολοκληρωθεί ο χρόνος, κύριε Πρόεδρε. Ο Παύλος Μιλωνάς ρωτάει και πάλι τον κύριο Μαλά. Κύριε Μαλά, ως ενεργός πολίτης ή ως υποψήφιος, μπορεί να λέγατε ναι στο σχέδιο Ανάν. Προφανώς θα πρέπει να απολογηθείτε, δεν ξέρω αν θέλετε το νιώθετε το κάνετε, σε αυτούς που απευθυνόσαστε με το άρθρο σας να στηρίξουν τον ναι, αφού σήμερα, από ό,τι κατάλαβα, έχετε μετανιώσει για την τότε στάση σας. Αυτό τουλάχιστον καταλάβω από την απάντησή σας. Και επιπλέον αναφερόμαστε στις τέσσερις ελευθερίες. Να ολοκληρώσει, κύριε Μαλά. Τις τέσσερις ελευθερίες για τα 80 εκατομμύρια των Τούρκων, που είναι μία από τις προτάσεις του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, του κ. Χριστόφια, μέλος του Υπουργικού Συμβουλίου, του οποίου ήσασταν και εσείς. Πρώτα απ' όλα το άρθρο το έχω εδώ, κύριε Μιλωνά, και δεν λέω για να επανέλθει το σχέδιο Ανάν. Το 2006 τι υπήρχε στο τραπέζι των συνομιλιών από πλευράς ελληνοκυπριακής πλευράς. Δεν υπήρχαν τα 18 σημεία, κωδικοποιημένα σημεία, το Εθνικό Συμβούλιο τα είχε ετοιμάσει, κύριε Αναστασιάδη, και ήσασταν εκεί. Και στείλαμε τον κύριο Τζονίζη, τον κύριο Πρεδεκάστ, να δώσουμε τέλος πάντων τη δική μας άποψη για το πώς αντιλαμβανόμαστε σε εκείνη τη φάση τη συγκεκριμένη την επίλυση του Κυπριακού. Άρα δεν μιλούσα για επαναφορά του σχεδίου Ανάν. Πιο κάτω, κύριε Αναστασιάδη, στην ίδια συνέντευξη, και λυπούμαι πάρα πολύ που δεν λέτε όλη την αλήθεια, λέει, υπάρχει ερώτηση. Δηλαδή, κύριε Μαλά, να επανέλθει το σχέδιο Ανάν. Στην τελευταία ερώτηση, τι απάντησα. Το αφήνω στη δική σας κρίση και το άρθρο είναι εκεί να δημοσιευτεί. Δεν είπα ποτέ να επανέλθει το σχέδιο Ανάν. Έλεγα ότι η θέση της ελληνοκυπριακής πλευράς τότε ήταν για τις αλλαγές τις οποίες επιδιώκαμε. Όσον αφορά τώρα τους 80 εκατομμύρια Τούρκους που λέτε, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, με τη συνθήκη εγγύησεως έχουν δικαίωμα, με εγκαθίδρυσης μάλλον, έχουν δικαίωμα εγκατάστασης και μόνιμης διαμονής Τούρκοι και Έλληνες 4:1. Και επεκτάθηκε αυτή η ρύθμιση και στην Τελωνιακή Ένωση, διότι είτε πριν την ένταξη της Τουρκίας, είτε μετά την ένταξη της Τουρκίας, αν δεν υπήρχε ρύθμιση, τότε θα έρχονταν ναι όλοι και οι 80 εκατομμύρια έβηκαν. Άρα, εδώ να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Ρυθμίστηκαν έτσι ώστε είτε πριν την ένταξη είτε μετά να μην έχουν το δικαίωμα να έρθουν και είναι πρώτη φορά που το εφαρμόζουμε. Να απαντήσω όμως και το γεγονός ότι απολογία. Έχω ξεκαθαρίσει. Δεν είναι θέμα απολογίας, διότι δεν έχω πει ποτέ να επανέλθει το σχέδιο Ανάν. Όμως, θέλω να πω κάποια πράγματα άλλα. Έγινε αναφορά για τον Τάσο τον Παπαδόπουλο ότι απέρριψε τη διζωνική δικοινωτική νομοσπονδία. Η ελληνοκυπριακή κοινότητα, όταν απέρριψε το σχέδιο Ανάν, δεν απέρριψε τη λύση του Κυπριακού. Δεν απέρριψε τη διζωνική δικοινωτική νομοσπονδία. Απέρριψε εκείνον το συγκεκριμένο σχέδιο λύση, επειδή το έκρινε ως άδικο, μη ισορροπημένο, που δεν ήταν λειτουργικό
που δεν θα έφεραν την επανένωση της Κύπρου, του χώρου της κοινωνίας, της οικονομίας και των θεσμών ενός σύγχρονου κράτους. Αναγνωρίζετε αυτή την αναφορά? Λοιπόν, έχει ολοκληρωθεί ο χρόνος, Παύλη. Κύριε Μαλά, ακόμα περιμένω απάντηση ειλικρινά. Πιστεύετε τελικά ότι οι βασικές προνοήσεις του σχεδίου ΑΝΑΝ, αν εκλεγείτε πρόεδρος, θα είναι μια βιώσιμη και λειτουργική λύση όπως υποστηρίζατε μέχρι το 6, ή πιστεύετε ότι ήταν λάθος η τοποθέτηση σας τότε και θα την βελτιώσετε? Το οποίο να δίνει το δικαίωμα στον κάθε πρόσφυγα να επιστρέψει στο σπίτι του και όχι στο έναν τρίτον, όπως κύριε Αναστασιάδη είχατε πει όταν επισκεφτήκατε τον κύριο Ερντογάν μετά την. Απόρριψη του σχεδίου. Να σας δώσω και τη συνέντευξη, αν θέλετε. Και επίσης, μέσα σε ένα πνεύμα συνένεσης, απόλυτης συνένεσης, να μην δώσουμε ξανά το δικαίωμα στον οποιονδήποτε να χρησιμοποιήσει τις δικές μας διχόνοιες και τις δικές μας, αν θέλετε, ερμαφρόδιτες πολλές φορές τοποθετήσεις ελαίων προεκλογικών σκοπιμοτήτων για να διχοτομήσουμε τη χώρα μας. Διότι δεν έχω πιστεί ακόμα, κύριε Αναστασιάδη, τι είναι εκείνο το οποίο πρεσβεύεται όσον αφορά τη λύση του Κυπριακού χαλαρή νομοσπονδία, εκπεριτροπής πρωθυπουργία, την οποία έχετε καταθέσει το 2010, να μας εξηγήσετε. Ο κόσμος θέλει απαντήσεις. Κύριε Λίκα, οι αναφορές σας για συνομιλίες από μηδενική βάση κάνουν κάποιους να πιστεύουν ότι το Κυπριακό θα μετατεθεί προς επίλυση σε 100 χρόνια. Γι' αυτό είναι καλά να μας ξεκαθαρίσετε τι ακριβώς εννοείτε. Μηδενική βάση για όλες τις πτυχές του Κυπριακού, όλες τις προτάσεις, τις συμφωνίες υψηλού επίπεδου, τη μορφή της λύσης, και δεν υπάρχει ο κίνδυνος από τέτοια κίνηση να παρασυρθεί η Τουρκία και να θέσει και η ίδια επισήμως τη διχοτόμηση στο τραπέζι? Να πω καταρχήν ότι η Τουρκία έθεσε προτάσεις για διχοτόμηση και το 2009 το Γενάρη, όπου το Εθνικό Συμβούλιο ομόφωνα απέρριψε τις προτάσεις ότι ήταν τις ζωνικές και διχοτομικές. Άρα δεν είναι η πρώτη φορά που η Τουρκία καταθέτει προτάσεις διχοτομικές. Εξάλλου το σχέδιο ΑΝΑΝ τι ήταν? Διχοτομικό ήταν. Πρέπει να πω ότι ξεπεράσαμε κάθε γραμμή ασφάλειας για τον Κυπριακό Ελληνισμό με τις υποχωρήσεις μας και δυστυχώς εκχωρήσαμε, κάνει λάθος ο κύριος Μαλάς, το δικαίωμα στα 80 εκατομμύρια Τούρκων της Τουρκίας να εγκαθίστανται και να διακινούνται ελεύθερα από την Πάφο μέχρι την Καρπασία χωρίς κανέναν περιορισμό. Και εγώ λέω ότι και να ενταχθεί η Τουρκία πρέπει να βάλουμε παρέκκληση, μόνιμη παρέκκληση για να αποφευθεί ο νόμιμος επικισμός της Κύπρου. Η δική μου πρόταση αποσκοπεί ακριβώς στο να καθαρίσουμε το τραπέζι και να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε με μια στρατηγική συμμαχία, αξιοποιώντας το φυσικό αέριο, για να συνάψουμε συμμαχίες. Το φυσικό αέριο που ο κύριος Μαλάς και ο κύριος Αναστασιάδης θέλουν να μας αφαιρέσουν από στρατηγικό χαρτί και να το μεταφέρουν μέσω Τουρκίας για να υποθηκεύσουν και να καταστήσουν όμηρον την Κύπρο της Τουρκίας. Να αξιοποιήσουμε την γεωστρατηγική μας θέση για συμμαχίες, όπως κάναμε με τη Γαλλία το 2007 με τη Συμφωνία Αμυντικής Συνεργασίας, και ταυτόχρονα να αξιοποιήσουμε τη θέση μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως το κάναμε το 2007. Από το 2006, όταν ξεπεράσαμε τις πιέσεις και τους εκβιασμούς των ξένων, γιατί απορρίψαμε το σχέδιο ΑΝΑΝ, είχαμε χαράξει μια στρατηγική, είχε χαράξει ο έμνηστος Τάσος Παπαδόπουλος, διεκδικητική στρατηγική. Και πετύχαμε το 2006, το Δεκέμβριο, τις πρώτες ομόφωνες κυρώσεις. Πρέπει να αξιοποιήσουμε και να εκμεταλλευτούμε την ιδιότητα του κράτους μέλους, τις δυνατότητες που μας δίνει, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να αξιοποιήσουμε και τις ευκαιρίες που μας δίνει η Τουρκία. Το Κυπριακό τελείθηκε γιατί η Τουρκία είναι αδιάλλακτη. Σε αυτό συμφωνούμε όλοι. Δεν ευθύνεται κανένας πρόεδρος για την μη λύση. Αν λοιπόν επιτρέψουμε στην Τουρκία, με την πολιτική του καλού παιδιού και των υποχωρήσεων που εκφράζει και ο κύριος Μαλάς και ο κύριος Αναστασιάδης, στην Τουρκία να συνεχίσει να είναι αδιάλλακτη, τότε εμείς είτε θα διαπραγματευόμαστε με την τουρκοκυπριακή ηγεσία για άλλα 100 χρόνια, είτε θα δεχτούμε όλες τις απαιτήσεις της Τουρκίας για να έχουμε λύση. Άρα πρέπει να εξαναγκάσουμε την Τουρκία να αλλάξει πολιτική. Και θα την εξαναγκάσουμε όταν πληρώσει μεγαλύτερο κόστος για την κατοχή από το όφελος που έχει από την κατοχή. Μόνο τότε θα αλλάξει πολιτική η Τουρκία και θα ανοίξει ο δρόμος για λύση του Κυπριακού. Ο κύριος Αναστασιάδης είπε ότι δεν θέλει επιδετησία. Έχω το έγγραφο του κυρίου Μπράιζα εδώ. Πίστευε, λέει ο κύριος Αναστασιάδης, ότι τέτοιος μηχανισμός επιδιαιτησίας θα ήταν απαραίτητος για να σπάσει τελικά τα αδιέξοδα, αλλά να μην φαίνεται ως παρεμβατικός. Θα επιμένω λίγο στο ερώτημά μου. Να καθαρίσετε το τραπέζι, κύριε Λίκα, από τι? Από την βάση λύσης που θεωρούν κάποιοι τη διζωνική, από τις προτάσεις που έχουν κατατεθεί στο παρελθόν, από την ίδια τη μορφή της λύσης?
η διζωνική αποδείχτηκε ότι είναι διχοτομική λύση. Μέχρι το 2004 ο καθένας έδινε τη δική του ερμηνεία και το δικό του περιεχόμενο στη διζωνική. Δεν νομιμοποιείται κανένας μετά που το απέρριψε ο λαός, αλλά και μετά που είδαμε τι μορφή και τι περιεχόμενο έχει η διζωνική, να μας λέει ότι η διζωνική δεν είναι διχοτομική. Εξάλλου ο κ. Μαλάς παραδέχτηκε, απαντώντας μου σε μια ερώτηση τις προηγούμενες εβδομάδες, ότι όσοι Ελληνοκύπροι με τη διζωνική θα πάρουν άδεια να εγκατασταθούν στο βόρειο μέρος της Κύπρου, θα στερούνται πολιτικό δικαιωμάτο. Έτσι έχετε πει. Και κατά συνέπεια η διζωνική δεν οδηγεί σε επανένωση. Απορρίπτω τη διζωνική γιατί απορρίπτω οποιαδήποτε μορφή διχοτόμησης. Πέραν τούτου, η λύση για μένα, για να έχει νόημα, πρέπει να ανατρέπει τα δεδομένα της εισβολής. Όχι να εδράζεται πάνω στα δεδομένα της εισβολής, να τα αναγνωρίζει και να τα διευρύνει. Θέλω ακόμα να πω ότι ο κύριος Αναστασιάδης προτείνει συνομιλητή, γιατί ξέρει ότι δεν τον εμπιστεύεται η μεγαλύτερη πλειοψηφία του κυπριακού ελληνισμού να διαπραγματευτεί το Κυπριακό. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Όμως διατηρεί μέσα από το έγγραφο που υπέγραψε με τον κύριο Καρογιάν το δικαίωμα με το 25% του Δημοκρατικού Συναγερμού να μην δεσμεύεται από καμιά απόφαση. Θα δεσμεύεται, λέει, από το 75% της πλειοψηφίας του Εθνικού Συμβουλίου. Κύριε, έχει ολοκληρωθεί ο πρώτος κύκλος των ερωτήσεων. Θα περάσουμε, κυρίες και κύριοι, στο δεύτερο κύκλο ερωτήσεων. Αυτή τη φορά ξεκινά ο Κυριάκος Μπομιλουρίδης και η ερώτηση Κυριάκο προς τον κύριο Μαλά. Μας θα ρωτήσω καταρχήν αν έχετε, κύριε Μαλά, υπόψη σας τη συμπληρωματική δήλωση του Προεδρού Χρυστοφιά που κατέθεσε στις διαπραγματεύσεις κατά τη συζήτηση του εδαφικού. Είναι αυτό εδώ το έγγραφο. Κάνει μια σειρά από υποθέσεις ο κύριος Χρυστόφιας ότι αν επιστρέψουν όλοι όσοι δικαιούνται στα κατεχόμενα υπό την κρατική διοίκηση, τότε θα είναι αναλογία 1:2. Αν έρθουν και κάποιοι έπικοι, θα είναι 1:3. Και αν οι μισοί Ελληνοκύπροι δεν επιστρέψουν όπως είναι όλες οι δημοσκοπήσεις, τότε θα είναι 1:6. Ένας Ελληνοκύπριος, 4 Τουρκοκύπροι και 2 έπικοι. Αυτή είναι η λύση που οραματίζεστε ή θα πρέπει να το αποσύρετε και αυτό? Κύριε Μπομιλωρίδη, όσον αφορά το περιουσιακό, υπάρχει μια ξεκάθαρη θέση της ελληνοκυπριακής πλευράς εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Πρώτον, διεκδικούμε να πάρουμε όσο το μεγαλύτερο ποσοστό σε έδαφος πίσω, έτσι ώστε η πλειοψηφία Ελληνοκυπρίων, οι οποίοι θα επιστρέψουν, να επιστρέψουν κάτω από ελληνοκυπριακή διοίκηση, να μην τίθεται κανένας περιορισμός. Και αυτόν υπολογίζεται γύρω στις 90.000 από τις 145.000-150.000 πρόσφυγες. Όσον αφορά τους υπόλοιπους, η δική μου θέση και νομίζω είναι θέση και της ελληνοκυπριακής πλευράς είναι ότι, και αυτόν έχει κατευθεί, να έχουν το δικαίωμα όλοι να επιστρέψουν οι νόμιμοι ιδιοκτήτες και αν δεν γίνει δυνατή η αποκατάσταση, δηλαδή να πάρουν τις περιοχές τους πίσω, τότε να έχουν την επιλογή ανταλλαγής ή αποζημίωσης. Αυτή είναι η θέση και έχει και περιπλεχτεί κάπως ειδικά το θέμα με την απόφαση Δημόπουλος, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, η οποία απόφαση, δυστυχώς νομική απόφαση που μας οδήγησαν κάποιοι που ήθελαν να λύσουν το Κυπριακό στα δικαστήρια, έχουν δίνει δικαίωμα στον χρήστη. Εμείς, και αυτή είναι η δική μου θέση, δεν αναγνωρίζουμε αυτό το δικαίωμα στον χρήστη. Θα επιδιώξουμε, όπως έχω πει, την αποκατάσταση όλων των προσφύγων, οι οποίοι, έστω και αν επιστρέψουν όλοι, οι Τουρκοκύπροι, οι οποίοι υπολογίζεται να είναι γύρω στις 200.000 ενδεχομένως, θα είναι πλειοψηφία και κατ' επέκταση δεν θα τίθεται θέμα, όπως βάζουν οι Τουρκοκύπροι, της οποιοσδήποτε περιορισμού στη βάση της υλοποίησης και των τριών βασικών ελευθεριών. Θέλω να το ξεκαθαρίσω και αυτόν το έχει αποδεχτεί ο κύριος Ταλάτ, τις τρεις βασικές ελευθερίες, έτσι ώστε να μπορούν όλοι να επιστρέψουν. Εδώ θέλω να απαντήσω κάτι το οποίο έχει πει ο κύριος Λίκας, ότι τάχα δεν σε έχω πει αυτοί δεν θα δικαιούνται να ασκούν πολιτικά δικαιώματα. Δεν έχω πει κάτι τέτοιο. Εάν επιστρέψουν, ή μάλλον εάν μετακινηθούν 250.000 Ελληνοκύπροι στα κατεχόμενα, δηλαδή 50 οι πρόσφυγες, συλλέγω 150-200, τότε μπορεί να υπάρξει μια ρύθμιση στην εκτέλεση των πολιτικών δικαιωμάτων. Δηλαδή να ψηφίζουν σαν Ελληνοκύπροι. Να κατοικούν, να ζουν ελεύθερα, αλλά να ψηφίζουν σαν Ελληνοκύπροι. Ποια είναι η επιλογή που θέλει ένας Ελληνοκύπριος? Το σπίτι του ή πώς θα ψηφίσει? Μάλιστα. Έχω την εντύπωση ότι είναι σημαντικό να υπάρχουν και τα πολιτικά δικαιώματα, όμως δεν μου απαντήσατε. Η αναλογία στην οποία καταλήγει ο Χρυστόφιας είναι ένας Ελληνοκύπριος, 4 Τουρκοκύπροι και 2 έπικοι. Αυτό είναι το μέλλον που οραματίζεστε για όσους θέλουν να επιστρέψουν υπό την τουρκοκυπριακή διοίκηση? Δεν είναι θέμα αριθμούς. Έχω πει, όσον αφορά τους Ελληνοκύπριους, κύριε Μπομιλέ, θα ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Δεχόμαστε ή δεν δεχόμαστε να επιστρέψουν όλοι οι πρόσφυγες στα σπίτια τους? Αυτό είναι η βασική μας αρχή. Από εκεί και πέρα, εάν θα υπάρξει μια ρύθμιση όσον αφορά τελικά ποιος, όχι ρύθμιση, αλλά η ζωή θα το αποδείξει,
ποιο αριθμό Ελληνοκυπρίων, Τουρκοκυπρίων θα είναι εκεί, αυτό θα τα αποδείξει. Είναι ένα εντελώς υποθετικό σενάριο. Δεν το ρυθμίζουμε τον αριθμό. Είναι εντελώς έναν υποθετικό σενάριο. Και εμείς πρέπει να μείνουμε στη βάση αρχών. Τώρα, αν αυτό το υποθετικό σενάριο υλοποιηθεί, δεν είναι θέμα προς συζήτηση. Η ουσία είναι όσον αφορά τους Ελληνοκύπριους να εξασφαλίσουμε την επιστροφή τους. Και αυτό είναι το σημαντικό. Διότι, αν αποδεχτούμε λογικές, κύριε Πομιλωρίδη, ότι για παράδειγμα από την διαπραγμάτευση εξ υπαρχής, τότε ούτε ένας δεν επιστρέφει. Και από την άλλη, αν αποδεχτούμε λογικές χαλαρής ομοσπονδίες, στη δική μου την εκτίμηση, τότε ναι, ενδεχομένως να υπάρχουν ρυθμίσεις διαχωρισμού και να μην μπορεί να επιστρέψει αριθμός προσφύγων οι οποίοι υπό άλλες συνθήκες μπορούσαν να επιστρέψουν. Γι' αυτό ας μην αρχίσουμε με τους αριθμούς, να μείνουμε στη φάση αρχών. Και αυτή είναι η δική μου προσέγγιση και έτσι θα διαπραγματευτώ το Κυπριακό. Ευχαριστώ πολύ. Να αναφέρω απλώς προς όλους μας ότι όπως υπήρξε μέχρι τώρα σεβασμός στη διαδικασία, είμαι βέβαιος ότι θα συνεχίσει να υπάρχει. Η επόμενη ερώτηση από τον Παύλο Μιλωνά και είναι προς τον κύριο Λιλίκα. Κύριε Λιλίκα, έχετε δηλώσει κατά επανάληψη ότι θα αποσύρετε όλες τις υποχωρήσεις της δικής μας πλευράς. Ωστόσο, αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι το γεγονός ότι παραβλέπετε ένα τρομερό κίνδυνο, ο οποίος ελοχεύει με την περίπτωση μιας τέτοιας ενέργειας από μέρους σας. Δηλαδή, να βρεθούμε σε ένα Κυπριακό το οποίο θα είναι αποτελματωμένο, η Τουρκία θα διευκολυνθεί αφάνταστα από τη δική σας κίνηση και βεβαίως τα Ηνωμένα Έθνη και οι διεθνείς παράγοντες θα θεωρούν ότι έχουν λύσει το Κυπριακό de facto με μια διχοτόμηση η οποία απλά θα διερωθεί με την πάροδο του χρόνου. Κύριε Μιλωνά, η Τουρκία όλα αυτά τα χρόνια κερδίζει έδαφος σε βάρος μας. Ξεκινήσαμε από μια απόσταση που μας χώριζε 100 μέτρα για να πάμε στο μέσο. Φτάσαμε εμείς στο 80% και σήμερα μιλούμε για να πάμε στο μέσο μεταξύ του 80 και του 100 που θα είναι το 90. Και κάθε φορά που ικανοποιούμε μια αναπέτηση της Τουρκίας, η Τουρκία γίνεται ακόμα πιο αδιάλλακτη. Η δική μας θέση είναι ότι πρέπει να διαπραγματευτούμε μέσα από μια ολοκληρωμένη στρατηγική. Γι' αυτό και προτείνω και αλλαγή του Εθνικού Συμβουλίου με τη σύσταση μενόμων ενός Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας στα πρότυπα του Αμερικάνικου Συστήματος. Θα πρέπει, όπως είπα πριν, να εξαναγκάσουμε την Τουρκία να αλλάξει πολιτική. Η Τουρκία δεν πρόκειται να αλλάξει πολιτική γιατί κάποια μέρα θα νιώσει δίψεις. Η διεθνής κοινότητα, αν εμείς δεν διεκδικήσουμε τα δικαιώματα μας, δεν πρόκειται να έρθει να τα διεκδικήσει εκ μέρους μας. Εάν εμείς δεχόμαστε να έχουμε, όπως λέει ο κύριος Μαλάς, λιγότερα δικαιώματα από ό,τι θα έχουν οι Ευρωπαίοι στην Κύπρο, διότι αυτό μας είπε, παραδέχτηκε ότι πιθανόν να μπορούν να επιστρέψουν όλοι οι Ελληνοκύπροι πρόσφυγες, αλλά οι υπόλοιποι Ελληνοκύπροι που δεν είναι πρόσφυγες δεν θα δικαιούνται αν θέλουν να εγκατασταθούν στην Κερίνια ή σε οποιοδήποτε μέρος. Εάν θα δικαιούνται και ασκούν τα δικαιώματα τους στα πολιτικά, τότε, εάν θα δικαιούνται, πώς μπορεί να λειτουργήσει η διζωνική και να ελέγχουν οι Τουρκοκύπροι ένα ξεχωριστό κράτος. Ουσιαστικά οδηγούμαστε στη διχοτόμηση. Κατά συνέπεια, λέμε όλοι ότι το Κυπριακό πρέπει να επανέβρει τον πραγματικό του χαρακτήρα ως πρόβλημα εισβολής και κατοχής. Οι διακοινωτικές συνομιλίες δεν μας έφεραν ούτε κοντά σε λύση δυστυχώς, αλλά επέτρεψαν στην Τουρκία να απενοχοποιηθεί και το Κυπριακό να μετατραπεί σε ένα πρόβλημα κατανομής των εξουσιών ανάμεσα στις δύο κοινότητες. Γι' αυτό προτείνουμε την παράλληλη και ταυτόχρονη διαπραγμάτευση. Να διαπραγματευτούμε με τους Τουρκοκύπριους για τα δικαιώματά τους, τη διασφάλιση των ελευθεριών τους μέσα από τη λύση, αλλά να διαπραγματευτούμε παράλληλα με την Τουρκία για τα ζητήματα που την αφορούν αποχώρηση δίκων, στρατευμάτων, εγγυήσεων και επεμβατικών δικαιωμάτων. Και ασφαλώς η Τουρκία θα σκεφτεί να απορρίψει την πρόταση. Αλλά εάν γνωρίζει ότι είμαστε αποφασισμένοι να επιβάλλουμε κυρώσεις κατά της Τουρκίας όπως κάναμε το 2006 και να αναστείλουμε την ενταξιακή της πορεία, θα το σκεφτεί διπλά και τριπλά πριν απορρίψει την πρότασή μας. Θέλω να σημειώσω ότι όλοι συζητούμε για την Τουρκία, αλλά δεν αντιλαμβάνονται κάποιοι ότι άλλαξαν τα δεδομένα από το 1974. Κάποιοι έχουν μείνει προσκολλημένοι στο 1974. Έχει αλλάξει ο γεωπολιτικός χάρτης της περιοχής. Η Αραβική Άνοιξη, το φυσικό αέριο, οι συμμαχίες που μπορούμε να διασφαλίσουμε. Κύριε Λίκα, λέτε ότι θα πιέσουμε την Τουρκία. Δεν ξέρω αν μπορεί να έχουμε φυσικό αέριο, αλλά υπερδύναμη δεν έχουν γίνει. Ποια εργαλεία θα πιέσετε τις ΗΠΑ, τους Βρετανούς, τα Ηνωμένα Έθνη, τη Μόσχα, ότι έχουμε τη δυνατότητα να πιέσουμε την Τουρκία, ώστε να μεταλλάξει η θέση της και θα βρεθούμε εμείς στη γωνιά. Από εμάς εξαρτάται αν θα συγκλίνουμε τα ενεργειακά μας συμφέροντα και δυστυχώς γίνονται λάθος επιλογές αυτή τη στιγμή όσον αφορά τη σύγκριση ενεργειακών συμφερόντων. Μπορούμε να συγκλίνουμε τα συμφερόντα μας με το Ισραήλ, τα ενεργειακά, με τη Ρωσία, με τη Γαλλία, με χώρες φίλες οι οποίες μπορούν να μας στηρίξουν και εντός του Συμβουλίου Ασφαλείας και εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δυστυχώς με τη θέση που έχει υιοθετήσει και ο Economist πλέον, που την πρώτη είναι πρώτη κυρία Πραξίλου Αντωνιάδου, για να με δίκαιο με την μελέτη που έκανε από την UNOPS και την υιοθέτησα στη συνέχεια και ο κύριος Αναστασιάδης και ο κύριος Μαλάς, και τώρα την υιοθετεί και ο Economist, να μεταφέρουμε το φυσικό μας αέριο μέσω Τουρκίας,
θα αναβαθμίσουμε τον ενεργειακό ρόλο της Τουρκίας, θα υποβαθμίσουμε τον δικό μας ενεργειακό ρόλο και τη στρατηγική μας θέση και ταυτόχρονα θα καταστούμε όμοιροι στην καλή θέληση της Τουρκίας, η οποία θα μπορεί ανά πάσα στιγμή να κλείνει τον αγωγό του φυσικού αερίου για να μας εκβιάζει. Κατά συνέπεια, εγώ λέω να αξιοποιήσουμε εμείς το φυσικό αέριο, χτίζοντας στρατηγικές συμμαχίες. Το ίδιο πρέπει να κάνουμε και με την γεωστρατηγική μας θέση. Και να αναβαθμίσουμε και τον ρόλο μας μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό πρότεινα, όταν ήταν τον κύριο Μπαρόζο, να εγκαταστήσουμε στην Κύπρο έναν ευρωπαϊκό στρατηγείο ανθρωπιστικών επιχειρήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για όλη τη Μέση Ανατολή. Έτσι θα αναβαθμίσουμε τον ρόλο μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η επόμενη ερώτηση, παρακαλώ, από τον Κώστα τον Κωνσταντίνου, είναι προς τον κύριο Αναστασιάδη. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, αυτή την ώρα που μιλάμε, ο Αλεξάντερ Ντάουνερ προχωρεί σε μια κωδικοποίηση των συγκλήσεων που έχουν επιτευχθεί το τελευταίο διάστημα. Και το ερώτημα είναι κατά πόσο ο Νίκος Αναστασιάδης με την εκλογή του στην Προεδρία της Δημοκρατίας θα δεχθεί ή θα απορρίψει αυτές τις καταγεγραμμένες πλέον συγκλήσεις, οι οποίες μπορεί να γίνουν και κεκτημένο της διαδικασίας. Δεν πρόκειται να αποδεχτούμε κανέναν κεκτημένο, κανέναν έγγραφο, κανενός κύριου Ντάουνερ ή οποιοδήποτε άλλο. Πρώτη στην προτεραιότητα είναι το Εθνικό Συμβούλιο να συνέλθει και να συνεκτιμήσει που ευρίσκεται το Κυπριακό, να προετοιμάσει το έδαφος, να προετοιμάσει συνολικό πλαίσιο προτάσεων, να εκστρατεύσουμε στην Ευρώπη έτσι ώστε αυτό που εμένουμε ότι η ενεργός εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ο καλύτερος τρόπος αντιμετώπισης των προβλημάτων. Δεν θεωρώ ότι θα είναι το δυνατόν ποτέ από οποιονδήποτε να αξιώσει από εμάς ότι θα πρέπει άμεσα να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις χωρίς την άριστη προετοιμασία, χωρίς να γνωρίζουμε ποιον θα είναι το περιεχόμενο ή και να υπάρξει ρητή δήλωση ότι η επιδιωκόμενη λύση θα είναι η μεταξέλιξη της Κυπριακής Δημοκρατίας σε ένα λειτουργικό, βιώσιμο ευρωπαϊκό κράτος. Θέλω να απαντήσω σε κάποιες από όσα ακούω από τον κύριο Λιλίκα. Πρώτον, χαίρομαι γιατί θεωρήσαμε μεγάλη επιτυχία του Τάσου Παπαδόπουλου την 8η Ιουλίου. Επιτέλους, η ριζωνική δικοινοτική επανέρχεται στο τραπέζι. Αλλά θα υπενθυμίσω στον κύριο Λιλίκα και το άλλο. Δεν μπορεί να με κατηγορεί εμένα για ότι οι συνομιλίες οδήγησαν τάχα ή στο σχέδιο ή εμένα ή τους όποιους άλλους. Διότι δεν υπήρξα ποτέ, εν πάση περιπτώσει, στην διακυβέρνηση ή να στήριξα κυβέρνησης, όπως και ο ίδιος. Ότι οδήγησαν στο σχέδιο Νανά, λησμονώντας ότι ήταν ένθερμος υποστηρικτής των ιδεών Γκάλι που οδήγησαν στο σχέδιο Νανά. Αλλά αν ο κύριος Λιλίκας ενθυμεί το βιβλίο του, τα γραπταμένου λέει αυτό, αναφέρεται. Πρώτον, όχι κάθαρες λύσεις. Διζωνική με σωστό περιεχόμενο η απάντηση. Σελίδα 224. Υπάρχει καθορισμένη πολιτική. Η διζωνική. Σελίδα 241. Συνέχεια. Αναπτύσσει και υποστηρίζει τη χαλαρή νομοσπονδία. Σελίδα 272. Γιατί δεν μπορούμε να εγκαταλείψουμε τη διζωνική. Καμία ολόκληρη αναφορά στη σελίδα 273. Όχι στην συνομοσπονδία, σελίδα 274. Μαξιμαλισμός η επιστροφή στο 60. Παρά το γεγονός ότι λέει ότι θα ήταν η καλύτερη λύση, εν τούτης λέει ότι είναι μαξιμαλισμός. Η στόχευση στο ενιαίο κράτος οδηγεί στη διχοτόμηση. Επικίνδυνον το status quo, 279. Ο χρόνος δουλεύει για την Τουρκία, 280. Όσον αφορά τις θέσεις μου για το αέριο, αυτά είναι μόνο μερικά. Γιατί είναι πολλά τα άλλα τα οποία. Προχτές ακόμα σε συνέντευξη του στην Καθημερινή για πολυμερήν αποκεντρωμένη νομοσπονδία ανησυχείται. 6 περιφερειακά κοινοβούλια. Κάθε μέρα και μια νέα θέση. Κύριε Πρόεδρε, με το κεφάλαιο αυτό καθε αυτό, Αλεξάντερ Ντάουνερ, τι προτίθεστε να πράξετε στην περίπτωση που ο Αυστραλός διπλωμάτης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών συνεχίζει να είναι προκλητικός έναντι της Κύπρου? Το Εθνικό Συμβούλιο θα αποφασίσει. Η συλλογικότητα πλέον θα διακρίνει την διαχείριση του μεγίστου των θεμάτων που είναι το εθνικό πρόβλημα. Και το εννοώ. Θα λειτουργήσει Συμβούλιο Αρχηγών, θα λειτουργήσει εν ολομελία του Εθνικού Συμβούλιο, θα λειτουργήσουν οι επιτροπές οι οποίες με τη βοήθεια εμπειρογνωμόνων θα ετοιμάσουν ένα συνολικό πλαίσιο προτάσεων, το οποίο και θα μας επιτρέψει να αποσύρουμε όλα όσα απαράδεκτα απεδέχθη ο κύριος Χριστόφιας. Ναι, και συμφωνώ μαζί με την διαπίστωση και των κυρίων δημοσιογράφων, και νομίζω το είπε και ο φίλος ο κύριος Λιλίκας, ότι όντως με τις συγκλήσεις του 2010 το Γενάρη η αποδοχή των 4 βασικών ελευθεριών για τους Τούρκους υπηκόους δεν ήταν παρά εν τη ουσία ο επικισμός του συνόλου της Κύπρου. Συνεπώς, νομίζω ότι δεν μπορεί να λέμε ό,τι θέλουμε εδώ. Εξάλλου, αυτό που ενδιαφέρει και θέλω να το κάνω ξεκάθαρο, τον λαό δεν είναι να ακούσει τι είπαμε, τι δεν φτιάξαμε στο παρελθόν. Τον ενδιαφέρει πώς θα διαχειριστούμε το παρόν και το μέλλον για να διασφαλίσουμε τον κυπριακό ελληνισμό. Θέλω να πω και κάτι για το φυσικό αέριο που ανέφερε ο κύριος Λιλίκας και του αρέσκεται. Ερωτήθηκα από τον φιλελεύθερο και είπα για τις εκτιμήσεις, όχι θέσεις.
και πιθανότατα θα μπορούσε να αποτελέσει έναν κίνητρο για τους Τουρκοκύπριους η ανέβρεφη σιγουριά. Δεν μας παίρνει ο χρόνος, θα επανέλθω. Έχει ολοκληρωθεί πράγματι ο χρόνος. Πάμε στον νέο κύκλο ερωτήσεων, ο Κυριάκος Απομιλωρίδης, προς τον κύριο Μαλά. Μάλιστα, κύριε Μαλά, απαντώντας προσφάτως στον κύριο Λιλίκα σε μια συνέντευξη στην ελληνική τηλεόραση, 20 του μηνός, είπατε ότι αν φύγουμε από την εξαρχής διαπραγμάτευση, αυτό σημαίνει ότι οι Τούρκοι θα βάλουν στο τραπέζι τη λύση των δύο κρατών και θα δικαιούνται να το πράξουν. Δεν είναι επικίνδυνη θέση για κάποιον υποψήφιο για την Προεδρία της Δημοκρατίας να δίνει τέτοια δικαιώματα στην Άγκυρα? Νομίζω ότι αυτή η άποψη η οποία εκφράζεται δεν είναι δικαιούνται υπό την έννοια ότι ψάχνουν αυτή την ευκαιρία, κύριε Πομιλωρίδη, να βάλουν στον τραπέζι των συνομιλιών. Είναι με αυτή την έννοια. Δεν τους δίνει κανένας δικαίωμα να βάλουν θέση δύο κρατών. Αλλά νομίζω απαντάτε το ερώτημα σας, μάλλον το ίδιο ο κύριος Λίκας το έχει απαντήσει από τις αναφορές του στο βιβλίο. Περιμένω όμως να μου απαντήσετε, κύριε Λίκα, η αναφορά που έκανα προηγουμένως και σας διάβασα, επειδή επικαλείστε τον Τάσο τον Παπαδόπουλο, είναι η ομιλία του Τάσου Παπαδόπουλου στο συνέδριο του ΑΚΕΛ το 2005, ο οποίος έλεγε ότι δεν απέρριψαν οι Ελληνοκύπροι με το σχέδιο αντιδιζωνική διοικητική νομοσπονδία. Είναι πάρα πολύ λόγο για αυτήν την 8η Ιουλίου. Πραγματικά έχουμε μπει σε μια λογική πνευματικού μαζοχισμού. Έτσι θέλω να το ξεκαθαρίσω. Είναι καθαρά ελληνικά η 8η Ιουλίου. Ξεκαθαρίζει ότι η λύση είναι διζωνική διοικητική νομοσπονδία και βάζει κάποιαν μεθοδολογία, δημιουργία τεχνικών επιτροπών, τελεία και τίποτε άλλο περισσότερο. Και αν δεν το πιστεύετε, να διαβάσετε και τη δήλωση του κυρίου Πασαρδί, ο οποίος τότε μετά την επιστολή του Καμπάρι έλεγε η επιστολή αφορά σε πρακτικές διευθετήσεις με στόχο την επιτάχυνση των προσπαθειών για πρόθεση της εφαρμογής της 8ης Ιουλίου. Τίποτε άλλο. Ήταν μια διαδικασία όσον αφορά την επίλυση του Κυπριακού. Και χτίσαμε πάνω σε αυτήν την διαδικασία με τις 23 του Μάη και την 1η του Ιούλη και για πρώτη φορά η ελληνοκυπριακή πλευρά έχει καλέσει την τουρκοκυπριακή κοινότητα να αποδεχτεί την λύση της μιας κυριαρχίας, μιας ηθαγενείας, μιας διεθνής προσωπικότητας. Νομίζω όμως ότι επανέρχομαι πίσω στο θέμα της διζωνικής διοικητικής ομοσπονδίας. Έχει πει ο κύριος Λίκας ότι να καθαρίσει το τραπέζι. Αυτόν θέλει και ο κύριος Αρόγλου. Θέλει να καθαρίσει το τραπέζι για να βάλει πρώτα απ' όλα να πάρει πίσω εκείνα που δεν αποδέχεται έτσι κι αλλιώς από τις συνομιλίες με τον Ταλάτ και να βάλει στο τραπέζι τη λύση δύο κρατών. Νομίζω όμως εδώ τίθεται και ένα θέμα αξιοπιστίας, κύριε Αναστασιάδη, και για τη δική σας την περίπτωση. Ποιον κύριο Αναστασιάδη πρέπει να πιστέψουμε? Τον κύριο Αναστασιάδη της δεκαετίας του 90, τον κύριο Αναστασιάδη της δεκαετίας του 2000, πόσα μεα κούλπα έχετε πει και έχετε θέσει θέμα αξιοπιστίας και για τον κύριο Λιλίκα? Τώρα, αν ο κύριος Αρόγλου, όπως είπατε, αποδεχθεί αυτά τα οποία πήρε πίσω, δηλαδή σε ό,τι αφορά στην εκπεριτροπή της Προεδρίας, σταθμένη ψήφο και όλα τα άλλα, εσείς αλλάξατε θέση και θα αφήσετε στο τραπέζι την πρόταση του Πρόεδρου Χριστόφια? Αποδεχθεί ποια θέση του Πρόεδρου Χριστόφια? Η εκπεριτροπή της Προεδρίας. Έχει φύγει αυτή η πρόταση. Στο περίγραμμα θέσεων του Δεκέμβρη του 2011 έχει φύγει αυτή η πρόταση. Δεν υπάρχει αυτή η πρόταση. Είναι πρόταση Προέδρου-Αντιπροέδρου. Πρέπει να τα ξεκαθαρίσουμε αυτά τα πράγματα. Το περίγραμμα, το θέσιο μας του Δεκέμβρη του 2011, είμαι σίγουρος, κύριο Αναστασιάδη, ότι το έχετε στην κατοχή σας. Το έχω πάρει κάτι ανάλογο, νομίζω, κύριο Αναστασιάδη. Ναι, παρακαλώ, νομίζω ότι επικαλείστε κάτι το οποίο έχετε και είμαι σίγουρος ότι έτσι είναι τα πράγματα. Συνεχίζω. Δεν θα δώσω στη δημοσιότητα όταν είναι εμπιστευτικό εγγραφό. Αν θέλετε εσείς να το κάνετε, νομίζω ότι είναι προς πίστη σας. Όπως επίσης να δώσετε και τις θέσεις σας για τη χαλαρή νομοσπονδία, την εκπεριτροπή πρωθυπουργία. Την εκπεριτροπή πρωθυπουργία. Ξεκαθαρίζω όμως κάποια πράγματα. Ότι για θέματα αξιοπιστίας έχετε θέσει. Συμφωνώ μαζί σας, κύριε Αναστασιάδη. Τη δεκαετία του 90, ιδέες Γκάλι, μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, εκενδυνεύσαμε να μας μείνουν σαν λύση. Συνομοσπονδία, όλα στο τραπέζι με το 1250, ήταν δικές σας πολιτικές. Μετά καταγγείλατε την Κυπριακή Δημοκρατία, μετά πήγαμε στη χαλαρή νομοσπονδία. Τι πρέπει να πιστέψει ο Κυπριακός? Έχει λήξει ο χρόνος, κύριε Μαλά. Ο επόμενος ερωτητής, ο Παύλος Μιλωνάς. Προς τον κύριο Λιλίκα για Παύλο. Κύριε Λιλίκα, ήσασταν όντως στενός εργάτης του Τάσου Παπαδόπουλου. Ωστόσο, ο Τάσου Παπαδόπουλος, όντως, όπως σας ανέφεραν και οι ανθιοψήφοι σας, υποστήριζε και με την οδογελία τη Ιδονική Δικοινωτική Ομοσπονδία, κάτι που δεν κάνετε εσείς. Και ήθελα να προσθέσω ακόμα κάτι σε σχέση με το τσιμέντομα της κατοχής και της διχοτομής
κρίσεως. Πολλοί πρόσφυγες πηγαίνουν στην Επιτροπή Αποζημιώσεων με την πάροδο του χρόνου, απελπισμένοι και από την οικονομική κρίση. Ήθελα να ξέρω αν λόγω χρόνου αυτή η λύση του Κυπριακού δεν θα χρειάζεται να τη συνομιλείται όποιος πρόεδρος εκλεγεί, νομίζω ότι θα λυθεί από την εξαγορά της γης μας από την Τουρκία. Όσον αφορά το θέση του Ανούστου Τάσου Παπαδόπουλου, να πω ότι κακώς κάποιοι επιμένουν στο, να διαβάζουν δηλώσεις του 2005 και του 2006 του Ανούστου Τάσου, όταν το ξεκαθαρίζει η επιστολή Καμπάρι ότι αναζητούσε νέα βάση λύσης του Κυπριακού. Και όταν το 2005 είμαστε υποδιωγμό γιατί μας κατάγγελε ο κ. Αναστασιάδης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή στον Αμερικάνο πρέσβη, μάλιστα με υβριστικούς όρους για τον Ανούστου Τάσου Παπαδόπουλου, ότι δεν θέλει λύση, ότι έχει λύθεια πολιτική και μια σειρά από άλλα, προσπαθούσε να ελιχθεί. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες να αποφύγει, αν θέλετε, τις επιπτώσεις πάνω στην Κυπριακή Δημοκρατία από την απόρριψη του σχεδίου ΑΝΑΝ. Από εκεί και πέρα, είναι εκπληκτικό να ακούω όσον αφορά για την Επιτροπή Αποζημιώσεων και μετά θα έρθω στα σχόλια. Οπωσδήποτε θα πρέπει να μελετήσουμε και νομικά κατά πόσον έχει ξεφύγει από το σκοπό της Επιτροπή Αποζημιώσεων, αφού εξαγοράζει περιουσίες και δεν αποζημιώνει για την παράνομη κατοχή. Το δεύτερο, πρέπει να δώσουμε γη, κρατική γη, οικοπεδοποιήσιμη, με συντηρητική δόμηση στους πρόσφυγες, για να μπορέσουμε να τους στηρίξουμε οικονομικά. Διαφορετικά δεν θα μπορούν να αντεπεξέλθουν. Θέλω να έρθω τώρα σε αυτά που είπε ο κ. Αναστασιάδης για το βιβλίο μου. Επειδή του αρέσουν τα τσιτάτα, αλλά δεν φημίζεται ότι διαβάζει, τον προκαλώ σε οποιαδήποτε μέρα δημόσια συζήτηση και από τα κανάλια να συζητήσουμε το βιβλίο μου. Διάβασε από τη σελίδα 271, θα διαβάσω τη συνέχεια τη παραγράφου που διάβασε και δεν την ολοκλήρωσε. Σε καταστάσεις όπου ελοχεύει, λέω ότι θεωρητικά σε μια ιδιώτη κατάσταση μπορεί να μην χρειάζεται ισχυρή κεντρική κυβέρνηση. Σε καταστάσεις όπου ελοχεύει ο κίνδυνος απόσχησης του ενός εκ των δύο κρατηδίων ή υπάρχουν σκοπιμότητες που εξυπηρετούνται με διαιρετικές ρυθμίσεις, η ισχυρή κεντρική κυβέρνηση μπορεί να είναι η δικλίδα ασφαλείας για τη διατήρηση της ενότητας του κράτους κλπ. Δεν τιμά κανέναν, αλλά βεβαίως δεν ανέμενα περισσότερη αξιοπιστία, αφού και ο κ. Κασουλίδης αμφισβητούσε την αξιοπιστία του κ. Αναστασιάδη σε αυτά τα ζητήματα. Από εκεί και πέρα, ο κ. Αναστασιάδης. Ο ίδιος στον κύριο Ντάουνερ έλεγε πριν από 3 χρόνια, το 2009, το επόμενο σχέδιο που θα παρουσιαστεί θα πρέπει να φαίνεται καλύτερο από το προηγούμενο. Εις δε τον κύριο Γκιούλ του έλεγε ότι θα πρέπει να γίνουν μερικές αλλαγές, μάλιστα ορισμένες αλλαγές, σε εισαγωγικά το είχε, και ο Δύση θα έσπροχνε εκ νέου το σχέδιο ανά στους Ελληνοκύπριους. Αυτά τα έλεγε στον κύριο Γκιούλ ο κύριος Αναστασιάδης το 2005. Δεν μπορεί σήμερα να μας παρουσιάζεται και ο κύριος Μαλάς και ο κύριος Αναστασιάδης ότι ήταν και οι δύο περίπου εναντίον του σχεδίου ΑΝΑΝ. Ακόμα λίγο θα μας πούνε υιοθετούν την πολιτική του Τάσου Παπαδόπουλου. Ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Λίκα, να επιμένω λίγο πάνω στο θέμα της ζωνικής, αλλά ιδιαίτερα πάνω στο θέμα των ιδιών Γκάλι, όπου σας κατηγορούν και οι υποψήφοι σας. Δηλαδή, εκεί πρέπει να πείτε εσείς ανάλογα με ακούλπα, όπως κατηγορείτε κάπου τον κύριο Αναστασιάδη, για παράδειγμα, ότι λέει με ακούλπα. Κοιτάξτε. Όπως λέω και στην εισαγωγή του βιβλίου μου, αν και προβλέπω ότι θα εκμεταλλευτούν, λέω, θα παίρνουν αποσπάσματα και μάλιστα προβλέπω ότι θα τα παίρνουν τα αποσπάσματα να τα παραποιούν αυτοί που υποστήριξαν το σχέδιο ΑΝΑΝ. Ήταν προφητικός ο πρόλογος. Ξεκίνησα νέος στην πολιτική, όντως από τη ρομαντική σχολή, όπου πίστευα ότι μπορούσε και μια κακή λύση να λειτουργήσει. Μετά από 25 χρόνια εμπειρίας, προσπαθώ να μαθαίνω από τις εμπειρίες μου και γνωρίζω πολύ καλύτερα και την τουρκική πολιτική. Και πέρασα στη ρεαλιστική σχολή. Οι ιδέες Γκάλι ανήκουν σε μια άλλη εποχή. Εν πάση περιπτώσει, ο λαός απέρριψε με το 76% το σχέδιο ΑΝΑΝ και ό,τι περιλάμβανε και τη ζωνική μαζί. Δεν επέρριψε μόνο το σχέδιο ΑΝΑΝ ως είχε λες και ήταν χωρίς περιεχόμενο. Έχουν αλλάξει όλα τα διεθνή δεδομένα από το 1974. Όλα. Και οι διεθνείς συνθήκες. Η Κύπρος είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Αραβική Άνοιξη απομόνωσε το Ισραήλ. Έχουμε φυσικό αέριο. Έχουμε ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάποιοι εμένουν να θέλουν να εδράσουν τη λύση του Κυπριακού στα δεδομένα του 1974, διότι αδυνατούν να κατανοήσουν τις σύγχρονες εξελίξεις. Αποτελεσματικότητα σημαίνει να κατανοείς το διεθνές περιβάλλον και να διαμορφώνεις σωστή στρατηγική, αποτελεσματική με τα νέα δεδομένα. Αυτό σημαίνει αποτελεσματικότητα. Η επόμενη ερώτηση από τον Κώστα τον Κωνσταντίνου. Η ερώτηση Κώστα είναι προς τον κύριο Αναστασιάδη. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, είστε υπέρμαχος της ένταξης στο συνεταιρισμό για την ειρήνη, ακόμη και στο ΝΑΤΟ, αν συμφωνούν οι πολιτικές δυνάμεις και αν πιστεύετε ότι θα αναπτυχθούν συμμαχίες για επίλυση του Κυπριακού. Υπάρχει και το κακό παράδειγμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου αυτός ακριβώς ήταν ο στόχος, ένταξη για λύση, και εκ του αποτελέσματος έχει αποτύχει. Κύριε Κωνσταντίνου, θέλω να παρακαλέσω να μου πει έστω και ένας πότε αποταθήκαμε για ενεργών εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο στόχος της ένταξης ήταν ακριβώς αξιοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι ώστε να διασφαλίσουμε τις αρχές και αξίες, ότι η λύση θα βασιζόταν στις αρχές και αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι έχουμε πράξει μέχρι σήμερα.
Εάν υπάρχει μια πολιτική που εμένει, είναι η δική μου πολιτική, η οποία ιρίστον του ή του Δημοκρατικού Συναγερμού, για να είμαι πιο σεμνός, η οποία υπευλήθηκε στο Εθνικό Συμβούλιο από το Μάιο του 2010. Δηλαδή στο Εθνικό Συμβούλιο και υπόμνημεν ακόμα και από το 2009 και σε συνομιλίες που είχαμε με τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Συνεπώς, η αίτηση ένταξης στο ΝΑΤΟ δεν είναι παρά η βελτίωση των σχέσεων που σήμερα δυστυχώς αντιμετωπίζουν πρόβλημα μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ λόγω του Κυπριακού προβλήματος. Και θα, αν θέλετε, και εφόσον συμφωνεί η πλειοψηφία, εκείνοι που θα βρεθούν στη γωνιά δεν θα είναι οι Ελληνοκύπριοι που η Κυπριακή Δημοκρατία που απετάθηκε, αλλά οπωσδήποτε η Τουρκία, η οποία ενδεχόμενα να γύρει το βέτο. Και η απόφαση για την άμεση ένταξη στο συνεταιρισμό για την ειρήνη είναι ομόφωνη θέση της Βουλής με εξαίρεση του ΑΚΕΛ. Θέλω όμως να κάνω κάποια σχόλια, αν μου επιτρέπετε, γιατί κερδίζω το χρόνο, για το θέμα του φυσικού αερίου που εμέν διαστρεβλώνοντας θέσεις ο κύριος Δηλίχας, που κατά τα άλλα μιλάει αξιοπιστία άλλων. Πιστεύετε ότι η εξέβρεση φυσικού αερίου και η εκμετάλλευση θα σώσει την οικονομία της Κύπρου? Ήταν συνέντευξη στον Ανδρέα τον Μπιμπίση, φιλελεύθερος, 18 Σεπτεμβρίου 2011. Και λέω, και πιθανότατα θα μπορούσε να αποτελέσει εκτίμηση και έναν κίνητρο για τους Τουρκοκύπριους, ακόμα και για την Τουρκία, στόσο να συνειδητοποιήσουν πόσο θα πρέπει να συμβάλλουν με θετικές ενέργειες στη συντομότερη λύση του Κυπριακού. Λέω, πότε δηλαδή? Θα σας δώσω έναν παράδειγμα ως κίνητρο για την Τουρκία. Πέραν των Τουρκοκυπρίων που σίγουρα θα έχουν ένα μερίδιο από τις εισρωές, από την εκμετάλλευση, ο αγωγός Ναμπούκο είναι ο πλησιέστερος προκειμένου να δεχέται το αέριο από την Κύπρο προς την Ευρώπη. Μια ενδεχόμενη λύση του Κυπριακού που θα ξεπερνούσε τα υφιστάμενα προβλήματα κλπ. Δηλαδή, κάνω μια εκτίμηση. Είναι όπως το βέτο που εθέσαμε για μη άνοιγμα κεφαλαίου. Και λέμε, είμαστε υπέρ της ένταξης. Αλλά θα πρέπει να υλοποιήσει. Αν υλοποιήσει, θα έχει όφελος. Διότι θα άρουμε το βέτο. Αυτό ακριβώς λέω. Και θεωρείται ως τάχα θέση μου ότι θα πρέπει το αέριο να περάσει από την Τουρκία. Λέω ότι είναι κίνητρο, αν θέλουν, να δώσουν λύση στο κυπριακό πρόβλημα. Αυτό είναι που είπα και δεν είναι θέση. Θα επιμείνω λίγο στα του ΝΑΤΟ, καθηκόντος. Δηλαδή, φταίμε εμείς που δεν αξιοποιήσαμε τον ευρωπαϊκό παράγοντα και είναι άμερη ευθυνών η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία αφήνει τον κύριο Μπαγής να αλωνίζει προκλητικότατος τις Βρυξέλλες? Δεν σας απαντήσω. Δεν φταίει η Ευρωπαϊκή Ένωση, βεβαίως, αλλά αυτό το οποίο συμβαίνει είναι ένα. Όταν εμείς διακηρύξαμε ότι είναι κυπριακής ιδιοκτησίας ο διάλογος και δεν θέλαμε καμία παρέμβαση από κανένα, δεν δίναμε άλλοθι εις όσους μας έλεγαν σεβόμαστε τον κυπριακής ιδιοκτησίας διάλογο? Και συνεπώς δεν θα εμπλακούμε για να μην θεωρηθεί ως παρέμβαση στην λύση του κυπριακού προβλήματος? Εμείς επιδιώξαμε να κρατήσουμε μακρά και τους Αμερικανούς και ενεργότερα τους Ρώσους και ιδιαίτερα την Ευρωπαϊκή Ένωση. Απλώς αρκεστήκαμε εις μίαν επιτροπή Μπαρόζο, όπως έλεγε, την οποία κανένας δεν γνωρίζει, με έναν αντιπρόσωπο ο οποίος ήταν σε κάποιο γραφείο και ενημερώνεται απλά από τον κύριο Ντάουνερ από καιρού εις καιρό. Συνεπώς, άλλον είναι η ενεργός εμπλοκή ως συνομιλητού της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλον είναι η θεωρητική αναφορά στις ευρωπαϊκές αρχές και αξίες. Θέλω να πω ακόμα κάτι για τα όσα διαστρεβλωτικά αναφέρεται από τον κύριο Λίκα και λυπούμαι που υποχρεώνομαι δυστυχώς να απαντήσω. Οι συνομιλίες, λέει, όχι με συγχωρείτε, είναι στο τι είπα στον κύριο Ντάουνερ, στον κύριο Γκιούλ. Από ό,τι θυμούμαι, ποτέ δεν ήταν παρόν μαζί μου ο κύριος Δηλίχας. Αντίθετα, αν επιστρέψαμε από την Άγκυρα, ο αείμνηστος Παπαδόπουλος έκανε κολακευτικές δηλώσεις για το περιεχόμενο των μηνυμάτων που επήραμε στην Άγκυρα. Έχει ολοκληρωθεί, κύριε, η διαδικασία, ένα τμήμα της διαδικασίας, ο πρώτος γύρος των ερωτήσεων. Θα ακολουθήσει αμέσως μετά, κυρίες και κύριοι, θα ακολουθήσουν δίλεπτες τοποθετήσεις από τους τρεις υποψηφίους και έτσι ολοκληρώνεται το πρώτο μέρος. Το δεύτερο μέρος θα ακολουθήσει αμέσως μετά και στο δεύτερο μέρος θα είναι ακριβώς η ίδια διαδικασία, δηλαδή με τις ερωτήσεις και στη συνέχεια άλλες δίλεπτες τοποθετήσεις. Είναι κάτι που δίνει την ευχέρεια στους τρεις υποψηφίους να απαντήσουν εάν επιθυμούν σε κάποια πράγματα τα οποία έχουν λεχθεί ή να εγείρουν θέματα ή να προβάλλουν θέσεις, αν και πάλι το επιθυμούν. Είναι λοιπόν τρεις δίλεπτες τοποθετήσεις. Ξεκινούμε με τον κύριο Μαλά. Κύριε Μαλά. Πρώτα απ' όλα, κύριε Ποταμίδη, η ελληνοκυπριακή πλευρά, αυτόν και οποιοδήποτε διεκδικεί μάλλον την ψήφο του λαού, πρέπει να εκπέμπει αξιοπιστία. Άκουσα με πολύ προσοχή τον κύριο Λίκα να αποφεύγει να τοποθετηθεί όσον αφορά τις τοποθετήσεις του αείμνηστου Τάσου Παπαδόπουλου. Νιώθω άβολα να αναφέρομαι στον κύριο Παπαδόπουλο, γιατί ακόμα και τα γραφόμενα του ενδεχομένως να μην τα αποδέχεται κάποιος, και θα το αφήσω εκεί και στην κρίση του κυπριακού λαού.
Επίσης έχει λεχθεί ότι έχει περάσει ο κύριος Λελίκας από τη ρομαντική σχολή στη ρεαλιστική σχολή. Μόλις προηγουμένως αναφέρατε στο βιβλίο σας ότι ασπάζεστε τη λογική της ισχυρής κεντρικής κυβέρνησης, προφανώς μέσα στα πλαίσια της Ομοσπονδίας αναφέρονταν το βιβλίο σας. Και θέλω να πιστεύω ότι αυτές οι μεταλλάξεις δεν είναι μεταλλάξεις δυστυχώς ρεαλισμού, είναι μεταλλάξεις για καθαρά να χαϊδεύουμε τα αυτιά του κυπριακού λαού και να του δίνουμε φρούδες ελπίδες οδηγώντας τη χώρα μας εις την διχοτόμηση. Άκουσα επίσης με έκπληξη τον κύριο Αναστασιάδη να λέει πότε έχουμε δει την εμπλοκή, την πραγματική εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με το συνεταιρισμό για την ειρήνη. Κύριε Αναστασιάδη, δεν γνωρίζετε ότι η χώρα μας έχει από τα 35 κεφάλαια τα 13 άνοιξαν και είναι όλα ανοιχτά, τα υπόλοιπα είναι μπλοκαρισμένα σε τρία στάδια. Δηλαδή θεωρείτε πραγματικά ότι η ένταξη μας στο συνεταιρισμό για την ειρήνη θα μας βοηθήσει για να έχει ουσιαστική εμπλοκή η Ευρωπαϊκή Ένωση, που δεν είναι μηχανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Πόσες φορές να το πούμε αυτό το πράγμα? Προφανώς δεν γνωρίζετε τους βασικούς πυλώνες της κοινής πολιτικής άμυνας και ασφάλειας. Όσον αφορά τώρα την ένταξή μας εις το ΝΑΤΟ, θέλετε τα παιδιά σας να σκοτώνονται, με συγχωρείτε, όχι τα παιδιά σας, τα εγγόνια μας ή τουλάχιστον τα παιδιά των Μαλάων? Κύριε Μαλά, έχει λήξει ο χρόνος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε Ελί, κατά δικά σας, δύο λεπτά. Ναι, κοιτάξτε, πιστεύω ότι για να πετύχουμε μια λύση του Κυπριακού θα πρέπει να στοχεύσουμε στο να δημιουργήσουμε τεράστιο κόστος στην Τουρκία για να εγκαταλείψει την αδιάλακτη της πολιτική. Ενώ η Τουρκία πιστεύει ότι μπορεί και να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να ελέγχει και την Κύπρο, δεν έχει κανένα λόγο να αλλάξει πολιτική. Αυτή είναι η ιδιοποιώς διαφορά μου από τους άλλους δύο αρχιποψήφιους μου, οι οποίοι δεν είναι σε θέση να πετύχουν μια καλύτερη λύση από το σχέδιο ΝΑΝΑΝ, για τον πολύ απλό λόγο ότι δεν μπορούν να πείσουν κανένα ξένο. Όλοι οι ξένοι γνωρίζουν ότι και οι δύο ήταν θειασότες του σχεδίου ΝΑΝΑΝ. Ο κ. Αναστασιάδης ακόμα και το 2009 ζητούσε επαναφορά του σχεδίου ΝΑΝΑΝ με ορισμένες τροποποιήσεις για να ξεγελάσουν τους Ελληνοκύπριους. Ο δε κ. Σαβέρο Φνιοφίτου, που είναι ο επικεφαλής του επιτελείου του κ. Αναστασιάδη, ζητούσε σε συνάντησή του που είχε με τον Αμερικάνο τον πρέσβη ουσιαστικά να ξεγελάσουν τους Ελληνοκύπριους. Γιατί λέει, παρόλο που δεν ήταν διατεθειμένος να το ομολογήσει δημόσια, το σχέδιο να παραμένει μόνη βιώσιμη λύση για επανένωση και ζητά, δεν θα πρέπει να υπάρξουν στο μέλλον νέα δημοψηφίσματα για ναι και όχι. Ο επικεφαλής του επιτελείου του κ. Αναστασιάδη ζητά να περάσει λύση χωρίς δημοψήφισμα. Και συνεχίζει, οι Ελληνοκύπροι θα πρέπει να καθησυχαστούν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση παίζει κεντρικό ρόλο, ακόμα και αν αυτό δεν ισχύει. Πώς μπορεί να εμπιστευτεί κάποιος τον κύριο Αναστασιάδη, τον οποίο ο ίδιος ο κύριος Κασουλίδης, που ήταν υποψήφιος και στηριζόταν από τον κύριο Αναστασιάδη, έλεγε το 2007 στον Αμερικάνο πρέσβη ότι ο αρχηγός του κόμματος του δεν έχει καμία αξιοπιστία στην Κύπρο. Κατά συνέπεια, πρέπει ο κυπριακός ελληνισμός να κρίνει από τα έργα των καθέναν και όχι από τις μεταλλάξεις στην προεκλογική περίοδο. Όσον αφορά τον κύριο Μαλά, θα έλεγα ότι λυπούμε, αλλά δεν έχει διαβάσει το βιβλίο μου. Προσκαλώ και τον κύριο Μαλά και τους δύο σε δημόσια συζήτηση χωρίς περιορισμό χρόνου για το βιβλίο μου, για να το αναλύσουμε σωστά. Μακάρι να υιοθετούσαν τις θέσεις του βιβλίου μου και τότε θα χαιρόμουν ιδιαίτερα. Τελικά ευχαριστούμε. Κύριε Αναστασιάδη, δική σας σειρά, δύο λεπτά. Ξέρετε, αυτό που με στενοχωρεί είναι γιατί είμαστε υποχρεωμένοι να απαντούμε παρελθόντολογώντας, χρησιμοποιώντας ή διαστρεβλώνοντας θέσεις που ποτέ δεν υπήρξαν. Και νομίζουμε έτσι ότι μπορεί να κερδίσουμε τις εικόνες. Αυτό που ο λαός απόψε παρακολουθεί και θέλει να ακούσει είναι επιτέλους τι προγραμματίζουμε. Πώς μπορεί να απαλλαγούμε από τις 43.000 στρατεύματα και όχι τι έλεγε ο κύριος Δελίκας στο βιβλίο του, που είναι σωρία οι αναφορές και έχω κάνει. Και δεν θέλω να επανέλθω, γιατί επαναλαμβάνω, το να υποστηρίζεις στη ρομαντική εποχή τις ιδέες Γκάλι, ύστερα να συμφωνείς με την διαπραγμάτευση, ως βάση διαπραγμάτευση στο σχέδιο ΝΑΝΑΝ, να υποστηρίζεις την διζωνική δικοινοτική νομοσπονδία και να χαιρετάς για την επιτυχία της 8ης Ιουλίου, αλλά να έρχεσαι σήμερα άλλοτε να λες ότι θέλεις πολυφεριφερειακή, άλλοτε μηδενική βάση και ούτω καθεξής, νομίζω ότι και αυτό είναι ένα δείγμα της αξιοπιστίας. Ούτε και νομίζω ότι έχουν σημασία το τι είπε ο ένας ή ο άλλος ή στα διάφορα μηνύματα που έστειλε. Αυτό που ο λαός ενδιαφέρεται, μπορούμε μέσα από τη συλλογικότητα να ετοιμάσουμε συνολικό πλαίσιο προτάσεων, μπορούμε μέσα από ένα μπλέγμα συμμαχιών να στρέψουμε την προσοχή, να ασκηθούν οι πιέσεις πάνω στην Τουρκία, μπορεί να ξαναφέρουμε το πρόβλημα εισβολής και κατοχής με την ορθή του, στην ορθή του διάσταση, έτσι ώστε η Τουρκία να είναι υπόλογος, ή θα καθίσουμε εδώ και θα λέει ο ένας του άλλου τι είπε ο ένας για τον έναν, τι είπε ο άλλος για τον άλλο. Και εγώ είπα ενδεχόμενα για πολλούς και εκείνοι για μένα.
Όμως η ουσία παραμένει μια. Πώς ενώνουμε δυνάμεις, πώς δημιουργούμε. Δεν πείθω, λέει, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Φαίνεται ότι είναι ο κύριος Λιλίκας που πήγε και έπεισε το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, έτσι όλες του οι θέσεις να είναι υποστηρικτικές στις κυπριακές, ελληνοκυπριακές θέσεις. Είναι το μόνο, η μόνη πολιτική οικογένεια και στο Ευρωκοινοβούλιο και στις κυβερνήσεις που στηρίζει απόλυτα και την απαράδεκτες που μας βοηθά και μας αμήνεται για τις θέσεις μας έναντι της Τουρκίας, αλλά και που υποστηρίζει την απόλυτη κυριαρχία, το κυριαρχικό δικαίωμα της Κύπρου. Να σας ευχαριστούμε. Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του πρώτου μέρους της διακαναλικής αυτής τηλεοπτικής αναμέτρησης για τις προεδρικές του 2013. Θα ακολουθήσει ένα σύντομο διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως μετά για τον δεύτερο γύρο. Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στην διακαναλική τηλεμαχία μεταξύ των τριών βασικών υποψηφίων για την Προεδρία της Δημοκρατίας, θέμα το Κυπριακό. Θα πάμε τώρα στον τρίτο κύκλο ερωτήσεων, δεύτερο μέρος της διακαναλικής. Τον λόγο έχει ο συνάδελφος Παύλος Μιλωνάς, ο οποίος υποβάλλει ερώτηση στον πρόεδρο του ΔΣΥ, Νίκο Αναστασιάδη. Κύριε Αναστασιάδη, μέχρι πρόσφατα στηρίζατε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, ακόμα και στις τοποθετήσεις του, τις λεγόμενες γενναιόδορες προσφορές με τις χιλιάδες των επίκων να παραμένουν, την εκπαιδευτική προεδρία και τη στάθμιση ψήφου. Μάλιστα, πολλές φορές τον κατηγορούσατε ότι κολυσιεργούσε και ότι συζητούσε για χρονοδιαγράμματα. Τώρα λέτε ότι ήταν λαθασμένη η πολιτική του και του επιρρύπτεται ευθύνες. Πότε, κύριε Πρόεδρε, λέτε τις πραγματικές πολιτικές σας θέσεις επί του Κυπριακού, τότε όταν στηρίζετε τον κύριο Χριστόφια ή τώρα που λέτε ότι είναι λαθασμένες? Θα σας απαντήσω ευθαρσώς. Πρώτον, όπως καλά θυμίστε, κύριε Μιλωνά, ο κύριος Χριστόφιας ξεκίνησε με μια καθολική, αν θέλετε, υποστήριξη όλων των πολιτικών δυνάμεων, άλλες που συμμετείχαν στην διακυβέρνηση, όπως το ΔΙΚΟ, η ΕΔΕΚ, ακόμα και οι οικολόγοι με την ανοχή τους, όχι με τη συμμετοχή τους. Το ίδιο έπραξαν υπεύθυνα, βεβαίως, και η αξιωματική αντιπολίτευση, δίδοντας το στίγμα ευθύνης, προκειμένου και εφόσον όλοι μαζί θα δημιουργούσαμε τις προοπτικές. Εδώσαμε στήριξη για 18 μήνες. Διαφωνήσαμε όταν διαπιστώσαμε ποιες ήταν οι πραγματικές θέσεις που τοποθετούσε, που έθετε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων ο κύριος Χριστόφιας, εν αγνία των πολιτικών πλευρών. Όταν διαπιστώθη, παραδείγματος χάρη, ότι το 2010 το Γενάρη, από το Σεπτέμβριο είχαμε κάθετα διαφωνήσει. Και υπάρχουν καταγεγραμμένα του 2009, με συγχωρείτε για να ακριβόλογο. Το 2010, όταν έγιναν γνωστές οι συγκλήσεις, υπήρξε η κάθετη διαφωνία βεβαίως και η διαφοροποίηση. Συνεπώς, δεν βλέπω ότι είχαμε οτιδήποτε το οποίο να έχει σχέση με τις πολιτικές Χριστόφια. Αντίθετα, εκείνον ούτε και ποτέ θέσαμε χρονοδιαγράμματα. Ούτε και άλλον τι έλεγε στην ελληνοκυπριακή πλευρά ο κύριος Χριστόφιας, όποτε τον συνέφερε, προσπαθώντας να δώσει το μήνυμα ότι τάχου Αναστασιάδης τον πίεζε για υποχωρήσεις, και άλλα έλεγε στον κύριο Τσαλάτ, όταν του έλεγε ότι δεν μπορεί να προχωρήσει διότι δεν έχει τη στήριξη του Αναστασιάδη. Ας επιλέξουν, και είναι καλά γνωστά τα γεγονότα και τα όσα λέγονται και τα όσα διημείβονται. Αλλά και πάλι θα πω κάτι, κύριε Μιλωνά. Αυτό που ενδιαφέρει τον κυπριακό ελληνισμό αυτήν την ώρα είναι ένας ολοκληρωμένος σχεδιασμός, μια στρατηγική που επιτέλους θα δημιουργήσει τις προοπτικές και τις προϋποθέσεις μέσα από όσα καταγράφονται. Επιτέλους να πάμε μπροστά. Εάν μείνει η κατάσταση όσο έχει και ο χρόνος περνά, με οραματισμούς που λέγονται ρεαλισμός, με φαντασιώσεις που λέγεται ρεαλισμός, χωρίς να δημιουργήσουμε τις σωστές συμμαχίες, το πλέγμα συμμαχιών, τις στρατηγικές, με συγχωρείτε, συμμαχίες, με γειτονικά κράτη όπως είναι το Ισραήλ, με αξιοποίηση της Ρωσίας προς τη θετική πλευρά, με επιτέλους αναβάθμιση των σχέσεων μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αξιοποίηση όμως ιδιαίτερα και πριν και πάνω απ' όλα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι ώστε μέσα από τις πολιτικές μας, ιδιαίτερα των συνολικών πλαίσιων προτάσεων, να δημιουργήσουν τις προοπτικές ώστε η πίεση να στραφεί προς την Τουρκία.
Κύριε Πρόεδρε, η ανάγκη επίλυση του Κυπριακού βάσει του σχεδίου ανάγκη των προνοιών του θα αποτρέψουν το τσιμέτωμα τη διχοτόμηση. Και ήταν η βασική αιτία τη στήριξη, τη ένθερμη στήριξη από μέρου σα του σχεδίου ΑΝΑΝ. Τι άλλαξε σήμερα, τότε λέγατε την αλήθεια ή τώρα? Θα σα απαντήσω. Την αλήθεια την είπε ο λαό, που είναι δεσμευτική. Όταν ο λαό το 76% απέριψε εκείνο το σχέδιο, όποια και να ήταν η άποψη του οποιοδήποτε από εμά, δεν μπορεί παρά σεβόμενο στην δημοκρατία να σεβαστεί και το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματο. Συνεπώ, για μένα είναι δεσμευτική η θέση και το έχω πει κατ' επανάληψη, έχω διαβάσει. Και στην αρχή δεν θα επαναλάβω ότι μια δεύτερη επαναφορά του σχεδίου, και αυτό το είπα το 2005, το 2006, το 2008, όχι τώρα, για εκλογικές σκοπιμότητες. Κατ' επανάληψη και σε ομιλίες μου στην Βουλή και σε ομιλίες μου σε συλλογικά όργανα του κόμματος και σε συνεντεύξεις μου. Και συνεπώς αδιαφορώ το τι λέει ο καθένας προκειμένου να κερδίσει εντυπώσεις. Αυτό που έχει σημασία σήμερα δεν είναι οι εντυπώσεις. Είναι στην ουσία η συλλογική διαχείριση του εθνικού μας προβλήματος μέσα από αναβαθμισμένο ρόλο λειτουργίας του Εθνικού Συμβουλίου. Με δημιουργία ομάδων εργασίας, με την εμπειρογνωμοσύνη ανθρώπων τους οποίους μπορεί να μισθώσουμε διεθνούς κύρους, συνταγματολόγους, διεθνολόγους, οικονομολόγους, έτσι ώστε να ετοιμάσουμε έναν τέτοιο σχέδιο που από τη μια να αποδεικνύει την αποφασιστικότητα και τη βούληση μας για λύση, ενώ από την άλλη να επιτυχάνει μια λύση που θα δικαιώνει και τις προσδοκίες των Ελληνοκυπρίων και θα διασφαλίζει τον Ελληνισμό. Το λόγο έχει ο Κυριάκος Πομιλωρίδης, απευθύνει ερώτηση στον κύριο Λιλίκα. Ο κύριο Λιλίκα, προσφάτως, λόγω και της πίεσης που δέχεστε στο θέμα της 8ης Ιουλίου και της αναφοράς στη Ζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία, χαρακτηρίσατε συμφωνία διαδικαστική. Πριν 5 χρόνια όμως, όταν ήταν η μάχη των προεδρικών, κάνατε μάχη για να πείσετε ότι αυτή είναι μια πολιτικής σημασίας συμφωνία και πρόσφατα υιοθετήσατε και το κοινό ανακοινωθέν του ενδιάμεσου χώρου που αναφέρεται η Ζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία. Δεν βλέπετε μια αντίφαση? Στην αρχή για την ενδιάμεσο χώρο, άμα δείτε τη δήλωσή μου, είναι ξεκάθαρη. Είπα ότι συμφωνώ με το περιεχόμενο της λύσης όπως περιγράφεται, το περιεχόμενο. Και εδώ είναι, αν θέλετε, μια υποκρισία. Αποδέχονται τη διζωνική, η οποία είναι διχοτομική, η οποία δεν επιτρέπει στις δύο κοινότητες να ζήσουν μαζί, δεν θα επιτρέπει στους Ελληνοκύπριους να εγκατασταθούν όπου θέλουν, ενώ οι Γερμανοί και οι Άγγλοι θα μπορούν να εγκατασταθούν ελεύθερα στην πατρίδα μας. Και από την άλλη, περιγράφουν μια λύση, η οποία αν εφαρμοστεί εκείνο το περιεχόμενο δεν μπορεί να είναι διζωνική. Αυτή είναι πραγματικά υποκρισία. Για την 8η Ιουλίου, σας απάντησα πριν, η δική μου θέση ήταν ξεκάθαρη. Ήταν σημαντική συμφωνία διαδικαστικής φύσεως, η οποία μας επέτρεπε να δημιουργήσουμε μια νέα βάση λύσης του Κυπριακού, την οποία δυστυχώς χάσαμε αυτή την ευκαιρία, την αφήσαμε να περάσει ανεκμετάλλευτη. Δυστυχώς και οι δύο αθιοψήφοι μου είναι ξεκάθαρο ότι θέλουν να συνεχίσουν μια πολιτική η οποία χρεοκόπησε, η οποία τα έχει δώσει όλα στην Τουρκία μέχρι σήμερα και δεν αντιλαμβάνονται ότι έχουμε φτάσει στο χείλος της εθνικής καταστροφής με τις υποχωρήσεις μας. Ο κ. Αναστασιάδης υποστήριζε την πολιτική του Δημήτρη Χριστόφια. Εξάλλου, μας είπε και ένα μία κούλπα για το ότι τον στήριζε και δεν τον στήριζε για 18 μήνες, για πολύ περισσότερο. Και δεν μας είπε όμως μία κούλπα για το Κυπριακό και για το σχέδιο ΑΝΑΝ, που δεν βρέθηκε στην πλευρά του Κυπριακού Ελληνισμού, αλλά στην αντίπερα πλευρά όπως και ο κ. Μαλάς. Ούτε και σεβάστηκε την απόφαση όπως ισχυρίζεται. Του διάβασα τι ζητούσαν από τον Γκιούλ, τι ζητούσαν από τον κύριο Ντάουνερ, τι ζητούσαν από τον Αμερικάνο πρέσβη. Επιδιαιτησία, επαναφορά του σχεδίου, μικρές αλλαγές, να ξεγελάσουμε τους Ελληνοκύπριους. Μάλιστα, ο κύριος Νεοφύτου, επικεφαλής του επιτελείου του, επιμένει να μην κάνουμε δημοψηφίσματα. Να το περάσουν δηλαδή, δεν ξέρω με ποιον τρόπο, ίσως από τη Βουλή ή από το Υπουργικό Συμβούλιο. Λέει ο κύριος Αναστασιάδης να χτίσουμε σχέσεις με τη Ρωσία και ταυτόχρονα προτείνεται ένταξη στο ΝΑΤΟ. Δεν νομίζω να πιστεύει, ελπίζω να μην πιστεύει ότι στη Μόσχα θα ανοίξουν σαμπάνιες όταν κάνουμε αίτηση ένταξη στο ΝΑΤΟ. Η πολιτική αυτή του καλού παιδιού που υποστηρίζει ο κ. Αναστασιάδης είναι αυτή η οποία εξυπηρετεί τα τουρκικά σχέδια. Δεν του δίνω κακή πρόθεση, δεν το θέλω να πω ότι τα προωθεί, αλλά αυτή εξυπηρετεί. Εξού και ο ίδιος ο κ. Ντάουνερ τον αποκαλεί καλόν παιδί και κλειδί για να περάσει, λέει, ένα νέο δημοψήφισμα. Ο κ. Αναστασιάδης, ο οποίος μιλά σήμερα για τα ανθρώπινα δικαιώματα, είναι αυτός ο οποίος πρότεινε στον κ. Ταλάτ μετά το δημοψήφισμα να αξιοποιήσει τα 2/3 των ελληνοκυπριακών περιουσιών, των περιουσιών των προσφύγων μας, τα κατεχόμενα. Μάλιστα. Είπατε ότι είναι υποκρισία, άλλο πράγμα να είναι στην επικεφαλίδα και άλλο να είναι η περιγραφή. Η υποκρισία καταλογίζεται στην ΕΔΕΚ, στο ΔΥΚΟ, τους οικολόγους, στο Ευρωπαϊκό Κόμμα. Και αν είναι υποκρισία αυτό, γιατί δεν ήταν και ο 8ης Ιουλίου και αυτός που την υπέγραψε? Σας είπα πώς έγινε η παρέμβαση από τον Γενικό Γραμματέα στην 8η Ιουλίου για να μπει εκείνη η αναφορά από τον ίδιο τον Γενικό Γραμματέα. Από εκεί και πέρα, σήμερα έχουμε δύο αθιοψήφιους εδώ, οι οποίοι υπερασπίζονται τη διζωνική, την Δικοινοτική Ομοσπονδία.
και ταυτόχρονα λένε ότι θα διασφαλίζει όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα, ενώ γνωρίζουν πως δεν μπορούν να διασφαλιστούν όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αντίθετα, θα είναι καθαρά διχοτομική και θα καταλύει και την Κυπριακή Δημοκρατία. Θέλω να πω ότι για το φυσικό αέριο. Λυπούμε γιατί δεν αντιλαμβάνονται ακόμα και τώρα που το συζητούμε οι δύο αρχιοψήφοι ότι και μετά τη λύση του Κυπριακού θα υποβαθμίσουν τον ρόλο της Κύπρου, θα καταστήσουν την Κύπρο όμηρο εάν περάσουμε το φυσικό μας αέριο από την Τουρκία και θα αναβαθμίσουμε τον γεωστρατηγικό ρόλο της Τουρκίας. Εκείνο που δεν πέτυχαμε το σχέδιο ΝΑΝΑΝ το 2004 να μας αφαιρέσουν για τις αγγλικές βάσεις ένα μεγάλο μέρος της Κυπριακής ΑΟΣ θα το πετύχουν σήμερα ελέγχοντας μέσα από την Τουρκία την εξαγωγή του φυσικού μας αερίου. Λέει ο κ. Αναστασιάδης ότι υπερασπίζεται στο ΕΛΚ τα κυπριακά συμφέροντα. Λυπούμε να παρατηρήσω, αλλά αν κρίνω από τη στάση της κ. Μέρκελ και στα θέματα της οικονομίας, ο κ. Αναστασιάδης αντί να πείθει, πείθεται. Σημασία δεν έχει να έχουμε φίλους και γνωστούς. Σημασία έχει να υπερασπιζόμαστε και να πείθουμε για τα εθνικά μας δικαιώματα και όχι να μας πείθουν οι ξένοι. Και αυτόν κάνει ο κ. Αναστασιάδης. Λοιπόν, το λόγο έχει ο συναδέλφος Πάρης Ποταμίτης, ο οποίος απευθύνει ερώτηση στον κ. Μαλά. Κύριε Μαλά, σε ομιλία σας στην Παναγιά αναφέρατε και διαβάζω ότι η ίδια η ιστορία θέτει χρονοδιάγραμμα στην επίλυση του Κυπριακού. Δεδομένου ότι ολόκληρη η πολιτική ηγεσία του τόπου απορρίπτει τα αυστηρά χρονοδιαγράμματα, θεωρώντας ότι αυτά αυτομάτως οδηγούν και στην επιδιαιτησία και σε όλα τα υπόλοιπα. Μπορείτε να μας πείτε με ακρίβεια, παρακαλώ, σε τι είδους χρονοδιάγραμμα αναφέρεστε και ποια διάρκεια συγκεκριμένα. Είχα ξεκαθαρίσει στην ομιλία, κύριε Ποταμίτη. Έχουν περάσει 38 χρόνια από την εισβολή και την κατοχή. Αν περιμένουμε ακόμα 10-15 χρόνια να επιλύσουμε τον Κυπριακό, τότε εκείνες οι γενιές οι οποίες έχουν, θυμούνται μάλλον τον Κυπριακό, θα φύγουν. Οι νέες γενιές δεν θα θυμούνται. Το Κυπριακό πρόβλημα δεν είναι μόνο πολιτικό πρόβλημα, είναι και κοινωνικό πρόβλημα και πρέπει να το αντιληφθούμε. Και αν αφαιθεί ο χρόνος, σε βάθος χρόνου εννοούσα προφανώς, δεν εννοούσα 1-2 χρόνια, να κυλήσει, τότε από μόνοι μας θα θάψουμε τον Κυπριακό. Θέλω όμως να αναφερθώ και σε κάποιες αναφορές όσον αφορά το φυσικό αέριο. Έχω πει ξεκάθαρα ότι ναι, μέσα από στρατηγικές συμμαχίες οι οποίες θα προκύψουν από δική μας σωστή διαχείριση του Κυπριακού, του φυσικού αερίου και με πολύ ισχυρές χώρες, τότε μπορούμε να συζητήσουμε μετά από μια βιώσιμη λύση του Κυπριακού να περάσει ένας αγωγός, λέω, υποθετικά τώρα μιλώ, από την Τουρκία. Η Τουρκία, αν δοκιμάσει να κλείσει τη Στρόφιγγα, θα πλήξει και τα δικά μας συμφέροντα και τους Αμερικάνους και τους Γάλλους και ενδεχομένως και τους Ρώσους, τους Ιταλούς και τους Κορεάτες. Όσον αφορά τη συνέντευξη μου, κύριε Αναστασιάδη, είναι αυτή η συνέντευξη. Λυπούμε πάρα πολύ, αλλά ψεύδεστε, δεν έχετε διαβάσει τι έχω πει σε αυτήν τη συνέντευξη. Είναι εδώ αυτούσια. Και το 2009 που θα έρθει ένα παράνομο σχέδιο με το ΑΝΑΝ που το λέτε πιο κάτω. Δεν έχω πει δεκαετία. Δεν έχετε. Είναι ποτέ λογικό να επιδιώκω την επαναφορά του σχεδίου ΑΝΑΝ ως έχει για να απορρίψει ξανά ο λαός. Αυτή είναι η αναφορά. Όσον αφορά την Κυπριακή ιδιοκτησία, έχετε κάνει αναφορά για την Κυπριακή ιδιοκτησία διαπραγμάτευση. Δεν είναι ο κύριος Κασολίδης ο οποίος στήριζε όταν ήταν υποψήφιος ότι αυτή η διαδικασία πρέπει να είναι Κυπριακή ιδιοκτησία για να μην υπάρξει επιδιαιτησία. Αυτό ήταν το ζητούμενο. Και για τα πολλά σας μια κούλπα, κύριε Αναστασιάδη, ακούσαμε και πολλά απόψη. Δεν ήσασταν εσείς όταν εξαγγείλατε την υποψηφιότητα σας που μιλούσατε για διευρυμένες συνομιλίες. Όταν συμφωνήσατε με τον Δίκο, έφυγαν οι διευρυμένες συνομιλίες. Όταν μιλούσατε στο East London University, επανήλθαν οι διευρυμένες συνομιλίες. Τελικά τι πρέπει να πιστέψουμε. Φυσικά, κύριε Αναστασιάδη, το πρόβλημα ποιο είναι. Είναι ότι τόσες μια κούλπα έχετε πει στην πολιτική σας καριέρα, που αν παρελπίδα ο Κυπριακός λαός σας εκλέξει πρόεδρο της Δημοκρατίας, σε 2 χρόνια θα πείτε άλλα μια κούλπα και τίθεται και θέμα ορθοκρισίας, πρέπει να σας πω, όσον αφορά τις διαχρονικές σας αποφάσεις. Ο κύριος Λίκας έχει, νομίζω έχει λήξει ο χρόνος. Αναφορά σας μετά από τη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας, κύριε Μαλά, ήταν ότι δεν έχουμε την πολυτέλεια για άλλες, και πάλι διαβάζω, χαμένες ευκαιρίες. Και η ερώτηση είναι τι θα μπορούσαν να σημαίνουν, τι σημαίνουν άλλες χαμένες ευκαιρίες. Είχαμε ποιες και το σχέδιο ΑΝΑΝ ήταν μία από αυτές. Όχι, δεν αναφέρομαι κάτι τέτοιο. Εκείνο το οποίο αναφέρομαι, κύριε Ποταμίδη, είναι ξεκάθαρα. Αν ασπαστούμε για παράδειγμα την πολιτική του κυρίου Λίκα, ο οποίος λέει ότι η ζωνική δικοινωτική ομοσπονδία είναι διχοτομική και να την βάλουμε στον κάθοντα Χρήστο, μιλούμε για καθαρή διχοτόμηση, διότι πλέον δεν θα υπάρχει καμία περίπτωση να βρούμε λύση του Κυπριακού και με αυτήν την λογική είναι που είχα εκφραστεί με τον τρόπο που είχα εκφραστεί. Αν παρελπίδα επίσης ασπαστούμε τις διαχρονικές απόψεις του κυρίου Αναστασιάδη που μας οδηγεί σε λύση χαλαρής ομοσπονδίας αποκεντρωμένης όπως ο ίδιος πάρα πολλές φορές έχει πει, αυτή είναι μια θρησιγενής προσέγγιση, μια θρησιγενής λύση η οποία αν
μπει ενώπιον του κυπριακού λαού, είμαι σίγουρος ότι θα την απορρίψει και τότε θα έχουμε έναν δεύτερο, μια δεύτερη απόρριψη και θα είναι η ταφόπλακα για τον Κυπριακό. Γι' αυτό επιμένω. Η ισχυρή ομοσπονδία είναι εκείνη που διασφαλίζει τη βιώσιμη λύση του Κυπριακού και για πρώτη φορά μας δίνεται η δυνατότητα να δημιουργήσουμε τις στρατηγικές συμμαχίες οικονομικές και πολιτικές, να θωρακίσουμε τη χώρα μας με έναν κυπροκεντρικό συμμαχία και όχι να μπούμε στο ΝΑΤΟ. Αυτό είναι το βασικό, έτσι ώστε και τα δικά μας συμφέροντα και τους συμμάχους μας να περνούν μέσα από μια βιώσιμη λύση. Λοιπόν, Παύλος Μιλωνάς υποβάλλει τη δεύτερη του ερώτηση προς τον Νίκο Αναστασιάδη. Κύριε Πρόεδρε, θα επιμείνω ακόμα λίγο, σας παρακαλώ θερμά. Σέβεστε, σεβόμαστε όλοι πολλά πράγματα, αλλά με πολλά πράγματα διαφωνούμε. Πιστεύετε τελικά ότι το σχέδιο ΑΝΑΝ ήταν μια καλή λύση και αν είναι καλή λύση θα την προωθήσετε και αν εκλεγείτε πρόεδρος? Και επίσης θα σας διαβάσω πολύ σύντομα μια παράγραφο από το άρθρο της κυρίας Σοχάρου χθες τη σημερινή. Οι αμετανόητοι ανανιστές προσδοκούν ότι θα ψηφίσει ο λαός τη διχοτόμηση αναγνωρίζοντας το ψευδοκράτος στο πλαίσιο της Ζωνικής και Κοινοτικής Ομοσπονδίας στη φάση του σχεδίου ΑΝΑΝ ή παραπλήσιου και στη βάση των δύο συνιστών των κρατών. Δεν έχω απόλυτα τις απόψεις του οποιοδήποτε στελέχους της παράταξης ή και του οποιοδήποτε πολιτικού μου αντιπάλου ακόμα. Πολύ περισσότερο μιας ευρωβουλευτού, η οποία βεβαίως θα πρέπει να ερωτηθεί κάτω και υπό ποιες συνθήκες γράφει το άρθρο, γιατί υπονοεί. Δεν είμαι εδώ για να απαντήσω ότι η κυρία Θεοχάρου λέει, διότι δεν θα είναι ούτε σύμβουλος μου ούτε εκείνη που θα διαχειριστεί το θέμα του εθνικού μας προβλήματος. Το θέμα του εθνικού μας προβλήματος θα το διαχειρίζεται εφ' εξής το Εθνικό Συμβούλιο, η Συλλογική Σοφία, το συνολικό πλαίσιο προτάσεων που θα ετοιμάσουμε, αυτά τα οποία έχω πει και επαναλάβει. Αυτό το οποίο θέλω να πω είναι ότι ακούντας τον κύριο Λιλίκα, διαρωτώ με ειλικρινά, μπορεί να καθυβρίζεται ακόμα και η ΕΔΕΚ, γιατί τον στήριξε? Ξέρετε τι δήλωσε την επομένη της απόφασης της ΕΔΕΚ? Ότι οι θέσεις του είναι ταυτόσιμες με εκείνες της ΕΔΕΚ. Και οι θέσεις της ΕΔΕΚ στην πολιτική διακήρυξη μιλούν ότι η διεκδίκηση δίκαιης λειτουργίας και βιώσιμης λύσης της ζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας με σωστών περιεχόμενων πρέπει απαραίτητα να έχει τα χαρακτηριστικά κλπ. Ακόμα και εκείνους που συνεργάζεστε και που σας στήριξα, τους αποκαλείτε ότι είναι... πώς το αποκάλυσετε... ότι εν πάση περιπτώσει είχατε πει τον χαρακτηρισμό, ο οποίος οπωσδήποτε δεν είναι και ο σοφότερος ή ο σωστότερος προς συνεργάτες, ότι αποτελεί ύβρι ή περίπου κάτι ανάλογο. Αυτό το οποίο θέλω να πω και παρακολουθώ δυστυχώς και με στενοχωρεί. Είμαστε εδώ για να δώσουμε μια ελπίδα στον Κυπριακό λαό. Και αντί να μιλούμε τι πρέπει να κάνουμε, μιλούμε για το τι είπαν κάποιοι κάποτε εις άλλες εποχές, εις άλλα δεδομένα. Άκουσα τον κύριο Λιλίκα να λέει ότι μα τώρα θα κάνουμε αναφορές, τι είπε ο Μακαρίτης, ο Αίγνης, ο Στάσος Παπαδόπουλος το 5 ή το 6. Ή κάποιοι έμειναν προσκολλημένοι στο 1974. Μα εκάμετε τίποτε άλλο εκτός που να κάνετε αναφορές στο παρελθόν? Το τι είπε ο ένας ή ο άλλος για να στηρίξετε τάχα τη μεγαλόπνοη πολιτική σας, η οποία προς πού και τι, πού οδηγεί από τη μηδενική βάση? Οι αναφορές σας στο βιβλίο σας είναι τέτοιες που ειλικρινά θα δημοσιοποιηθούν τα αποσπάσματα, διότι ευτυχώς τα γραψαμένου. Το είπα ξανά, αλλά και πάλι. Και προς τον κύριο Μαλά θέλω να ευχαριστήσω, γιατί είναι πάρα πολύ σεμνός και μου κάνει μαθήματα απόψε, να πω ότι αυτό που χρειάζεται είναι ενότητα. Τίποτε άλλο. Κύριε Στασιαδή, θα επιμείνω ακόμα λίγο. Αποφασίσατε ότι ο σχέδιο είναι σωστό, στηρίζατε τον κύριο Χριστόφια και αποσύρατε τη στήριξη του. Και επίσης τώρα μας λέτε ότι η κυρία Θεοχάρου δεν θα αποφασίζει για εσάς. Βεβαίως η κυρία Θεοχάρου είναι προβλητής του Δημοκρατικού Συναγερμού και θα ήθελα να ξέρω ποια είναι η θέση σας για τις ζωνικές σας. Οι θέσεις μας είναι καλά γνωστές, βασίζονται στις συμφωνίες κορυφής 77-79, στην 8η Ιουλίου, στην απόφαση του ανακοινωθέν το ομόφωνο της 18ης του Σεπτέμβρη του 2009 και βεβαίως ομιλεί με τη ζωνική και κοινοτική νομοσπονδία. Είτε το θέλουμε είτε όχι, αυτή είναι η βάση. Αυτό λέει και ο κύριος Λιλίκας στο βιβλίο του. Αυτό λέει και ο καθένας. Λέει αυτή είναι μια καθορισμένη θέση της ελληνοκυπριακής πλευράς που δεν μπορεί να μεταβληθεί. Άλλο αν σήμερα για διάφορους λόγους έχει αλλάξει. Αλλά θα πρέπει να είμαστε. Αυτό που έχει σημασία είναι το περιεχόμενο της λύσης όπως καθορίζεται. Δηλαδή οι παράμετροι μέσα στις οποίες θα κινηθούμε για την εξέβρεση αυτής της ζωνικής. Η αιμονή μου για την ενεργό παρουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι παρά να υλοποιηθούν αυτά τα οποία ζητά από εμάς η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν σαν κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης μας ζητά να ακολουθούμε ή να τηρούμε τους κανόνες των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του ευρωπαϊκού κεκτημένου, των ευρωπαϊκών αρχών και αξιών, πολύ περισσότερο θέλουμε
η λύση να περιόχει αυτά. Γι' αυτό και θέλουμε να είναι παρούσα για να ελέγχεται και η Τουρκία κατά πόσον οι προτάσεις της συνάδουν, ενώ η τουρκική πλευρά, αυτό θα το αποφασίσει το Εθνικό Συμβούλιο, κατά πόσο συνάδουν ή όχι με το ευρωπαϊκό εγκεκριμένο και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Λοιπόν, Κυριάκος Πομιλωρίδης, υποβάλλει τη δεύτερη του ερώτηση. Κύριε Λίχα, η λύση θα πρέπει να εξυπηρετεί τον κυπριακό λαό. Φαντάζομαι συμφωνείτε μαζί μου. Προκειμένου να εξωστρακίσετε την διζωνική, φέρατε στο τραπέζι μια πολυπεριφερειακή. Μιλήσατε για 6 περιφέρειες, 6 βουλές, είπε ο κύριος Αναστασιάδης. Ποιον εξυπηρετεί αυτή η λύση και γιατί δεν πάτε απευθείας στο ενιαίο κράτος? Μα δεν είπα εγώ για πολυπεριφερειακή. Ο κύριος Αναστασιάδης, όπως κάνει και με το βιβλίο μου, το οποίο δεν έχει διαβάσει και τον προκαλώ ακόμα μια φορά σε δημόσια συζήτηση για το βιβλίο μου. Εγώ θα χαρώ να διαβάσω και ένα δικό του βιβλίο κάποια μέρα. Είπα ότι εκείνο που με ενδιαφέρει εμένα είναι η λύση να οδηγεί σε μια πατρίδα ελεύθερη με δημοκρατικό πολίτευμα, όπου όλοι οι Κύπροι θα έχουν όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα και όλες τις δημοκρατικές ελευθερίες. Όπου θα μπορεί και ο γιος μου, και όχι μόνο οι πρόσφυγες όπως λέει ο κύριος Μαλάης, ή μέρος των προσφύγων και ο κύριος Αναστασιάδης, και ο γιος μου, άμα θέλει, να πάει να ζήσει στην Κερίνια και να ψηφίζει στην Κερίνια και όχι να ψηφίζει στην Πάφο. Κατά συνέπεια, απάντησα στην ερώτηση ότι δεν αποκλείω την Ομοσπονδία. Το πρόβλημα είναι η διζωνική. Η διζωνική είναι που είναι διχοτομική. Η Ομοσπονδία, η Αμερική είναι Ομοσπονδία, η Γερμανία είναι Ομοσπονδία. Και τα δύο συντάγματα κατοχυρώνουν όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα και όλες τις ελευθερίες. Και είπα, εάν μια τέτοια πολυφερειακή Ομοσπονδία θα προτείνεται, εγώ θα προτιμούσα ασφαλώς το ενίο. Αν θα προτείνεται όμως μια Ομοσπονδία τέτοια που κατοχυρώνει όλα τα συνταγματικά δικαιώματα και ελευθερίες. Μάλιστα, είχα πάει ένα βήμα παράπερα και είπα: αποδέχομαι και υπογράφω σήμερα το Αμερικάνικο Σύνταγμα. Κατά συνέπεια, αυτή είναι η θέση μου. Άκουσα και τους δύο συνομιλητές μου πραγματικά να συζητούν και να τσακώνονται μεταξύ τους, σε εισαγωγικά τους τσακώνονται, ποιος θα είναι πιο καλό παιδί από τον άλλο και ποιος ουσιαστικά θα συνεχίσει την καταστροφική πορεία να πηγεί που μείναμε σήμερα. Μιλούσαν για ορθοκρισία, είπε ο κύριος Μαλάς. Μα και το 2 η ορθοκρισία κρίθηκε το 2004. Και δεν αρκεί να μας λέει ο κύριος Μαλάς ότι δεν το διάβασε το σχέδιο Ανάν, γιατί ήταν απλός πολίτης και διεκδικεί σήμερα την Προεδρία του κράτους. Και ο κύριος Αναστασιάδης, ο οποίος σήμερα θέλει να υπερασπιστεί την ΕΔΕΚ, ας διαβάζει όλες τις θέσεις της ΕΔΕΚ, μακάρι να σπάζεται τις θέσεις της ΕΔΕΚ, δεν θα έχει πρόβλημα. Λέει, πάμε στο παρελθόν. Ποιον παρελθόν? Αυτά που του διάβασα που λέει στον Πράιζα και στον κύριο Ντάουνερ είναι το 2009, πριν από 3,5 χρόνια. Αυτό δεν είναι παρελθόν. Απλά σήμερα μεταλλάσσει τον κύριο Αναστασιάδης και το πρόβλημα ουσιαστικά είναι ότι υπάρχουν δύο σχολές σκέψης. Από τη μια είναι η μυρολατρική σχολή, η οποία δεν πιστεύει στις δυνάμεις μας, όπως δεν πίστεψε το 2004, δεν άντεξε στις πιέσεις των ξένων, ούτε με τους 300, ούτε στο σχέδιο Ανάν, ούτε σήμερα για τον αγωγό μέσω της Τουρκίας. Δεν έχουν τις αντιστάσεις να υπερασπιστούν τα εθνικά μας δικαιώματα και κατά συνέπεια δεν μπορούν να φέρουν κάποια καλύτερη λύση από την ώρα που δεν αναγνωρίζουν ούτε και τώρα ότι το σχέδιο Ανάν ήταν κακό σχέδιο. Αφού δεν παραδέχονται ότι ήταν κακό σχέδιο, γιατί να τους δώσουν οι ξένοι κάποιον καλύτερο σχέδιο? Να πω απλώς ότι μιλήσατε για περιφερειακή και σε συνέντευξη στο Αντένα ΑΙΓΟ, μιλήσατε και για 6 περιφέρειες μάλιστα. Αλλά η ερώτηση είναι ότι με ποιους θα πείσετε να αλλάξετε γραμμή? Αν σας καλέσω ο Γενικός Γραμματέας για νέο γύρο διαπραγματεύσεων, θα του πείτε όχι, δεν έρχομαι, θέλω άλλη μορφή λύσης? Καταρχήν να πω ότι σας έδωσα ένα παράδειγμα στη συνέντευξη. Ιδανός παράδειγμα. Η πολυφερειακή. Εν πάση περιπτώσει, η Ομοσπονδία για να λειτουργήσει πρέπει να είναι πάνω από δύο οι πολιτείες. Διαφορετικά δεν μπορεί να λειτουργήσει η Γερουσία, θα είναι 50-50. Ο Γενικός Γραμματέας συγκαλεί συνομιλίες όταν συνενέσουν και τα δύο μέρη. Προετοιμάζει τις συνομιλίες ο Γενικός Γραμματέας. Δεν έχει επιδιωτικό ρόλο, παρότι ο κ. Αναστασιάδης θέλει να το δώσει στους Αμερικάνους όπως ζητούσαν από τον κ. Πράιζα να κάνει επιδιαιτησία συγκεκαλυμμένη. Ο Γενικός Γραμματέας θα μας δώσει χρόνο και θα μας ζητήσει. Σας διαβάσω όποτε θέλετε, κ. Αναστασιάδη. Τη δήλωσή σας στον κύριο Μπράιζα από τα πρακτικά του Wikileaks. Κατά συνέπεια, ο Γενικός Γραμματέας θα μας καλέσει για διάλογο. Εγώ θέλω να ετοιμάσουμε ένα πλαίσιο λύσης του Κυπριακού δικό μας, συλλογικά, μέσα από το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας, το οποίο θα κατοχυρωθεί με νόμο, και στο πλαίσιο λύσης αυτό δεν θα υπάρχουν οι διαχρονικές μας υποχωρήσεις. Απλά δεν θα υπάρχουν. Από εκεί και πέρα, πρέπει να αξιοποιήσουμε, επαναλαμβάνω, τις δυνατότητες που έχουμε για στρατηγικές συμμαχίες και να εξαναγκάσουμε την Τουρκία να αλλάξει πολιτική. Εάν επιτρέψουμε με την πολιτική του καλού παιδιού στην Τουρκία να συνεχίσει την αδιαλαξία της, δεν υπάρχει προοπτική λύση του Κυπριακού, εκτός και αν την ικανοποιήσουμε σε όλα. Πάρης Ποταμίτης απευθύνεται προς τον κύριο Μαλά. Κύριε Μαλά, μια βασική σας θέση έχετε αναφερθεί σαφήν προηγουμένως, την είχατε εκφράσει και μετά τη συνάντησή σας με τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας. Είναι η διασύνδεση, όπως αναφέρατε, της αξιοποίησης του φυσικού αερίου με τη λύση του Κυπριακού. Πολλοί λένε ότι μετά τις εκλογές κάποιοι θα επιχειρήσουν ένα πακέτο. Επιβολή λύσης με τα οικονομικά θέματα
και το φυσικό αέριο. Μάλιστα, υπήρξαν καταγγελίες και κυβερνητικές εδώ στη Λευκοσία ότι ορισμένοι ως μη έπρεπε επιχείρησαν να αναγάγουν το θέμα του φυσικού αερίου σε θέμα διακοινωτικό και συνομιλιών. Με τη δική σας πρόταση, αυτός ο κίνδυνος θα αποτραπεί ή μήπως θα διευκολυνθεί? Δεν έχει καμία σχέση η δική μου πρόταση με όπως το βάζετε. Η δική μου πρόταση είναι ξεκάθαρη. Από τη μια, το φυσικό αέριο θα μας δώσει στρατηγικές συμμαχίες με πάρα πολύ δυνατές χώρες, Ισραήλ, Ρωσία, ενδεχομένως εύχομαι να μπει και Ρωσία, Γαλλία, Ιταλία και Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτές οι χώρες ενδιαφέρονται να έχουν δίπλα τους έναν οικονομικό εταίρο, ο οποίος να έχει ένα σταθερό πολιτικό σύστημα και τώρα και μετά. Άρα, αν έχει κατοχήν αυτή η χώρα, αυτός είναι κίνδυνος. Από την άλλη, αν έχει μια θνησιγενή λύση, όπως μια χαλαρή ομοσπονδία, η οποία χαλαρή ομοσπονδία θα ανοίξει την όρεξη κάποιων οι οποίοι επιβουλεύονται τα οικονομικά συμφέροντα της χώρας μας να διεκδικήσουν σε βάθος χρόνου ενδεχομένως μια κατάρρευση της Δύσης, και τότε θα έχουμε δύο κράτη με βελούνι την διχοτόμηση και θα έχουμε και διχοτόμηση της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης. Άρα ούτε η μη λύση, αλλά ούτε και μια θνησιγενή λύση μας ενδιαφέρει. Και αυτά τα κράτη, τα ισχυρά, τα οποία θα έχουν οικονομική σχέση μαζί μας, ενδιαφέρονται οπωσδήποτε να πείσουν την Τουρκία προς τη σωστή κατεύθυνση, δηλαδή προς την κατεύθυνση της λύσης με ισχυρή νομοσπονδία, έτσι ώστε να μπορεί να διαχειριστεί αυτή την οικονομική σχέση. Όμως, επανέρχομαι και κάποια άλλα θέματα τα οποία έχουν λεχθεί. Όσον αφορά την άποψη του κ. Λίκ, θέλω να ξεκαθαρίσει ο κ. Λίκας. Είναι ή δεν είναι υπέρ της διπεριφερειακής? Αυτόν είναι που έχει συμφωνήσει ο Μακάριος. Ξεκάθαρες κουβέντες. Για να μιλούμε και να καταλαβαινόμαστε. Η διζωνική δεν είναι όρος που βρίσκεται σε έναν νομικός όρος. Είναι ένας όρος ο οποίος περιγράφει περιφέρειες και τίποτε άλλο. Και έτσι τον αντιλαμβανόμαστε, νοουμένου ότι θα υπάρχει ελεύθερη διακίνηση, ελεύθερη εγκατάσταση και ελεύθερη ιδιοκτησία. Να τοποθετηθείτε ξεκάθαρα, κύριε Λίκα. Τοποθετήστε ενάντια στις ομόφωνες αποφάσεις του Εθνικού Συμβουλίου. Λέτε εσείς είστε ρεαλιστής. Ωραία. Όλες οι πολιτικές δυνάμεις του τόπου μας το 2009 ήταν όλοι ρομαντικοί. Έλεος πλέον σε αυτόν τον τόπο. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τις απόψεις μας. Κινδυνεύουμε να διχοτομήσουμε τη χώρα μας με αυτές τις υπερφλίαρες τοποθετήσεις που δυστυχώς είναι τοποθετήσεις πατριωτισμού πολυτελείας. Απαντώντας τον Παύλο τον Μιλωνά νωρίτερα, κύριε Μαλά, είπατε ότι το σχέδιο ΑΝΑΝ δεν μπορεί να επανέλθει και ότι θα επιχειρήσετε κάτι καλύτερο. Αν λοιπόν εκτιμάτε τώρα ότι ρεαλιστικά κατά από κάποιες συνθήκες κάτι καλύτερο από το 2004 ήταν εφικτό, πώς αποτιμάτε σήμερα την τότε κρίση σας? Κύριε Παταμίδη, νομίζω έχουμε ξεκαθαρίσει αυτό το θέμα όσον αφορά την απόφαση για το σχέδιο ΑΝΑΝ. Σήμερα είναι εντελώς διαφορετικά τα πράγματα. Τότε είχα ενώπιον μου σαν πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας και του έχω απαντήσει, συγγνώμη, αυτό το θέμα, κάποια δεδομένα τα οποία ήταν δεδομένα που είχε οποιοδήποτε πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ωραία, αποφάσισα, υπήρχαν θετικά, υπήρχαν αρνητικά. Εάν είχα σήμερα το σχέδιο ΑΝΑΝ ενώπιον μου, δεν υπήρχε καμία περίπτωση σαν πολιτικό πρόσωπο να αποδεχτώ το σχέδιο ΑΝΑΝ. Ειδικότερα μετά από εκείνες όλες τις πολύ, αν θέλετε, διαιρετικές και επιζήμιες εξελίξεις, οι οποίες προέκυψαν και σε πολιτικό επίπεδο, αλλά και σε κοινωνικό επίπεδο. Αυτό που έχουμε σήμερα δεν έχει καμία σχέση με το σχέδιο ΑΝΑΝ. Συζητούμε στη βάση αυτών των οποίων διακηρύχθηκαμε στο παρελθόν και η θέση μου είναι πάρα πολύ ξεκάθαρη. Ισχυρή ομοσπονδία με κεντρική κυβέρνηση η οποία να διασφαλίζει την διαχείριση της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης, να διασφαλίζει ευρωπαϊκά θέματα, να διασφαλίζει θέματα ανάπτυξης κτλ. Αυτή είναι η δική μου θέση. Όσον αφορά τώρα το πώς θα το πετύχουμε, νομίζω μόνο μέσα από ενότητα και μόνο μέσα από μια κυπροκεντρική στρατηγική συμμαχία. Κύριε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Περνούμε στον τέταρτο και τελευταίο κύκλο των ερωτήσεων και των απαντήσεων σας. Βεβαίως, με το δικαίωμα στο τέλος των ερωτήσεων να τοποθετηθείτε και πάλι για δύο λεπτά. Ο Πάρης Αποταμιδής, από εκεί που μείναμε, συνεχίζει με τον κύριο Γιώργο Λίκ. Κύριε Λίκα, επικρίνατε τους ανθιοψηφίους σας για τη στάση τους το 2004, θεωρώντας ότι είναι ασυνεπείς με τις σημερινές τους διακηρύξεις. Και εσείς όμως στηρίξατε τον Γιώργο Βασιλείου, ήσασταν κοντά του με τις ιδέες Γκάλη, ως βουλευτής του ΑΚΕΛ. Στηρίζατε τη διζωνική και ως Υπουργός Εξωτερικών του Τάσου Παπαδόπουλου λειτουργούσατε στα πλαίσια αναζήτησης της διζωνικής της Κοινωνικής Ομοσπονδίας. Γιατί θεωρείτε ότι εσείς είστε συνεπέστερος? Κύριε Ποταμίδη, η ικανότητα
ενός κράτους και ενός πολιτικού να έχει αποτελέσματα με τις πολιτικές και τις στρατηγικές του εξαρτάται κυρίως από την ικανότητά του να κατανοεί τις διεθνείς εξελίξεις, από την ικανότητά του να μαθαίνει από τις εμπειρίες του και να αξιοποιεί τις εμπειρίες που αποκτά, αλλά και από την ικανότητά του να προσαρμόζει στα διεθνή δεδομένα και τα οποία επηρεάζουν τη λύση του Κυπριακού μια στρατηγική που να είναι αποτελεσματική. Όσοι εμένουν στα δεδομένα του 1974 και όσοι δεν έχουν αντιληφθεί τις νέες εξελίξεις και τα νέα δεδομένα δεν μπορούν να αποδώσουν, γιατί ακριβώς οι πολιτικές που εισηγούνται είναι οι ίδιες με αυτές που έχουν χρεοκοπήσει, που μας έχουν οδηγήσει στο καταστροφικό σχέδιο ΑΝΑΝ. Κατά συνέπεια, χρειάζεται ικανότητα να παρακολουθείς τις διεθνείς εξελίξεις και να προσαρμόζεις την πολιτική σου ανάλογα. Αυτόν και έχω πράξει και αυτόν πράττω. Πραγματικά με στεναχωρεί το ότι δυσκολεύονται και οι δύο αθιοψήφοι μου στο ζήτημα μεταφοράς του φυσικού αερίου μέσω της Τουρκίας, του Κυπριακού φυσικού αερίου, που αδυνατούν να κατανοήσουν πόσο θα ενισχύσουν τον γεωστρατηγικό ρόλο της Τουρκίας και πόσο θα υποβαθμίσουν την Κύπρο και πόσο θα είμαστε εξαρτημένοι από την Τουρκία. Δυστυχώς και οι δύο δεν πιστεύουν στις δυνατότητες μας. Και δεν μπορούν να διεκδικήσουν γιατί δεν πιστεύουν στις δυνατότητες μας. Όπως δεν πίστευα το 2006 που μας ηρωνεύονταν όταν εξαγγείλαμε τον Ιούνιο του 2006 ότι θα διεκδικήσουμε κυρώσεις το Δεκέμβρη από την Τουρκία, και όμως τα καταφέραμε σε πολύ πιο δύσκολες συνθήκες, ομόφωνη απόφαση. Μας ηρωνεύονταν και μάλιστα μας προειδοποιούσαν για το φυσικό αέριο όταν ξεκινούσαμε το διεθνή διαγωνισμό αδειοδότησης ότι θα βάλουμε την Κύπρο σε περιπέτειες. Δυστυχώς αδυνατούν να αντιληφθούν ότι ο ρόλος μας και η ευθύνη μας απέναντι στον λαό είναι να υπερασπιζόμαστε και να διεκδικούμε τα δικαιώματά μας. Και όχι να υποχωρούμε στους ξένους για να είμαστε αρεστοί ή να είμαστε αγαπητοί. Δεν πρέπει να διεκδικούμε να μας αγαπούν οι ξένοι. Πρέπει να διεκδικούμε να μας σέβονται. Και εμάς και τα δικαιώματά μας. Μου προκαλεί εντύπωση η αναφορά του κυρίου Μαλά για την περιφερειακή και τον Μακάριο. Αντιλαμβάνομαι ότι υπονοεί ότι λέει ψέματα ο κύριος Χριστόφιας και το Ακέλ όταν λένε ότι την Τιζωνική τη δέχτηκε ο Μακάριος. Κάτι που έλεγε και ο ίδιος. Ασφαλώς δεν τη δέχτηκε ο Μακάριος την Τιζωνική, αλλά μου προκαλεί εντύπωση η αλλαγή. Περιφερειακή δέχτηκε. Οι περιφέρειες στο διεθνές δίκαιο και στο συνταγματικό δίκαιο έχουν περιεχόμενο. Η διζωνικότητα, οι ζώνες αναφέρονται μόνο στην κατοχή της Γερμανίας. Παραδέχτηκαν και οι δύο τελικά ότι είχαν λάθος κρίση το 2004. Στις πιο κρίσιμες στιγμές έκαναν λάθος. Αναφερόμενοι, κύριε Λίκα, στο τελευταίο το οποίο έχετε αναφέρει, και εσείς προφανώς θεωρείτε ότι κάνατε λάθος σε νωρίτερα, είδη στις ιδέες Γκάλη, είδη στη διζωνική. Γιατί αναγνωρίζετε στον εαυτό σας το δικαίωμα διόρθωσης ενός στους άλλους όχι? Αναγνωρίζω το δικαίωμα λάθος. Απλά αυτή τη στιγμή δεν είπε κανένας εκτοτεί ότι είναι κακό το σχέδιο λύσης, το σχέδιο ΝΑΝΑΝ. Εγώ το είχα απορρίψει με επιστολή μου στον πρόεδρο Κληρίδη το 2002, ακόμα και ως βάση για διαπραγμάτευση. Και παραπέμπω τον κύριο Αναστασιάδη να το διαβάσει. Από το 2002. Χαίρομαι όμως εγώ γιατί στα κρίσιμα ζητήματα, τις κρίσιμες ώρες, ήμουν από την πλευρά του Κυπριακού Ελληνισμού. Και έτσι δεν χρειάστηκε να πω μέα κούλπα. Αντίθετα, νιώθω περήφανος για τη στάση μου. Ξέρετε, δεν μπορούμε να συγχύζει κάποιος, ακόμα και τις ιδέες Γκάλη με το σχέδιο ΝΑΝΑΝ. Δεν μπορεί να συγχύζει κάποιος έναν έγκλημα με μια διάρρηξη. Οι ιδέες Γκάλη ήταν ιδέες. Η δολοφονία είναι διαφορετικό και το σχέδιο ΝΑΝΑΝ οδηγούσε σε εθνική αυτοκτονία. Και οι δύο αθιοψήφοι μου, και ο κύριος Αναστασιάς και ο κύριος Μαλάς, το είχαν αποδεχτεί και μέχρι σήμερα επιμένουν ότι είχαν δίκιο. Γι' αυτό επαναλαμβάνω, επειδή θέλουν να συνεχίσουν από εδώ που μείναμε, επειδή δεν αντιλαμβάνονται ακόμη ότι η πολιτική των μονομερών υποχωρήσεων δεν ικανοποιεί την Τουρκία, την κάνει πιο αδιαλλάχτη, γι' αυτό δεν μπορούν να φέρουν οποιοδήποτε άλλο αποτέλεσμα παρά μόνο ένα νέο σχέδιο ΝΑΝΑΝ. Ο συνάδελφος ο Κώστας Κωνσταντίνου απευθύνεται στον κύριο Μαλά. Λοιπόν, κύριε Μαλά, γιατί επιμένετε να λέτε όχι σε ένταξη στο συνεταιρισμό για την ειρήνη, την ώρα που είναι ο μόνος τρόπος η Κύπρος να συμμετέχει πλήρως και απρόσκοπτα στον βασικό πυλώνα πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτό της κοινής εξωτερικής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας, και είστε σε αντιδιαστολή με τη συντριπτική πλειοψηφία των κομμάτων της Κύπρου? Κύριε Κωνσταντίνου, έχω πει και προηγουμένως και δεν ολοκλήρωσα ότι ο συνεταιρισμός για την ειρήνη δεν αποτελεί πυλώναν άσκησης εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι έναν παρακλάδι του ΝΑΤΟ, το οποίο χρησιμοποιείται για λογαριασμό του ΝΑΤΟ. Και τελείαν. Ξεκάθαρες κουβέντες. Ο συνεταιρισμός για την ειρήνη, αν κάνουμε αίτηση, όπως πολύ καλά γνωρίζετε κυρία Αναστασιάδη, θα βάλει βέτο η Τουρκία. Και πρέπει να ρωτήσουμε, τι θα κερδίσουμε? Ρωτώ. Τι θα κερδίσουμε? Θα εκτεθεί, λέμε, η Τουρκία. Εδώ την Τουρκία τη έχουμε μπλοκάρει από τα 35 κεφάλαια, σχεδόν όλα τα κεφάλαια της,
είναι μπλοκαρισμένα. Τα 13 είναι ανοιχτά, τώρα άνοιξε και έκλεισε. Τα υπόλοιπα είναι μπλοκαρισμένα και δεν έχουμε καταφέρει την οποιαδήποτε, αν θέλετε, ακόμα επιπτώσεις να κάμψουμε την τουρκική ανταλλαξία. Και θα περιμένουμε από ένα βέτο που θα βάλει η Τουρκία και θα εκτεθεί για το συνεταιρισμό για την ειρήνη. Όμως τίθεται και ένα άλλο θέμα. Δεν έχουμε μπει στο 12 στο ψηφίσμα των ΗΕθνών, κύριε Αναστασιάδη, και τα δική σας θέση, ότι μετά τη λύση θα επιδιώξουμε να αποστρατικοποίηση της χώρας μας. Και εφόσον τώρα μπαίνουμε σε συνεταιρισμό για την ειρήνη και ΝΑΤΟ, έχετε πει για το ΝΑΤΟ φυσικά, και ανοίγω μια παρένθεση, δεν είμαι σίγουρος εάν υπάρχει ή οποιαδήποτε μάνα Κυπρία που να θέλει να στείλει τα παιδιά της στο Αφγανιστάν να σκοτωθούν για χάρη δήθεν μιας δυτικής συμμαχίας. Επανέρχομαι όμως στο θέμα της αποστρατικοποίησης. Είναι στο 12.50. Δεν θα ανοίξουμε την όρεξη της Τουρκίας να μας ζητά εγγύησεις όταν εμείς θα θέλουμε να μπούμε σε μια στρατιωτική συμμαχία και θα διατηρούμε στρατό στην Κύπρο και η Τουρκία θα μας πει και εγώ θέλω να διατηρήσω τις εγγύησεις. Δεν είναι ένα σημείο το οποίο θα πρέπει να μας προβληματίσει ειδικά όσον αφορά την ένταξή μας στο ΝΑΤΟ. Και επανέρχομαι πίσω στον κύριο Λιλίκα να έρθω με τις ευκαιρίες. Έχει πει ο κύριο Λιλίκας ότι βρέθηκε μαζί με τον Κυπριακό Ελληνισμό το 2004. Ο Κυπριακός Ελληνισμός σήμερα, κύριε Λιλίκα, δια απόφασης του Εθνικού Συμβουλίου τάσσεται ομόφωνα με τις αποφάσεις του 2009 να επιδιώξει λύση της Ζωνικής Δικοινωτικής Ομοσπονδίας. Είστε στον αντίποδα όχθη προφανώς με την συντριπτική με πλειοψηφία όλων των κομμάτων και πρέπει να σας προβληματίσει αυτού του είδους οι καταστροφικές τοποθετήσεις θα μας οδηγήσουν στη διχοτόμηση. Μιλώ το σεβασμό κύριε Μαλά, αλλά θεωρείτε ως φωνιάδες των λαών φίλες χώρες όπως τη Ρωσία, τη Σερβία, την Αρμενία για παράδειγμα. Έχω μιλήσει για το ΝΑΤΟ, δεν έχω μιλήσει για το συνεταιρισμό για την Ελλάδα. Αφού το θεωρείτε παρακλάδι του ΝΑΤΟ, με συγχωρείτε. Κώστα, επανέλαβε την ερώτηση, σε παρακαλώ. Διότι... Το θεωρείτε παρακλάδι του ΝΑΤΟ. Ωραία. Και είναι και τα ωφέλη μας όσον αφορά την άσκηση κοινής εξωτερικής πολιτικής δεν είναι σημαντικά. Και έχω εξηγήσει τον λόγο. Από την άλλη όμως πρέπει να σας ξεκαθαρίσω για κάποια πράγματα. Η Κύπρος συμμετέχει ενεργά στους πυλώνες αμυντικής πολιτικής και ασφάλειας. Σε λίγες μέρες θα στείλουμε, κύριε Αναστασιάδη, υλικών στη Μάλη και επίσης ενδεχομένως θα στείλουμε και αξιωματικούς. Άρα συμμετέχουμε. Στα παιδιά μας θα τα στείλουμε. Όχι στα παιδιά μας, θα στείλουμε σε ειρηνευτική αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είναι του ΝΑΤΟ, κύριε Αναστασιάδη, και μην με ειρωνεύεστε. Μιλώ για το ΝΑΤΟ. Μιλώ για το ΝΑΤΟ, κύριε Αναστασιάδη, στο οποίο θέλετε να μπείτε και στο οποίο κινδυνεύετε να μετατρέψετε την κατοχική Τουρκία σε συμμαχική Τουρκία. Σας έχει προβληματίσει αυτόν. Επανέρχομαι όμως σε κάποιες τοποθετήσεις, δράφτουμε για τις ευκαιρίες του χρόνου. Έχετε πει, κύριε Αναστασιάδη, ότι διασπάρεστε τη Ζωνική Δικοινωτική Ομοσπονδία. Γιατί δεν μπήκε αναφορά στο έγγραφο του Δίκο και κατηγορείτε άλλους οι οποίοι δεν αναφέρονται σε αυτά τα θέματα. Νομίζω θα πρέπει να μας το εξηγήσετε. Είναι και αυτός ένας τρόπος, κατά τη δική σας ομολογία, να ξεγελάσετε το προκό. Ευχαριστούμε, κύριε Μαλά. Ο κύριος Μουλωρίδης ερωτά τον κύριο Αναστασιάδη. Θα απαντήσω σε αυτό που είπε ο κύριος Μαλάς, ότι σήμερα αν είχε να αποφασίσει για το σχέδιο ΑΝΑΝ με την πείρα και τη σοφία, αν θέλετε, τόσο χρόνο που πέρασαν, δεν θα το στήριζε. Εσείς, κύριε Αναστασιάδη, τι θα κάνατε και αν είναι καιρός να πείτε και γι' αυτό ένα μια κούλπα. Ακούστε, κύριε Μουλωρίδη, σήμερα είναι το σήμερα. Το 2004 ήταν το 2004. Ο λαός με βάση εκείνα τα δεδομένα εκαλείτο και ο κάθε πολιτικός με βάση την δική του κρίση και την αγάπη του προς την πατρίδα και δεν είναι το θέμα αν ήταν με το μέρος του ελληνισμού και ενάντια στον ελληνισμό. Αυτό είναι μια υψίστου βαθμού προσβολή, αλλά δείχνει και την αλαζονία του αντρός, ο οποίος έχει την εντύπωση ότι μπορεί να βρίζει τους πάντες χωρίς να συνειδητοποιεί, και μιλώ βεβαίως για τον κύριο Λιλίκα. Και λίγη ντροπή. Έχουμε αρκετά χρόνια στην πολιτική σκηνή. Εγώ ποτέ μου δεν θα αποκαλούσα κανέναν προδότη. Αυτά που ξέρετε και γνωρίζετε τις εποχές εκείνες θα πρέπει επιτέλους σαν σύγχρονος πολιτικός να τα ξεχάσετε. Εγώ δεν σας απεκάλυψα ότι στο ενάντια στον ελληνισμό να τα υιοθετούσετε τις ιδέες Γκάλ, που ήταν ο προπομπός του σχεδίου ΑΝΑ. Βεβαίως αυτό που έχει σημασία είναι οι μεταλλάξεις του Αναστασιάδη κατά τον κύριο Λιλίκα. Λυπούμε και πάλι. Αλλά θα θέλω να σας διαβάσω, διότι όταν μιλά σε οπαδούς του, είναι καλό να λέει ό,τι θέλει. Την περασμένη 26/12, στην καθημερινή, την αγγλόφωνο καθημερινή εφημερίδα, δηλώνει:
μια ομόσπονδος πολιτεία η οποία θα είναι βιώσιμος και η οποία θα αποτελείται από πολλές μικρές πολιτείες βασισμένες στη γεωγραφία με 6 περιφέρειες turning into 6 federal states οι οποίες θα μετατραπούν σε 6 ομόσπονδες πολιτείες federal ομόσπονδες πολιτείες based on the US system βασισμένες στο αμερικάνικο σύστημα they would enjoy a significant degree of autonomy σημαντική αυτονομία δηλαδή επανέρχεστε σε αυτό το οποίο κατηγορείται άλλους περί χαλαρής ομοσπονδίας δηλαδή αν αυτό είναι ρεαλισμός και λειτουργική λύση με 6 επαρχίες, με 6 κοινοβούλια και ποιος θα τα συντηρεί βεβαίως με 6 τοπικές κυβερνήσεις κατά τα άλλα μιλούμε ότι είναι ρεαλιστής όπως ρεαλιστής είναι βεβαίως και όταν λέει τα άλλα όλα παραδείγματος χάρη θέλοντας να αλλαγήσει ότι θα εκδιώξει είτε την Τρόικα είτε τις βάσεις όλα θα τα κάνει ο κύριος Δηλίκας σε χρόνο μηδέ εγώ διαρωτώ με όταν υπουργός εξωτερικών όταν ήταν υπουργός πόσους έπεισε γιατί δεν είχαμε αποτελέσματα. Θα επιμείνω με ευχή να πάρω μια απάντηση επί του θέματος του σχεδίου Ανάν. Προνοούσε εκ περιτροπής Προεδρία παραμονή όλων σχεδόν των επίκων, παραμονή στρατευμάτων διατήρηση εγγυήσεων της Τουρκίας. Αυτά δεν ήταν ικανά να σας πείσουν, έστω σας και τώρα να πείτε, δεν το δέχουμε αυτό το σχέδιο. Κύριε Πομιλιορίδη, επιμένετε να πηγαίνουμε πίσω. Η ουσία ποια είναι. Ότι εγώ λέω ότι το Εθνικό Συμβούλιο από τούτο και στο εξής, ύστερα από τις εμπειρίες, ύστερα από τις δυνατότητες, ύστερα από τα νέα δεδομένα, προκειμένου να διασφαλίσουμε την ενότητα, προκειμένου να πείσουμε, θα πρέπει να ετοιμάσει ένα συνολικό πλαίσιο προτάσεων. Αυτό που θα μας ενώνει και θα δημιουργεί την προοπτική μιας καθολικής αποδοχής από τον κυπριακό ελληνισμό της όποιας λύσης είμαστε έτοιμοι να προτείνουμε. Θα είμαστε έτοιμοι να προτείνουμε μέσα από τον διάλογο. Οι χειρισμοί θα γίνονται συλλογικά και το τι συνέβη το 2004 και το πώς αποφασίσαμε, ο καθένας έκρινε με τη δική του κρίση, έβαλε τα κακά, έβαλε τα αρνητικά και τα θετικά, κάποιοι έκριναν θετικότερα. Εν πάση περιπτώσει, ορισμένα στοιχεία, κάποια άλλη. Εν πάση όμως περιπτώσει, αυτό που μετρά, κύριε Πομιλωρίδη, και θέλω να τελειώνουμε με αυτή την ιστορία, είναι ότι το δικό μου το ναι δεν επέρασε. Οι 43.000 στρατεύματα είναι εδώ. Οι έπικοι έγιναν από 50, 250 ή 300 τόσες χιλιάδες. Οι ελληνοκυπριακές περιουσίες χάνονται μια μετά την άλλη. Εγώ δεν ζήτησα από κανέναν να πει, ούτε να απολογηθεί. Ο λαός απεφάσισε, είχα το δικαίωμα να κρίνω ως έκρινα, σέβομαι την απόφαση του λαού, τελεία και παύλα. Ευχαριστούμε για την Αναστασία. Πάμε στον κύριο Χάριν Ποταμίτη και τον κύριο Λίκα. Κύριε Λίκα, λέτε ότι η διζωνική είναι μια καταστροφική λύση και ότι αυτοί που λένε ότι συνάδει με τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι, δείχνουν υποκρισία. Το βασικό κόμμα που σας στηρίζει, η ΕΔΕΚ, έχει ως θέση πως σημασία έχει το σωστό περιεχόμενο και όχι η ονοματολογία. Την έχει παραλάβει κάποιες φορές. Θέση από την οποία συμπεραίνει κάποιος ότι είναι εφικτό να υπάρξει διζωνική λύση με το σωστό περιεχόμενο και σωστή λύση. Τελικά, αν εκλεγείτε, θα επιμείνετε στην απόρριψη της διζωνικής ή θα ακολουθήσετε τη γραμμή της ΕΔΕΚ για σωστό περιεχόμενο και δεν είναι λίγο προσβλητικό για την ΕΔΕΚ? Δεν είναι καθόλου προσβλητικό για την ΕΔΕΚ, διότι έχει γράψει έναν εξαιρετικό άρθρο για ανάγκη του Ομήρου ο πρόεδρος της Βουλής και πρόεδρος της ΕΔΕΚ, που επεξηγεί γιατί ακριβώς η διζωνική δεν μπορεί να λειτουργήσει. Σας το συνιστώ, είναι και τεκμηριωμένο και από νομικής άποψης. Και έχουμε από κοινού συνδιαμορφώσει και τις προεκλογικές μας θέσεις. Το ότι είναι καταστροφική τη ζωνική το έκρινε και ο κυπριακός ελληνισμός στο σύνολό του. Ο κύριος Αναστασιάδης είπε ότι δεν βρίζει. Διαβάζω 30 Απριλίου 2008 έγγραφον συνάντησης του με τον πρέσβη της Αμερικής. Ήταν ανόητος, ηλίθιος, πέραν πάσης αντίληψης, μιλούσε για τον Τάσο Παπαδόπουλο, ο οποίος Τάσος Παπαδόπουλος ήταν εκτός της εικόνας πλέον. Ο Αναστασιάδης είχε μεγάλη περηφάνεια για το γεγονός ότι συνέβαλε στην εκλογή του ήταν. Ο Εθνάρχης απέθανε, ενισχυρίστηκε. Και οι ιστορικοί θα τον εγκομίαζαν κλπ. Στις 18 Οκτωβρίου 2007, πάλι με τον Αμερικάνο τον πρέσβη, αποκαλεί τον Τάσο Παπαδόπουλο ηλίθιες πολιτικές που είχαν φέρει ντροπή και προσβολή στο νησί. Λέει για τον Τάσο Παπαδόπουλο ότι η ουρά του σκύλου δεν ισώνει κλπ. Αυτά για το ήθος του κυρίου Αναστασιάδη και για το πώς τιμά τους ανθρώπους ο κύριος Αναστασιάδης. Για τις βάσεις, είπαν ότι θα διώξω τις βάσεις. Ναι, είπα και εξήγησα ότι αν η Αγγλία δεν αλλάξει πολιτική, θα γύρω θέμα βάσεων. Πρέπει να δώσουμε κίνητρο στην Αγγλία για να αλλάξει πολιτική, διότι όταν λέμε ότι δεν θα ανοίξουμε θέμα βάσεων παρά μόνο να φύγουν αμαλυθεί των Κυπριακών, δίνουμε κίνητρο στην Αγγλία να μην θέλει λύση του Κυπριακού για να μην έχει πρόβλημα. Στο έγγραφο με το δίκο όμως ο κύριος Αναστασιάδης, αν το εννοεί εκείνο που υπόγραψε, λένε ότι είναι κατάλληλοι οι βάσεις και πρέπει να κλείσουν.
εκτός και αν το ξέχασε, ενώ όπως όλα τα υπόλοιπα που θα τα ξεχάσει μετά τις εκλογές. Μίλησε για τα τι πέτυχα ως Υπουργός Εξωτερικών και για τα κεφάλαια που πάγωσαν, είπε ο κύριος Μαλάς. Μα τα 8 κεφάλαια που πάγωσαν, τα πάγωσαμε το 2006-2011 Δεκεμβρίου, όταν είχα την τιμή να ηγούμε της αποστολής ως Υπουργός Εξωτερικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και οι δύο υποψήφοι, αθιοψήφοι μου, με επικρίνουν γιατί θέλω να αποσύρω τις διαχρονικές μας υποχωρήσεις. Εάν προσέξατε στη συζήτηση όμως, και οι δύο προσπαθούν να πούν ότι θα αποσύρουν κάποιες από αυτές τις υποχωρήσεις. Αλλά φοβούνται να μας πούν ξεκάθαρα ποιες θα αποσύρουν και ποιες θα κρατήσουν. Δυστυχώς δεν ξέφυγαν από το πνεύμα του σχεδίου Ανάν και δεν μπορούν να ξεφύγουν, διότι είναι δεσμευμένοι και γι' αυτόν δεν μπορούν να δώσουν καλύτερη λύση του Κυπριακού. Επικρίνατε έντονα τον κύριο Ντάουνερ και μάλιστα το χαρακτηρίσατε και ως πρέσβη των τουρκικών συμφερόντων, αν θυμούμε σωστά. Είναι ορθό, πιστεύετε, να δίδετε πίστη και να επικαλείστε αναφορές και του κύριου Ντάουνερ για να επικρίνετε έναν αθλειοψήφιο σας? Ο κύριος Ντάουνερ δεν έχει διαψεύσει τα έγγραφά του, ούτε και ο κύριος Αναστασιάδης τα έχει διαψεύσει, οποιοδήποτε άλλος. Ήταν επίσημα έγγραφα τα οποία διέρευσαν δικά του. Εγώ εκείνο που κατηγορώ τον κύριο Ντάουνερ δεν είναι αν είχε αξιοπιστία. Τον κατηγορώ ότι δεν είναι ουδέτερος και αντικειμενικός. Ότι έχει μετατραπεί σε πρεσβευτή της Τουρκίας, των συμφερόντων της Τουρκίας. Και αυτόν έχω δεσμευτεί ότι θα κάνω αυτό που έκαναν και οι Τούρκοι με τον Μάικλ Μόλερ, τον προκάτοχο του. Οι Τούρκοι επικαλέστηκαν το γεγονός ότι μιλούσε την ελληνική γλώσσα, ενώ ήταν καθόλου αντικειμενικός, απλά δεν τους έκανε όλα τα χατήρια, και ζήτησαν την αντικατάστασή του. Έχουμε σωρία εγγράφων που συνωμοτεί ο κύριος Ντάουνερ πώς θα εκβιάσει τον Κυπριακό Ελληνισμό πίσω από την πλάτη του. Και κατά συνέπεια δεσμεύτηκα και το επαναλαμβάνω. Εάν ο λαός με τιμήσει με την ψήφο του στο ανώτατο αξίωμα, θα ζητήσω την απόσυρση και αντικατάσταση του κυρίου Ντάουνερ. Από εκεί και πέρα θέλω να πω ότι, αφού μιλάω ο κύριος Μαλάς για καταστροφή, θα πρέπει να ομολογήσει ότι η μεγάλη καταστροφή θα ήταν με τον εκτουρκισμό, με την κατάρρευση της Κυπριακής Δημοκρατίας του 2004, την οποία υποστήριξε ο κύριος Μαλάς, και το παράδοξο είναι ότι και οι δύο αθιοψήφοι μου υποστήριξαν κατάλυση του κράτους, του οποίου σήμερα διεκδικούν την προεδρία του κράτους. Με μια πολιτική που πάλι θα το καταλύσει το κράτος. Ευχαριστούμε κύριε Λίκα. Κώστα, στον κύριο Μαλά. Λοιπόν, κύριε Μαλά, χιλιάδες Ελληνοκυπρίων χρησιμοποιούν το παράνομο αεροδρόμιο της Τύμπου για να μεταβαίνουν στην Τουρκία. Ένα αεροδρόμιο αμφιβόλου ασφάλειας και διεθνών κανόνων. Αυτό γίνεται καθημερινά και κανενός πολιτικού υδρώνει το αυτή. Χιλιάδες Ελληνοκυπρίων πάνε και έρχονται με κίνδυνο τη ζωή τους σε πολλές περιπτώσεις, όπως αναφέρουν και οι ειδικοί. Και θα ήθελα την δική σας θέση. Με ποιους πρακτικούς τρόπους θα προσπαθήσετε να μεταπίσετε αυτούς τους ανθρώπους που λόγω της κρίσης κάνουν αυτή την πράξη? Θέλω να καταδικάσω αυτή την πρακτική, κύριε Κωνσταντίνου. Δυστυχώς κάποιοι συμπολίτες μας, λόγω καθαρά ωφελημιστικών προσεγγίσεων, για να επισκέπτονται τα καταστήματα στην Τουρκία ουσιαστικά και να αγοράζουν φθηνά εμπορεύματα, χρησιμοποιούν το παράνομο αεροδρόμιο της Τύμπου. Όμως, αυτό το οποίο έχετε πει, όπως και με τα καζίνο και πάρα πολλά άλλα, δυστυχώς είναι αποτέλεσμα του γεγονότος ότι έχουμε αυτήν την παρατεταμένη κατοχή. Τρόποι να το σταματήσεις για να μην ξεγελιόμαστε δεν υπάρχουν. Γι' αυτό θέλω να στείλω το μήνυμα προς τους συμπολίτες μας, ότι αν πραγματικά ενδιαφέρονται, έτσι ώστε αυτή η γραμμή της ντροπής να μην μετατραπεί σε μια γραμμή διέλευσης και θέλετε εξασφάλισης ωφελημιστικών προσεγγίσεων, να όλοι μας να επικεντρωθούμε στην επίλυση του Κυπριακού. Αυτό είναι το μήνυμα το οποίο πρέπει να στέλνει όποιος πολιτικός και να στέλνει και ένα μήνυμα εφικτής υλοποίησης της πολιτικής της λύσης. Νομίζω με την προσέγγιση του κυρίου Λίκα που άκουσα απόψε τις 6 περιφέρειες δεν υπάρχει καμία δυνατότητα να επιλύσουμε τον Κυπριακό, και ο πρώτος ο οποίος θα δεχτεί αυτή την άποψη με ανοιχτές τις αγκάλες θα είναι ο κύριος Ερογλού, ο οποίος δυστυχώς θα βάλει στο τραπέζι τη λύση δύο κρατών. Άκουσα όμως και κάτι άλλο απόψη. Ο κύριος Αναστασιάδης είπε ότι οι ιδέες Γκάλη ήταν ο προπομπός του σχεδίου Ανάν. Κύριε Αναστασιάδη, δεν ήσασταν εσείς που αποδεχτήκατε φυσικά το σχέδιο Ανάν, και δεν ήσασταν εσείς
που αποδομήσατε τον πρόεδρο Βασιλείου διότι είχε να αποδεχτεί τις ιδέες Γκάλι, υποσχεθήκατε κάτι καλύτερο στον Κυπριακό λαό, φέρατε μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης τα οποία σχεδόν να καταλήξουν σε λύση του Κυπριακού, μετά σας είχαν εγκλωβίσει ο Τεχτάς, βάλατε στο τραπέζι τη λύση, όλα στο τραπέζι, συζητήσαμε στην Ομοσπονδία, αρχίσαμε την πυραυλολογία και τελικά καταλήξαμε στο σχέδιο 1, δηλαδή επικρίνεται την βάση, κάτι του οποίου έχετε απορρίψει και τελικά καταλήξατε με κάτι τρισχυρότερο. Ακόμα ένα μέα κούλπα όσον αφορά την στάση σας προφανώς και στις ιδέες Γκάλι. Δεν νομίζω αυτό να το δεχτεί πολύ πολύ ο κύριος Βασιλείου. Κύριε Μαλά, εσείς θα είστε συνεχιστής του Προέδρου Χριστόφια στο Κυπριακό. Αυτό που θα πρεσβεύετε είναι τον Κυπριακής Ιδιοκτησίας Διάλογο, ο οποίος εκ του αποτελέσματος δεν έχει φέρει κάτι σε αυτόν τον τόπο. Καταρχήν, κύριε Κωνσταντίνη, υπάρχουν θέσεις αρχής. Η θέση αρχής διεκδίκησης της λύσης του Κυπριακού προβλήματος την έχουμε μπει χίλιες φορές απόψε και εύχομαι ο Κυπριακός λαός να έχει καταλάβει και την πραγματική θέση της ελληνοκυπριακής πλευράς και τις οποιασδήποτε άλλες απόψεις. Θα διεκδικήσουμε λύσεις διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας. Αυτή θα είναι η δική μου πολιτική. Στη βάση μιας διπεριφερειακής λύσης, να ξεκαθαρίσω τα πράγματα, με απόλυτο σεβασμό στις τρεις βασικές ελευθερίες. Η δική μου προσέγγιση θα είναι ξεκάθαρη. Η μέγιστη δυνατή ενότητα, όχι με αριθμούς τύπου 75% της πλειοψηφίας που ξέρει ο κύριος Αναστασιάδης, με την άρνηση του Δημοκρατικού Συναρμού δεν θα υπάρχει καμία περίπτωση να υπάρχει απόφαση και θα είναι εις και μόνος ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Θα διεκδικήσω την επίλυση του Κυπριακού και μέσα από στρατηγικές συμμαχίες και για το φυσικό αέριο και να είστε σίγουρος ότι δεν θα αρκεστώ σε αριθμητικές πλειοψηφίες. Για μένα η κάθε άποψη στο Εθνικό Συμβούλιο έχει σημασία διότι η ιστορία έχει αποδείξει η διχόνοια έχει επιφέρει ολέθρια καταστροφή στον Κυπριακό λαό. Λοιπόν, η ερώτηση προς τον κύριο Αναστασιάδη, επειδή είναι και η τελευταία ερώτηση, να μαζέψω δύο-τρία πράγματα. Ένα, γιατί διαγράφηκε η αναφορά σε διζωνική δημοσιοποίηση από το κοινό ανακοινωθέν με το Δημοκρατικό Κόμμα. Οφείλεται μια απάντηση εδώ. Δεύτερον, είπετε η Ευρωπαϊκή Ένωση, αν τη θεωρούμε στο τραπέζι, θα διασφαλίσει τις αρχές και τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη λύση. Ο κύριος Φερχόη, για να θυμίσω, στήριξε πιεστικά μάλιστα και το σχέδιο ΑΝΑΝ. Άρα, μάλλον λειτουργεί ανάποδα, ανάστροφα, αν θέλετε, η δικλίδα ασφαλείας. Να ξεκινήσω από το τελευταίο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση τότε δεν ήταν ενεργός, δεν είχε ενεργό εμπλοκή. Είναι το παρόν απλώς για να μας βοηθήσει ο κύριος Φερχόικεν. Και όσοι ζήσαμε και βιώσαμε τον Μπούρκεστοκ, γνωρίζουμε εάν τον είχαμε να αξιοποιήσει ποτέ ή όχι. Το πρώτο όσον αφορά την απάλληψη ή τη μη αναφορά, δεν είναι το απάλληψη ως προς τη μορφή της λύσης ή το απλούστατα διότι βρισκόμεθα σε διάλογο με το Ευρωπαϊκό Κόμμα και θεωρήθη ότι καλό είναι σε προγραμματικές θέσεις να μην υπάρχουν αστερίσκες. Γίνονται όμως αναφορές εις το πού θα ευασίζεται η λύση, ποια θα ήταν η μορφή της λύσης. Και λέμε ότι στις συμφωνίες κορυφής 77-79 ή στη συμφωνία μεταξύ αιμνής του Παπαδόπουλου Ταλάρτης 8 Ιουλίου του 2006 ή στην ομόφωνη θέση του Εθνικού Συμβουλίου ή στις ομόφωνες αποφάσεις του Εθνικού Συμβουλίου ή στα ψηφίσματα των ΗΠΑ και του καθεξής. Και μόνο η αναφορά στην 8η Ιουλίου που αλλού παραπέμπει παρά στη διζωνική δικοινοτική νομοσπονδία με πολιτική ισότητα όπως καθορίζεται από τα Ηνωμένα Έθνη. Συνεπώς δεν υπήρχε κανέναν απολύτως πρόβλημα απλούστατα διότι βρισκόμεθα σε έναν διάλογο. Και επειδή εκρίθη ότι προηγείται η συμφωνία με το Δημοκρατικό Κόμμα, δεν έγινε ρητή αναφορά για να μην μπει υποσημείωση ή αστερίσκος κάτω από μια προγραμματική θέση. Θέλω όμως, επειδή μου δίδεται ο χρόνος, να κάνω σε κάποια αναφορά. Δεν θα ασχοληθώ με το ότι τα Wikileaks που τα κρατούν από το πρωί μέχρι το βράδυ και νομίζουν ότι κρατούν το Ιερό Ευαγγέλιο, το τι ο κάθε διπλωμάτης αντελήφθη ή μετέφερε ή το τι είπε ή δεν είπε. Ότι είχα να πω, το είπα δημόσια για τον Τάσο Παπαδόπουλο και ήμουν αυστηρά κριτικός απέναντί του, όπως και εκείνος απέναντί μου. Ελέγχθησαν πολλά. Αλλά δεν θα μείνουμε στο παρελθόν και απλώς να κάνουμε αναφορές για να νομίζουμε ότι δικαιωνόμαστε γιατί δεν έχουμε πολιτική στο παρόν. Αυτό που ενδιαφέρει τον λαό είναι να ακούσει θέσεις. Αυτά όλα τα έχουμε να ακούσει σε όλες τις εκλογικές αντιπαραθέσεις 8 φορές μέχρι σήμερα. Νομίζουμε ότι με το να τα επαναλαμβάνουμε δικαιωνόμαστε. Αλλά διαρωτώμαι ειλικρινά. Μας λέει τώρα ο κύριος Λιλίκας ότι εκείνος είναι πιο πατριώτης από τους άλλους και ότι θα διώξει τις βάσεις. Καλά, αν είσαστε υπουργός εξωτερικών, γιατί να επιδιώξετε και να διώξετε τις βάσεις.
Υποστηρίζουμε, λέει, κατάργηση. Υποστηρίξαμε κατάργηση του κράτους. Φανταστείτε δηλαδή πώς ύβρισε απέναντι στον Μακαρίτη τον Τάσο Παπαδόπουλο που διαπραγματεύεται το σχέδιο Νανάν για να καταργήσει το κράτος. Είναι πρωτόγνωρο αυτό. Επιτέλους σε λίγο σεβασμό. Μάλιστα. Οι εκτιμήσεις αλλά και αυτά που βλέπουμε να γίνονται από τα Ηνωμένα Έθνη, ο κύριος Ντάουνερ να ζητάει διασταυρούμενες συναντήσεις του Πρόεδρου της Δημοκρατίας με τον Τούρκο Πρωθυπουργό και του ψευδοπρόεδρου εδώ στα κατεχόμενα με τον κύριο Σαμαρά. Εσείς έχετε συναντηθεί ήδη δύο ή τρεις φορές, κύριε Πρόεδρε, με τον κύριο Ερντογάν. Θα δέχεστε μια τέτοια σκέψη? Όχι, ρητότατα λέω όχι, κύριε Πομιλωρίδη. Εκείνο το οποίο λέμε είναι ότι πλέον θα πρέπει πρώτα και πάνω απ' όλα να προετοιμαστούμε. Πρέπει πριν και πάνω απ' όλα να γίνει μια συνεκτίμηση από όλα τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου. Θα πρέπει να προετοιμαστούμε καλά κενό και με διαβήματα προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Να δημιουργήσουμε εκείνο το πλέγμα. Να διασφαλίσουμε ότι, και θέλω να το επαναλάβω, ότι ο νέος διάλογος ή η νέα διαδικασία θα στηρίζεται πάνω σε στέρεες βάσεις. Θα πρέπει να συμφωνηθεί από την αρχή ότι ναι, θα είναι υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών. Ναι, θα είναι παρούσα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θα δεχτούμε χρονοδιαγράμματα ή επιδιαιτησίες. Η πείρα του παρελθόντος διδάσκει και λέει ότι αυτά μπορεί να οδηγήσουν σε ατραπούς και δυσκολίες. Πριν να ξεκινήσει, θα πρέπει να ξεκαθαρίσει η Τουρκία την θέση της. Τι είναι αυτό το οποίο επιδιώκουμε ως λύση. Και να είναι μέσα στη συμφωνία προτού αρχίσει ο διάλογος. Αλλά και εμείς από δικής μας πλευράς να είμαστε απόλυτα προετοιμασμένοι με ένα συνολικό πλαίσιο προτάσεων. Θα πρέπει από τούδε μέσα από τη συλλογική σοφία να πολιτευτούμε κατά τρόπο που οπωσδήποτε θα ευρεθεί η Τουρκία εις το εδόλιο. Και το έχουμε πράξει και έχουμε κερδίσει μάχες, όπως ήταν η ένταξή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως ήταν η ενάσκηση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων ή στην αποκλειστική οικονομική ζώνη. Αρκεί να έχουμε την πολιτική. Ευχαριστούμε, κύριε Αστασιάδη. Πάμε, κυρίες και κύριοι, στις τελικές τοποθετήσεις των τριών υποψηφίων. Θα έχουν από δύο λεπτά για να ολοκληρώσουν απόψε την παρουσία τους. Ξεκινούμε από τον κύριο Γιώργο Λίκ. Θέλω να πω ότι με εκπλήττει, γιατί ο κύριος Μαλάς πραγματικά έχει εγκαταλείψει τη διζωνική μέσα σε 15 λεπτά και μιλάει για την περιφερειακή. Όσον αφορά τον κύριο Αναστασιάδη, να σημειώσω ότι δεν είναι ο Τάσος Παπαδόπουλος που υποστήριξε το σχέδιο Νανάν. Ο Τάσος Παπαδόπουλος το πολέμησε και ο κύριος Αναστασιάδης υπέσκαψε, καθίβρισε και πολέμησε τον Τάσο Παπαδόπουλο που απέρριψε το σχέδιο Νανάν. Ο κύριος Αναστασιάδης απεργάστηκε την κατάλυση του Κυπριακού κράτους μέσα από το σχέδιο Νανάν. Για τις βάσεις, να του υπενθυμίσω ότι λέει στο έγγραφο του Δίκο ότι θα τις κλείσουν ως κατάλοιπο. Δυστυχώς φαίνεται ότι ξέγραψε ήδη το έγγραφο με το Δίκο πριν τις εκλογές ακόμη. Θέλω να σημειώσω προς τους πολίτες μας ότι για 38 χρόνια διαπραγματευόμαστε χωρίς λύση. Κάναμε σειρά διαχρονικών υποχωρήσεων για να πείσουμε την Τουρκία. Αποδείχτηκε ότι οι συνομιλίες με τον τρόπο που γίνονται δεν έπεισαν την Τουρκία. Η τουρκική διαλλαξία είναι η αιτία της μίλησης του Κυπριακού. Η πρότασή μου είναι με διεκδικητική στρατηγική, με τη σύναψη στρατηγικών συμμαχιών, να δημιουργήσουμε πολιτικό κόστος πάνω στην Τουρκία, μεγαλύτερο κόστος για την κατοχή από το όφελος που έχει από την κατοχή, για να την εξαναγκάσουμε να αλλάξει πολιτική. Μόνο έτσι θα ανοίξει ο δρόμος για τη λύση. Να αλλάξουμε τη διαδικασία των συνομιλιών. Να πάμε σε παράλληλη και ταυτόχρονη διαπραγμάτευση, διαπραγμάτευση με τους Τουρκοκύπριους για τα ζητήματα που τους αφορούν, αλλά και με την Τουρκία, έτσι ώστε να επανέβρει το Κυπριακό των πραγματικών του χαρακτήρα. Θα γίνει πρόβλημα εισβολής και κατοχής όταν καθίζει η Τουρκία ενώπιον στο τραπέζι των συνομιλιών. Θέλω να πω ότι η πατρίδα μας χρειάζεται αυτή τη στιγμή έναν πρόεδρο, ο οποίος να πιστεύει στις δυνατότητες μας, αλλά να πιστεύει και στα δικαιώματα μας. Έναν πρόεδρο ο οποίος να είναι ικανός, αλλά να έχει και τη θέληση να διεκδικήσει και να έχει αποδείξει ότι μπορεί να διεκδικήσει και να υπερασπιστεί τα δικαιώματα μας, και όχι έναν πρόεδρο ο οποίος θα πάει να συνενέσει, κάνοντας εκτός τα δικαιώματά μας, εκ των προτέρων μάλιστα. Και θέλω να πω ότι το αποτέλεσμα αυτών των εκλογών είτε θα επικυρώσει το δημοψήφισμα είτε θα το ακυρώσει. Καλό τους συμπολίτες μας να επικυρώσουν με την ψήφο τους το δημοψήφισμα του 2004. Κύριε Μαλά. Ο Κυπριακός λαός στις επόμενες προεδρικές εκλογές θα πάρει μια ιστορική απόφαση και στη διαχείριση του Κυπριακού αλλά και σε πολλά άλλα θέματα. Η δική μου δέσμευση είναι ότι θα διαχειριστώ τον Κυπριακό μέσα σε ένα πλαίσιο απόλυτης ενότητας. Θεωρώ επιβεβλημένη αυτή την ενότητα, με ουσιαστική εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εξηγούμε όχι διακοσμητική, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να είναι εκεί και να διασφαλίζει ότι αυτά τα οποία συζητούμε είναι μέσα στα πλαίσια των Ευρωπαϊκών Αρχών, και ιδιαίτερα θέλω να κάνω ιδιαίτερη μνήμα στην εξωτερική πολιτική και στη διασύνδεση του φυσικού αερίου με τη δημιουργία στρατηγικών συμμαχιών. Αυτές οι στρατηγικές συμμαχίες θα μας δώσουν τη δυνατότητα πλέον να πιέσουμε την Τουρκία, διότι τα δικά μας συμφέροντα και τα συμφέροντα των εταίρων μας
θα πληγούν είτε από μια κακή λύση, είτε από μια λύση η οποία διαιωνίζει τη διχοτόμηση. Και λυπούμε να πω ότι ακόμα 38 χρόνια μετά την κατοχή, που γενιές έχουν φύγει και δεν έχουν δει επανένωση, να ακούμε απόψεις για παράδειγμα για πολυπεριφερειακή, να ακούμε απόψεις για να καθαρίσουν όλα από το τραπέζι, θα οδηγηθούμε δυστυχώς, κύριε Λίκα, στην διχοτόμηση. Και από την άλλη, ελαίο προεκλογικών σκοπιμοτήτων, μια πλήρη και παντελή μετάλλαξη για οτιδήποτε το οποίο πιστεύαμε στο παρελθόν, ακούμε δυστυχώς από τον κύριο Αναστασιάδη. Είναι μια τακτική που εφαρμόστηκε το 1992 και μας οδήγησε σε διολύστηση του Κυπριακού. Θέσεις αρχών. Ναι, αποφασίσαμε διζωνική δικοινωτική ομοσπονδία. Αυτό είναι που θα επιδιώξουμε. Διζωνική δεν σημαίνει διαχωρισμός, σημαίνει δύο περιφέρειες με τρεις βασικές ελευθερίες να εφαρμόζονται. Σημαίνει αποκατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σημαίνει επιστροφή όλων των προσφύγων και μέγιστη επιστροφή εδαφών κάτω από ελληνοκυπριακή διοίκηση. Κύριε Στασιάδη. Αυτό που θα ήθελα να πω είναι πως η πατρίδα μας χρειάζεται συγκροτημένο σχεδιασμό, στρατηγική συγκεκριμένη. Συμμαχίες, χρειάζεται οπωσδήποτε επιρροή μέσα στις χώρες οι οποίες μπορούν να ασκήσουν στη συνέχεια της πίεσης πάνω στην Τουρκία. Έχουμε αναποδείξει και μέσα από τη συμφωνία με το Δημοκρατικό Κόμμα, σαν αποτέλεσμα και του διαλόγου και με το Ευρωπαϊκό και με τους οικολόγους πράσινους, αλλά ακόμα και με θέσεις που υιοθετηθήκαν στην Βουλή, ότι υπάρχει ο τρόπος της συνδιαχείρισης και της ενότητας όλων. Εις αυτήν την προσπάθεια για λύση του Κυπριακού δεν εξαιρείται ούτε το ΑΚΕΛ. Αυτό που χρειάζεται είναι ένας διεκδικητικός ρεαλισμός και αυτό το έχουμε να αποδείξει. Εάν η Κύπρος εξεπέρασε τα προβλήματα μετά το όχι, ήταν γιατί ο Αναστασιάδης έδωσε με συνέπεια τις μάχες μέσα στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και σήμερα 16 συνολικά πρωθυπουργοί είναι δίπλα μας να μας στηρίξουν και όχι μόνο. Γιατί οι διασυνδέσεις και το κύρος που διαθέτουμε είναι τέτοιο που μπορεί να μας βοηθήσει. Εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σωστός σχεδιασμός, ευρύτερες συμμαχίες, συγκροτημένο σχέδιο το οποίο θα ετοιμάσει το σύνολο των μελών του Εθνικού Συμβουλίου για να διασφαλίσουμε και τη μεγίστη δυνατή ενότητα ως προς τους στόχους. Λυπούμε να πω ότι σήμερα ο λαός δεν καλείται να επικυρώσει το δημοψήφισμα. Εκείνο το δημοψήφισμα τελείωσε το 2004, ακόμα ζουν κάποιοι με το 2004. Αυτό και απλούστατα γιατί όλοι δεσμευόμαστε και δεσμευτήκαμε ό,τι και αν θέλει ο καθένας να λέει. Αυτό που θέλω να διαβεβαιώσω τον Κυπριακό Ελληνισμό είναι ένα. Ότι είμαι δεσμευμένος από τότε μέχρι τώρα και για πάντα. Ότι δεν μπορεί να επανέλθει ένα ανάλογο σχέδιο που απερρίφθη, αλλά ένα νέο σχέδιο που θα επανενώνει την πατρίδα μας και θα την απαλλάξει από την κατοχή. Επομένως αυτό το μήνυμα. Κύριε Στασιάδη, κύριε Μαλά, κύριε Λίκα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συναδέλφοι, εκπρόσωπος των συναδέλφων, κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε και εσάς. Καλό σας βράδυ.